σχεδία. Στο λες να αγοράσω κι αποκριατικά. Και ύστερα νηστεία, μα η σκέψη μου πετά. Σαν να έχω γεύει πασχαλιατικά. Τι ώρα είναι? 10. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Η άνοιξη μας ήρθε, του δώσαμε ξανά. Δουλειά κανείς δεν θέλει, μόνο ερωτά. Η μέρα μεγαλώνει, το μυαλό μου στα νησιά. Τι άλλο πια να κάνω καλοκαιριατικά? Τι ώρα είναι? 10. Ποιος είναι πρωινιάτικα? Κορίτσια πάνω στο δημιουργικό make-up μαλλιά. Τη Βάσο, τη Μέρη, το Χάρη, Τίνα, Χάρης, Κλιμεντίνη και Μαρίνα στο δημιουργικό. Στο βεστιάριο Κόνστα που μας έφερε τα υπέροχα αυτά κοστούμια. Μπράβο σε όλους και περάσαμε τον εαυτό σας, παιδιά. Μπράβο. Μα όντως, ξέρεις, πήγα να ξεκλειδώσω το κινητό και δεν δούλευε το Face ID. Τι να διαγράψω. Πες μου δηλαδή. Πες μου, Φλέτσερ, αγόρι μου, πες μου, πώς να σε καταλάβουν έτσι όπως είσαι. Αλλά είσαι υπέροχος. Ευχαριστώ και εσύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τώρα θα μείνουμε έτσι όλη τη μέρα, δεν αλλάξουμε. Έτσι σχολιάζουμε Survivor έτσι. Θα μιλάμε έτσι με όλους και θα αλλάξουμε. Την άλλη εβδομάδα έτσι. Και θα αλλάξουμε μέρα όμως. Σήμερα θα είναι Wednesday. Wednesday, yes. Έχουμε και καλεσμένο σήμερα, υπέροχη οικογένεια. Η Adams Family θα συναντήσει σήμερα τη Φλωρινιώ της Family. Και τσικνοπέμπτη και εμείς εδώ τηρούμε πάντα τα ήθη και τα έθιμα. Πάντε. Θα τσικνήσουμε μέχρι τελικής πτώσεως με Αγγελή. Αγόρι μου, σαν να μου ψήλωσες λίγο σήμερα. Τράνεψε λίγο το παιδάκι το μικρούλι. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Εσύ φεύγεις. Φεύγω, θα σας δω. Πας έξω θα για σε να λίγο. Συνδεθούμε λοιπόν έξω με όλα τα κρέατα που ψήνουμε. Θα φάμε μέχρι να σκάσουμε. Πάμε να κάτσουμε τώρα. Όλοι στις θέσεις σας. Κυρία Μπέτη, αυτό δεν το κάνουμε. Αυτό το κάνουμε. Έχουμε καταρχάς το The Thing και έχουμε και το The It. Μπορεί να έρθει εδώ δίπλα μου να κάθεται. Έλα. Έλα, It. Αντί για γλώσσα σήμερα. Έλα να κάτσεις εδώ να κάθεσαι. Να δίνεις πάσες στη σκαλέτα μου. Μπράβο, μπράβο το παιδί. Εκεί δεν φαίνεσαι. Πρέπει να έρθεις από εδώ για να έχεις το πλάνο. Έλα από εδώ. Μπράβο, αγάπη. Έλα. Το The It. Λοιπόν. Θέλω να σας πω ότι σήμερα, πέρα το ότι είναι μια υπέροχη μέρα που τη γουστάρουμε γιατί τα απολαμβάνουμε μέχρι τελικής πτώσης. Ήδη καταφθάνουν μηνύματα πριν να σου πω, έχει γίνει χαμός. Αρέσει πολύ αυτό που κάναμε. Τέλεια, χαίρομαι πάρα πολύ. Είσαι κούκλος και έτσι. Εντάξει, εκτήρε πούμε για σένα. Θα πας έτσι στην Αντιγόνη μετά. Δεν θα πάει καλά αυτό. Ποιο τρίτο να φίλε. Εσένα τι να σε πιάσω. Μη σε δύο Ιώνας, έτσι και θα κοιθεί το παιδί. Όχι το παιδί, όχι. Θα πρέπει να του κάνει κάτι επιμορφωτικό. Αγάπη, κάποια στιγμή να ξέρεις ότι ο μπαμπάς θα φύγει. Όταν φύγει. Λοιπόν, έχουμε και πάρα πολλά αποκλειστικά.
Πριν φτάσουμε όμως στα αποκλειστικά, θα κάνουμε μία σύνδεση με τον έξω χώρο, με τον έξω κόσμο. Γιατί είμαστε του κάτω κόσμου εμείς. Λοιπόν, θα πάμε λοιπόν σε λίγο στο Γκαρβέλα για να συνδεθούμε εκεί με τον Τάσο Αγγελή και τον άνθρωπο, τον Κωνσταντίνο Ρίγα. Έχουμε πάρα πολλά αποκλειστικά. Συναντήσαμε, θέλω να σας πω, τον Κώστα Αναγνωστόπουλο. Ο Αλέξανδρος Ρούτας, λοιπόν, τον συνάντησε, μίλησε, είπε πάρα πολλά πράγματα, είπε πολλές αλήθειες. Αλλά θα τις δούμε σε λίγο. Το Adams Family εδώ, όπως βλέπετε, με το The, με το the It. Το The It. Όπως να είναι τώρα, μιλάς εσύ, αγάπη μου. Τι λέει, δεν κατάλαβα. Είπε, είναι όλα μια χαρά, σε αγαπάει πάρα πολύ. Α, εντάξει, μπράβο, αγάπη. Κι εγώ σε αγαπάω. Να σε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το βίντεο και μετά να συνεχίσουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε αποκλειστικό με τον Κώστα Αναγνωστόπουλο από τον Αλέξανδρο Ρούτα. Πώς βλέπεις τώρα το Survivor, πού αποχώρησες, πώς σου φαίνεται? Γενικά δεν το πολύ βλέπω. Καλά είναι, ελπίζω τα παιδιά μια χαρά τα βλέπω εκεί. Μαυρίζουνε, μια χαρά όλα. Τι γεύση σου άφησε το All Star? Εντάξει, τώρα παραπάνω δεν θέλω μόρια εγώ να πω, γιατί ξέρεις, θα έχω... δεν θέλω. Θα τα πω εδώ στο Skype, θα ξανάρθω άλλες 2-3 φορές. Και μετά θα μπορώ να πω και στα άλλα κανάλια. Επειδή έζησες για δεύτερη φορά το Survivor, ναι, ήταν διαφορετικό από την πρώτη φορά? Ναι, σίγουρα ήταν. Είχε μεγάλες διαφορές. Πάντως όταν έφυγες δεν αποχαιρέτησες κανέναν. Εντάξει. Τι να πει, να αποχαιρετήσω, αφού αποχαιρετήσω όπως θέλω εγώ δεν θα έπαιζε τίποτα. Τηλεοπτικά κάπου θα σε δούμε, υπάρχει το ενδεχόμενο? Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Μέχρι εκεί. Θα ήθελες εσύ να βρεθείς κάπου τώρα τηλεοπτικά είτε αυτή τη σεζόν? Εντάξει, νομίζω η τηλεόραση είναι ένα ωραίο μέσο, σε όλους αρέσει. Από εκεί και πέρα έχω τις δουλειές μου, γίνει δεν γίνει κάτι, προχωράμε. Μάλιστα. Ωραίος. Λοιπόν. Θυμωμένος λίγο. Ναι. Δηλαδή, όταν λες ότι αυτά που θα έλεγα δεν θα τα έπαιζαν, πάει να πει ότι αισθάνεσαι αδικημένος ότι τα πλάνα που έχεις παίξει, έχεις πει πράγματα, δεν έχουν ήδη παίξει. Ακριβώς. Αισθάνομαι λοιπόν ότι ήθελε πολλά να πει, γι' αυτό και δεν μίλησε. Σου λέει, άμα είναι να μιλήσω τώρα και δεν παίξουν τίποτα, ποιο το νόημα? Από ό,τι κατάλαβα από αυτά που είπε, είπε και πάρα πολλά που δεν έπαιξαν. Δηλαδή, σε πολλά κιού του Κώστα που έλεγε διάφορα πράγματα, δεν τα είδαμε εμείς ποτέ. Δεν ξέρουμε το γιατί. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Κώστα, έτσι. Ίσως και γι' αυτό έχει και νόημα όλες οι αναρτήσεις του αφού βγήκε από το Survivor. Το τσίρκο Μεντράνο που βλέπαμε, όλα αυτά τα υπονοούμενα που άφηνε. Δηλαδή, κάτι θέλει να πει που δεν μπορεί όμως να το πει ξεκάθαρα και όλοι καταλαβαίνουμε τους λόγους. Φαντάζομαι. Και το φοβάται επίσης από ό,τι κατάλαβα. Δηλαδή, το νομικό πλαίσιο είναι κάτι που φοβίζει πάρα πολύ όλους τους παίκτες του Survivor. Γιατί βλέπουμε ότι όταν κινηθείς κάπως εκτός ορίων, η παραγωγή δεν χαρίζεται. Δηλαδή, το συμβόλαιο το τηρεί μέχρι τελευταία γραμμή. Ναι, νομίζω ότι το θέμα είναι το οικονομικό. Γιατί από ό,τι έτσι έχω αντιληφθεί και έχω καταλάβει, τον Κώστα πραγματικά δεν τον ενδιέφερε το να πάρει αυτό το χρηματικό ποσό το οποίο διεκδίκησε πηγαίνοντας στο Survivor. Πρέπει να υπάρχουν άλλα πράγματα και άλλα ζητήματα τα οποία ίσως αφορούν το κομμάτι του συμβολαίου του. Ναι, ίσως είναι ηθικό, ίσως δεν αυτό που καταλαβαίνω εγώ. Όχι, όχι, δεν μπορώ να σε πάρω το καταλαβαίνω τώρα. Δεν γίνεται να τα λέω έτσι ως φλερτς, να μιλάω σοβαρά για το Survivor, αλλά θα κάνουμε μια προσπάθεια όλοι, παιδιά, σήμερα. Λοιπόν, ότι δεν βγήκε η εικόνα που ήθελε. Και ο λόγος που το είπε και χθες στη Σκορδά, είπε, παιδί μου, ότι για το τσίρκο που ανέβασα, καταλαβαίνετε όλοι που πάει. Είναι σαν να το λέει, αλλά να μην το λέει. Και εξηγεί κιόλας ότι υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο φοβάμαι κι εγώ να μιλήσω για το παρακάτω, για το τι θα συμβεί. Έτσι. Μέχρι στιγμής λέει είμαστε καλά. Δηλαδή με αυτά που έχω πει δεν έχει συμβεί κάτι. Αλλά φοβάμαι να πω περισσότερα για να μην συμβεί κάτι. Λέει δεν θέλω να το εξαντλήσω. Έχει το καταλαβαίνει ακόμα πολύ και ο να δώσει, αλλά σταματάω εδώ. Μέχρι να περάσει το εξάμεινο, το έτος, δεν ξέρω τι. Κάτω, δεν θα μιλήσω. Και λέει ότι ο λόγος που έφυγα χωρίς να πω κάτι ήταν γιατί και να τα έλεγα δεν θα τα έπαιζαν. Οπότε ίσως σου λέει κάτσε να βγω έξω, να δω τι μπορώ να πω και να αρχίσω να το τραβάω και να το μαζεύω. Αν και είναι ξεκάθαρο αυτό που θέλει να περάσει ο άνθρωπος. Δηλαδή το σύρκο είναι μια παράσταση πολύ τραβηγμένη, άρα σημαίνει ότι πολλά πράγματα που γίνανε δεν τα είδαμε. Και δεύτερον, το ότι οι δηλώσεις που έλεγε ο Κώστας, κατέθετε τέλος πάντων αυτό που ένιωθε, δεν τα είδαμε ποτέ. Ναι, αλλά εγώ έχω όμως μία πορεία. Όταν ο Κώστας ήταν στο συμβούλιο τη μέρα της αποχώρησης, είπε ότι δεν ήθελα, λέει, να χαιρετήσω, γιατί ξέρω ότι δεν θα έπαιζαν. Ναι. Ναι, αλλά δεν έχει αποχωρήσει όμως ήδη. Άρα πού ήξερε ότι αυτά τα πράγματα δεν θα έπαιζαν? Όχι. Το είπε τη στιγμή, άμα το δεις τη στιγμή που ανακοινώνει το όνομά του, ναι, λέει δεν θέλω να πω ναι, τίποτα, μπράβο, και θέλω να φύγω. Ναι.
Εκεί μπορεί να έλεγε κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να κοβόντουσα στο μοντάζ. Γιατί φαντάζομαι ότι θα έλεγε κάποια πράγματα. Ευχαριστώ του συνεργάτε μου, ευχαριστώ τα παιδιά και τα λοιπά και κάποια άλλα. Να πάω ένα δευτερόλεπτο στι δηλώσει που έκανε χθε στη Face Κορδά. Να πάω εκεί, Δέσποινα. Γιατί εκεί λέει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Είπε χθε λοιπόν στην εκπομπή τη Face Κορδά ότι υπάρχει μια σκαλέτα, την οποία ακριβώ καταγράφει και ο Γιάννο και πρέπει να ακολουθήσει αυτή τη σκαλέτα. Όταν λοιπόν λέει ότι εμεί τρει ώρε είχαμε μείνει εκτό ορίου, εκτό χρόνου στο Συμβούλιο και ήταν όλοι έξω και συζητούσαν και το θέμα είχε ήδη τεθεί. Αλλά ο Λιανός ξαφνικά λέει, μπαίνει μέσα και αρχίζει και κάνει ένα συμβούλιο σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ναι. Και πάει ξαφνικά στην ψηφοφορία, συνειδητοποιεί αυτός ότι ενώ συμβαίνει κάτι πολύ σημαντικό, η παραγωγή πάει να το κάνει βαβά. Ναι. Γιατί αν θυμάστε, ο Κώστας Αναγνωστόπουλος είναι αυτός που είπε, Νίκο, πες το. Μίλα, γιατί δεν μιλάς. Ναι. Γιατί ένιωσε ότι πια θα το γλιτώσουν όλοι, θα φύγει από πάνω τους. Ότι δεν θα το βγάλει ο Νίκος. Έβλεπε έναν άνθρωπο να είναι έτοιμος να κραγεί, να τρέμει το πόδι του, να κάνει τι να κάνει και να μην μιλάει κανείς. Άρα ένιωθε ότι η παραγωγή θα καλύψει κάτι. Ή επειδή θα πηγαίνανε σε ψηφοφορία και θα έπαιζε τεράστιο ρόλο. Θα έπαιζε τεράστιο ρόλο πριν την ψηφοφορία να υποθεί κάτι, γιατί θα επηρεαστεί και η ψηφοφορία. Επίσης, αν γινότανε, σκεφτείτε και το άλλο. Ότι υπάρχει και μια παραγωγή που πρέπει να φέρεις πέρα σε ένα project. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε εμείς το συμβούλιο, η κορύφωση πάντα γίνεται στο τέλος. Ναι. Άρα, αφήνεις να υποθεί ό,τι έχει να υποθεί και τη βόμβα τη ρίχνεις πάντα στο τέλος. Διότι αν τη ρίξεις από την αρχή, είδατε ότι διαλύθηκε μετά από αυτό το συμβούλιο. Ναι, ναι, ναι. Και φύγανε όλοι και επανήλθαν την επόμενη μέρα να το γυρίσουν. Ναι. Άρα δεν θα γυριζόταν τίποτα αν το έλεγε ο Μπάρτης από την αρχή. Από την αρχή. Τον κρατήσαν λοιπόν, του είπανε άσε να γίνει η ψηφοφορία. Φαντάζομαι ότι έγινε έτσι. Να έχουμε τουλάχιστον το συμβούλιο και την ψηφοφορία και μετά. Δώστο, γιατί ο Νίκος δεν θα κρατιόταν. Δεν μπορείς να πιέσεις. Ναι, δεν μπορείς να πιέσεις και να παίχνει να πει κάτι, γιατί και εσύ ως παραγωγή δεν ξέρεις τι είναι αυτό που θέλει να πει ενδεχομένως ή αυτό που μπορεί να σκέφτεται, αν θα το μετανιώσει εκείνη τη στιγμή. Γενικότερα δεν υπάρχει λόγος να πιέσεις έναν άνθρωπο. Δηλαδή, ως παραγωγή θα σε συνέφερε ίσως να το κρατήσεις για να μην βγει, για να μπορείς και εσύ ο ίδιος να είσαι έτοιμος με στοιχεία παρά να ψάχνεις εκ των υστέρων. Mm. Αστυνομικό ρεπορτάζ έχει γίνει, το έχω καταλάβει. Να σου πω κάτι, μέχρι στιγμής όμως είναι το πιο ενδιαφέρον γεγονός. Εμένα το πιο ενδιαφέρον, ξέρετε, ποιο τι μου κάνει περισσότερο ενδιαφέρον, ότι λέει ότι δεν μας έδειξαν τις αποδείξεις που βρέθηκαν. Είπε ότι το κινητό. Μισό λεπτό. Ναι. Είπε ότι το κινητό εκεί που βρέθηκαν τα κορίτσια με τον άνθρωπο που βρέθηκαν με το κινητό των local δεν έχει σήμα, δεν πιάνει. Να μείνουμε σε αυτό. Πάμε μισό λεπτό. Ναι. Πού το ξέρει. Έλα ρε παιδιά τώρα. Πού το ξέρει το τηλέφωνο εκεί δεν έχει σήμα. Έχει δίκιο. Είναι μια ευλογή απορία. Είναι μια απορία. Αλλά δεν μπορεί αυτό. Έρχεται σε αντίθεση με τα λεγόμενα της παραγωγής. Γιατί όταν βγαίνει ο Λιανός την επόμενη μέρα και λέει όντως, εμείς το ψάξαμε και κοιτάξαμε και βρέθηκαν αποδείξεις, είναι σαν να αναιρείς και την παραγωγή. Ακριβώς. Και να σου πω και κάτι. Η παραγωγή τελικά είχε συμφέρον να μην είδα, αλλά καμία σημαίνει να φύγει. Να μείνουν. Άρα γιατί να λέει ψέματα η παραγωγή για να δείξει. Και εμένα μου φαίνεται ακραίο. Και εγώ του άλλου το επιβεβαίωσε και ο Γιώργος Λιανός. Εκτός αν θέλει να δείξει πόσο ανατρεπτικό είναι το survivor, ότι μέχρι και η Δαλάκα με την Ασημίνα μπορούν να φύγουν για ένα κινητό. Δημιουργώντας ένα ψεύδος. Μου φαίνεται ακραίο. Η Δαλάκα και η Ασημίνα είχαν πει σε 3-24 ώρα θα μας τα λέγαν όλα. Δεν είπαν κάτι τα κορίτσια. Θέλω να πω. Παιδιά, πρέπει θα να κρούσει κάτι πολύ ακραίο. Θα έβγαινε. Θα έβγαινε νομίζω και εκείνη τη στιγμή να μην το έλεγε ο Μπάρτζης. Ναι. Ουσιαστικά μπορεί να χανότανε σε εισαγωγικά μια ψηφοφορία γιατί δεν θα πήγαινε με τον τρόπο που θα πήγαινε να το είχε πει. Ότι δεν θα άλλαζαν τα γεγονότα. Κάποια στιγμή μετά θα το έλεγε και θα ξαναερχόντουσαν σε συμβούλιο. Ενδεχομένως κάποια στιγμή όταν θα ερχόντουσαν ξανά θα το βγάζανε μπροστά, θα το λέγανε και θα επηρέαζε μετά. Γιατί μπορεί να λέγανε τώρα γιατί μας το κρύβεται. Με τώρα γιατί δεν το πες αυτό εσύ, Νίκο. Γιατί αυτό επηρεάζει. Γιατί έχουμε πει, έχουμε κάνει μια συνεννόηση με την παραγωγή και λέμε όποιο πέρασε με κινητό πρέπει να φύγει. Και όλα αυτά σε μια παραγωγή. Δεν τα ρίχνουμε σε μια παραγωγή. Όχι, δεν το λέω. Λέω για του κάποιου παίκτε. Εγώ αντιλαμβάνομαι την αδικία. Και κάποιες φορές η αδικία μπορεί να είναι μικρότερη, μεγαλύτερη σε άλλες περιπτώσεις. Δεν μπορεί όμως για όλα να φταίει μια παραγωγή. Δηλαδή και πέρυσι. Δηλαδή δεν είχαν δείξει στοιχεία η αρχή. Αλλά εντάξει, οι άνθρωποι δεν είναι και τρελοί, ας πούμε, να κάνουν όλο αυτό το και έργο μέσα στο παίκτη. Όχι, παιδί μου. Και πόσο μάλλον μια παίκτρια που έχει χαρακτηριστεί με το όνομα Σερβάκη, την Κατερίνα Διδαλάκα, που έχει και προσωπικές σχέσεις με τον κύριο Ατζούν. Έτσι είναι και φίλοι και έχουν. Βγαίνουν και έχουν και μια πολύ πιο κοντινή για μένα σχέση. Παραγωγή, δεν θα μπορούσαν να τις κάνουν. Μια χαρά λειτουργήσε και τους λέει: όπα, έχουμε μια δήλωση, πρέπει να το πάντως δούμε. Ο Κώστας είπε ότι είχε φάει και κόκκινη κάρτα από την παραγωγή, γιατί δεν έκανα κάποια πράγματα που μπορεί να θέλαν και δεν έπαιζα πουθενά. Ναι. Από την ώρα που ήρθε. Από την ώρα, όχι, μέσα εννοώντας. Εγώ αυτό κατάλαβα. Για όταν ήταν μέσα. Ναι. Δεν έλεγε πράγματα που ίσως θέλανε, έλεγε πράγματα που ήθελε αυτός
και δεν παίζανε τα κιούβι. Για 10 μέρες λέει δεν έδινα προσωπικές συνεντεύξεις. Είχα φάει μια κόκκινη κάρτα από την παραγωγή γιατί δεν έκανα κάποια πράγματα που μπορεί να θέλω να κάνω. Το έχω ζήσει εγώ προσωπικά αυτή την περίπτωση. Όταν είχε βγει το σκηνικό με τον Άρη και τη Σοφιάνα τότε, τα παιδιά βγαίνουν συνέχεια σε κιού και όλη η ομάδα που ήταν εκεί και μιλούσαν για αυτό το σκηνικό το οποίο εμείς δεν είχαμε δει ποτέ τίποτα. Και μόλι για Άρη, εγώ έβγαινα, α πούμε, κάθε μέρα έδινα 9 κιού συγκεκριμένα, τα οποία δεν είδα ποτέ να παίζονται. Δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά. Δηλαδή αυτό που μου λέει τώρα Κώστα εδώ, εγώ το έχω ζήσει στο πετσί μου. Δεν ανάγκη να το κρύβουν και θέλουν να κρύψουν κάτι. Όχι, μπορεί να έχει ενδιαφέρον κάτι άλλο. Δεν θέλουν να ανατρέψουν το σενάριο. Όσο μπορεί αυτό να ανατραπεί μέχρι ένα σημείο. Στα reality συμβαίνουν αυτά, έτσι. Η παραγωγή επιλέγει και μοντάρα. Τι θα παίξει και τι δεν θα παίξει. Για να υπάρξει και ένα ενδιαφέρον. Σου λέει να μην παραποιεί τουλάχιστον την αλήθεια, ρε παιδί μου. Όσο γίνεται, κράτα και κάτι από μένα. Τα 10 κιού παίξει. Η αλήθεια είναι ότι είναι τσικνοπέμπτη. Ότι είναι τσικνοπέμπτη. Και ότι πρέπει να τσικνήσουμε. Πάμε να φάμε. Νίκο Καρβέλα, είσαι εκεί με τον Τάσο Αγγελή. Να μας δείξετε και τον Κωνσταντίνο Ρίγα. Δεξιά-αριστερά. Μας ακούτε? Νίκο, μας ακούτε? Σας ακούμε, σας ακούμε και σας βλέπουμε. Λοιπόν, εμείς εδώ σήμερα έχουμε ξεκινήσει και το τσικνίζουμε με ποιον άλλον βέβαια, με τον Τάσο τον Αγγελή. Τον Άρχοντα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Τάσο. Ο Τάσος νομίζω πρέπει να έχει φέρει όλο το κρεοπωλείο σήμερα εδώ σε εμάς, για εμάς. Ωραία. Έχουμε ξεκινήσει, κοίτα εδώ πέρα πίσω, ψήνουμε σουβλάκια, μπιφτέκια και μπαμπ λουκάνικα. Γίνεται χαμός. Εδώ ο Τάσος έχει ήδη ξεκινήσει και βγάζει τον πρώτο μεζέ. Λουκανικάκι, ωραίο πεντανόστιμο. Για μας σήμερα που ξυπνήσαμε στις 5 η ώρα, μια χαρά είναι η ώρα να καλημέρα, πάμε. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα. Κάνετε έξω, τι κάνετε μέσα? Θα έρθουμε, τι νομίζεις, εδώ θα κάτσουμε. Νομίζω ότι έχει τέλεια μέρα, οπότε δεν βγαίνετε σιγά σιγά από το στούντιο να έρθετε εδώ μαζί μας. Εμείς ένας ένας θα έρχεται. Ένας έρχεται. Τι φτιάχνετε, με τι έχετε ξεκινήσει? Λοιπόν, έλα, έχουμε και τους πρώτους καλεσμένους. Ο κύριος Καμπουράκης και ο κύριος Λαφτής. Αυτά είναι. Γκάτσο και τσίπουρο, θα θέλει τσίπουρο ο Καμπουράκης, σίγουρα. Για πέστε μας. Τέλειο. Όπου, αυτά είναι. Τέλεια, αυτό είναι. Η πρώτη μεζέτα λοιπόν βγήκανε. Οικογένεια, παιδιά, όλοι θα φάμε. Μισό λεπτάκι, να βγαίνουν και τα κεμπάπ εδώ. Ναι, για την πρωινή ενημέρωση, άλλωστε τώρα είναι μεσημέρι. Τα παιδιά από πρωί πρέπει να φάνε. Νίκο, δεν τους ακούμε όταν μας μιλάνε, άμα θέλουν να μας πούνε κάτι δηλαδή. Φύσα το. Η αλήθεια είναι δεν μιλάνε. Μην καούμε, μόνο πρόσεχε. Μην καούμε. Πο. Του φεύγανε, αλλά είπανε κάτσε να μείνουμε λίγο ακόμα. Καλά, δεν υπάρχει. Ήδη μου έχουν τα σάλια. Εγώ τώρα πεινάω σαν παλαβός, δεν ξέρω γιατί τι γίνεται. Επειδή τα βλέπουμε και μόνο, παιδιά. Θα το τεκνήσουμε σήμερα. Ωραία. Λοιπόν, και για τον κύριο Στάθη ένα. Έτσι. Να ξέρετε, θα σας προτιμούμε. Ναι, ναι. Νικόλα, θα κάνουμε πολλές συνδέσεις για να βλέπουμε και μικρά πραγματάκια. Να δούμε και deep, τι άλλο θα βάζεις μαζί με τα κρέατα, να μάθουμε τα πάντα για σήμερα. Βέβαια. Ένα-ένα θα πηγαίνουμε έξω, θα τσιμπολογάμε. Μετά θα τα φέρουμε και μέσα. Ωραία. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο. Επιστρέφουμε εδώ στο πλατό για να συνεχίσουμε με το μούκι μας. Όπου θέλω να σας πω ότι ο Γιώργος Λιανός βγήκε στον Νίκο Μουτσινά και είπε πάρα πολλά πράγματα. Είπε για τους νέους παίκτες που θα μπουν στο Survivor και σε ποια ομάδα θα πάει η Ελευθερία Ελευθερίου. Μη μας πεις, στην κόκκινη, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, επίσης είπε για Δαλάκα και Ασημίνα ότι βρήκαμε κάποια στοιχεία, όπως ανακοίνωσε και στο Συμβούλιο. Άρα επιβεβαιώνει ότι η παραγωγή έλεγξε πράγματα, ήταν σίγουρη, γι' αυτό και προχώρησαν σε αυτή την απόφαση. Ο Χρήστος Δάντης, κάμερα Θαμώνα, λοιπόν, κατέγραψε το ατύχημα που είχε στη σκηνή. Οι δυο τους επέστρεψαν στην Αθήνα μετά το ατύχημα του τραγουδιστή. Ευτυχώς όλα είναι καλά. Μπράβο. Γι' αυτό σχέδια Τάφρος δεν την κατάλαβα ποτέ την λέξη. Θα τη δείτε στο βίντεο. Δεν έχει σχέση με αυτό. Σχέδια Τάφρο, αλλά τέλος πάντων έτσι ήθελε να το πει. Ακουγόταν πιο επικό. Αντί να το πει πίστα. Ακουγόταν λίγο πιο Game of Thrones. Λοιπόν, Βαλάντης σχολιάζει το φετινό Survivor. Λέει ότι έγιναν πολύ χειρότερες παραβιάσεις στο δικό μας Survivor από τις φετινές. Και με ποιους συμπαίκτες, μας λέει, κρατάει επαφή και ποιον βλέπει αυτός νικητή του φετινού Survivor. Για να το δούμε. Ο Γιώργος Λιανός εμφανίστηκε με σύνδεση μέσω Skype στο Καλό Μεσημεράκι. Εκεί μίλησε για τις νέες αφίξεις που θα έχουμε στο Survivor και όχι μόνο. Τώρα θα έχουμε αναδιανομή πλούτου και τα λοιπά. Θα έχουμε αφίξεις, μπράβο, αφού ξέρεις τώρα. Η Ελευθερία που θα μπει, που θα βάλετε, κόκκινη, κόκκινη. Η Ελευθερία νομίζω πρέπει να κάνει κάποιες συζητήσεις.
Δεν πρέπει να ξεκαθαρίσει. Να πάνε να τα πούνε στην καλύβα, στην καλύβα. Εσύ πιστεύεις ότι αυτό που έγινε με την Ασημίνα και την Δαλάκα που φύγανε, τους φύγατε από το παιχνίδι, ήταν τελικά σωστό, έγινε ευαίτητο? Το ψάξαμε αρκετά καλά και το θέμα είναι ότι πρέπει να έχεις αποδείξεις και να κάνεις μια διακίνηση, γιατί κανείς δεν θέλει να διώχνει παίκτες. Χωρίς λόγο. Με την υποψία ότι κάτι έχει γίνει κτλ. Η αλήθεια είναι ότι ναι, βρήκαμε κάποια στοιχεία. Δυστυχώς βρέθηκα στα χέρια μας στοιχεία. Δηλαδή, να σου πω και τη μαύρη αλήθεια, μακάρι να μην υπήρχαν και στοιχεία. Καλά, προφανώς ήταν και ωραίες παίκτριες, δεν είναι? Το καταλαβαίνω αυτό που λες για τη ζημιά. Ωραίες παίκτριες και εντάξει, μωρέ, είναι... χαλάει και λίγο αυτό το πράγμα, γιατί τώρα δημιουργείται και ένα προηγούμενο. Οπότε όλοι, ξέρεις, έχουν λιγάκι το νου τους. Επειδή είναι υποψήφια η Μελίνα, θα ήθελα τη γνώμη σου. Mm-hmm. Δεν μπορούν να καταλάβουν τα παιδιά ότι όταν ένας παίκτης δεν μπορεί να συμμετέχει στο παιχνίδι, δεν θα έπρεπε και από τους κανονισμούς του παιχνιδιού, το πρωτόκολλο, να πει: πρωτόκολλο, αγάπη μου, δεν μπορείς να πάρεις αυτή τη στιγμή μέρος. Υπάρχει αυτό που λες και έχει ξαναγίνει και στο παρελθόν. Με παίκτες οι οποίοι εκτίμησε το γιατρό ήταν: ξέρεις, αυτό το πρόβλημα που έχεις με βάση τις συνθήκες που υπάρχουν εδώ, θερμοκρασίες, υγρασίες, κοιμάσαι πάνω από το καλά, δεν πρόκειται να φτιάξει. Ναι. Το θέμα της Μελίνας ήταν μια μικρή διάσηση από ό,τι ξέρω, χωρίς να είμαι γιατρός, η οποία άρχισε να επανέρχεται κιόλας, να συνέρχεται τέλος πάντων η κοπέλα πιο γρήγορα. Την Παρασκευή που έχουμε τον πρώτο αγώνα Ασυλίας, νομίζω θα παίξει, δεν θα την κρατήσει κανένας. Θα έχει θέμα. Αν παραμείνει φυσικά. Με τις καινούργιες παίκτριες, ναι. Τη στιγμή του ατυχήματος του Χρήστου Δάντη, την ώρα που τραγουδούσε στη σκηνή, κατέγραψε θαμώνας του μαγαζιού. Γιώργος Οικονομάκης βρέθηκε στο αεροδρόμιο και συνάντησε τον Χρήστο Δάντη και την Ασημίνα Χατζιανδρέου κατά την επιστροφή τους από τη Θεσσαλονίκη. Περαστικά. Περαστικά. Ανοίξτε σας. Μάτι. Ναι, μάτι, ανοίξτε σας, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ για αρχή που είστε τόσο ευγενικοί, γιατί δεν είναι όλοι οι συνάδελφοί σας ευγενικοί. Ανοίγετε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντιμετωπίσαμε αυτό το πρόβλημα και όλα πάνε καλά. Ένα σχόλιο για τη δηλώση του Αναγνωστόπουλου. Παιδιά, δεν θέλω να ασχοληθώ με το Survivor. Αυτή τη στιγμή το focus μου είναι εδώ πάνω. Όταν θα έρθει η ώρα να μιλήσω στο Sky, που είναι συγγνώμη. Θα το κάνω. Ο Λιανός είπε ότι υπάρχουν αποδείξεις. Έχω καλέσει τον ίδιο τον ραδιοφωνικό σταθμό και έχω πει ότι θα προβώ συνεντεύξεις μου. Ηρεμήστε, χαλαρώστε, όλα καλά είναι. Είπε ο Γιώργος Λιανός ότι υπάρχουν αποδείξεις. Το πρόβλημα είναι της υγείας αυτή τη στιγμή. Η υγεία προέρχεται για σας, παρακαλώ. Στο αεροδρόμιο όμως τσακώσαμε και τον Βαλάντη. Ο αγαπημένος τραγουδιστής σχολίασε τα όσα γίνονται στο Survivor. Για χαρά, νιώθω ότι γυρίζω το Survivor. Θα θέλατε να επιστρέψετε? Όχι, ούτε να πάω ούτε να επιστρέψω. Μπαίνει η Ευρυδίκη στο παιχνίδι. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος σου έβγαλε λίγο τον κακό εαυτό. Το κακό εαυτό? Ναι. Δεν πειράζει, μάμα, είμαι ο κακός. Αφού είναι καλή εκείνη. Υπάρχουν stars στο φετινό Survivor? Stars. Ναι. Παιδιά, ο καθένας δηλώνει το ό,τι θέλει, όπως θέλει, ό,τι δεν μπορώ να πω για κανέναν κάποιον. Κύριε Βαλάντη, νιώθετε αδικημένος? Αδικημένος, εντάξει, μια ζωή. Ήταν ένα ψέμα όλο αυτό με τα κινητά? Δεν γνωρίζω. Αυτό ήταν πράγματα που δεν φανήκανε στο δικό σου Survivor? Ναι, ναι, δυστυχώς. Και δεν τα πείτε ποτέ? Θα τα πω. Θα έρθει η στιγμή αυτή. Θα έρθουν σε πολύ δύσκολη θέση. Δυστυχώς έχουν παραβεί κάποιοι κανόνες που έπρεπε να υπάρχουν και αποκλεισμοί να φύγουν. Ναι. Δεν έγινε και γι' αυτό έφυγα κιόλας. Εγώ μίλησα εκεί που έπρεπε να μιλήσω και θα τα λυθούν. Δηλαδή, έχουν γίνει κάποιες παραβιάσεις που ήταν πολύ χειρότερες από τις πολύ χειρότερες. Πολύ χειρότερες. Τι μετάνιωσες καθόλου τη συμμετοχή σου στο Survivor? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Για τη ζωή μου ότι και κάνω δεν μετανιώνω. Με τον Θανάση τον Μπέλο πάρα πολύ. Εντάξει, με το Λάπρο που δεν βρισκόμαστε, περνάμε μια χαρά. Άλλα παιδιά δεν έχω δει, να σου πω την αλήθεια. Και του κύριου Μαρτίκα, πώς την βλέπεις, πώς τον βλέπεις τον Σπύρο φέτος? Όπως είπες, στα αντιγύκη. Με το ερωτικά, με τις καλύβες, όλα αυτά, πώς σου φάνηκαν? Εντάξει, τι να πω, από τη στιγμή που τα δείχνουν. Νικητή, ποιον βλέπεις?
Δεν ξέρω αν ποιοι άλλοι θα πούνε για να σας πήγαν νικητές. Ποιον αλλά θα ήθελες. Αλλά μέχρι στιγμής νομίζω ότι ο Κατσούλης είναι πολύ καλός. Ποιο και σας. Τον κύριο Λάγιο, τι είναι αυτό που σε ενόχλησε και ακόμα το συνεχίζει. Αυτό θα το... Το είχα πει, θα φτάσει μέχρι το τέλος. Πόσα λεφτά διεκδικείς από τις αγωγές. Μια ευγενική ψυχή, επιμένεις αυτό. Ναι, γιατί όχι, δεν με ενδιαφέρει. Πόσα χρήματα διεκδικείς. Θα τα μάθετε αυτά όταν θα έρθει η ώρα. Νομίζω στον ούπο... Όχι, γελάω γιατί κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Πόσα χρήματα διεκδικείς. Θα το μάθετε. Δεν είναι τα χρήματα. Πιστεύεις ότι θα δικαιωθείς. Μα έχω δικαιωθεί ήδη από πάρα πολλού γιατρού. Στην Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, τι εύχεσαι τώρα που θα τη δούμε στον Άγιο Δομήνικο. Σε εύχομαι να είναι καλά, υγεία να έχει και τίποτα, καλή καρδιά. Τι βλέπει, είναι κίτρινη. Κρατά κάποια κακία ή όχι, είναι περασμένα, ξεχασμένα. Εγώ δεν θα ξεχάσω κάποια πράγματα, γιατί κάνει κάποια πράγματα που είναι εκείνη που είναι. Follow υπάρχει. Follow την έχει, υπάρχει στα social. Όχι. Τι εννοεί ο Βαλάντης όταν λέει γίνανε πολύ, πολύ χειρότερες παραβιάσεις στο δικό μας Survivor. Τι παραβιάσεις δηλαδή μπορεί να γίνανε. Κυρία. Τι. Ναι, πες. Εγώ δεν πληρώσω. Ωραία. Γράψα μου, θα τα πω εγώ. Μισό, σε ένα χαρτάκι έγραψα. Γιατί παραβίασε εκείνη τη νύχτα. Σε ένα χαρτάκι έγραψα. Καλά. Να θυμηθούμε, θα πει ή να πούμε. Τηλεφώνησέ μου. Παιδιά, να θυμηθούμε ότι πέρυσι λέγαμε ότι το περσινό Survivor είχε πάρα πολλά κινητά τηλέφωνα. Δεν είχε ένα. Ναι. Δεν είχε μια επικοινωνία που πήγε μια ασημίνα σε μια παραλία σε ένα σημείο. Το περσινό είχε ξεφύγει. Όταν υπήρχαν άνθρωποι που είχαν μόνιμα κινητό πάνω του, όταν επικοινωνούσαν καθημερινά με δικό του άνθρωπο στην Ελλάδα, είναι πολύ πιο ακραίο από αυτή τη μία φορά που πήγε τώρα, λέμε, η ασημίνα. Να πάρει ένα τηλέφωνο με την Πέτρινα στην άλλη άκρη. Με βάση λεγόμενα που έχουν πει τα λεγόμενα παικτών. Απαικτών. Ναι. Οι παίκτες τα λένε και μανά τους παίκτες είναι. Όλα ναι, μανάρι μου, θέλω να πω δεν είχε γίνει, δεν είχε γίνει κάποιο σκηνικό που έχει γίνει τώρα. Που σκηνικό που έγινε μία φορά και ότι... με τον Άρη και τον Τάλα, όπου τους πιάσανε, έχουν μία επαφή τέλος πάντων με κάποια μηνύματα μέσω ενός άλλου. Ναι, αλλά θέλω να σου θυμίσω. Όχι, αλλά τα λένε όλοι οι άλλοι. Θέλω να σου θυμίσω ότι όταν μπήκε ο Άρης, ο Βαλάντης είχε ήδη φύγει. Φαντάζομαι ότι γινόταν πριν. Που το ήξερε. Άρα από πριν. Όχι, μάλλον ήταν από πριν. Γελάζει. Δεν θα βγάλουμε εκπομπή σήμερα. Που γυρνάει αυτό στο πλάι και είναι σαν να έχει κοιμηθεί το μαξιλάρι. Κάτι γίνεται εδώ. Εγώ σκέφτομαι τον Γιάννη Φλωρινιώτη που θα έρθει για να κάνει τη συνέντευξη ο άνθρωπο. Ο Φλωρινιώτη θα πει: Τι, εγώ είμαι απλώ τυμμένο. Εσύ είστε στην υπέροχη. Λοιπόν, για να δούμε. Αναμένουμε πάντω τον Βαλάντη γιατί κάποια στιγμή θα μιλήσει. Να δω πότε θα είναι αυτή η στιγμή. Εμεί εδώ είμαστε ανοιχτοί να πούμε. Open. Πάντω νομίζω ότι το οικονομικό το οποίο διεκδικεί είναι 50.000 ευρώ από τον κύριο Λάγιο. Το οικονομικό το οποίο διεκδικεί για όλο αυτό το οποίο το σκηνικό έχει γίνει ανάμεσά του νομίζω ότι αγγίζει τα 50.000 ευρώ. Δεν είναι το οικονομικό νομίζω. Ναι, ακριβώ. Είναι θέμα υπόλοιπη. Όταν βγαίνει και άρχισε να μιλήσει κάποιον τρελό επίσημα, υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή δεν μπορεί να βγει να πει κάποιον τρελό. Το είσαι του γιατρού, πιάνει το ίδιο. Μπορεί, εξαρτάται από το πάρει καθένα. Ρε παιδί μου, είναι και λέξει. Πάτσε παιδιά, κολλέω στο αεροδρόμιο να κάνουν ένα γραφιάκι εκεί για να πηγαίνουν να δίνουν εκεί τι συνεντεύξει. Όλου εκεί του πετυχαίνουν. Πραγματικά δεν είναι στο αεροδρόμιο. Πολύ πηγαινέλα, έτσι. Πολύ. Αλλά η Εσημίνα Σταρ. Εκπρόσωπο τύπου Χρήστου Δάντη, ξεκάθαρα. Ανοίξτε σα, παρακαλώ, παιδιά. Δηλαδή, το έχει πάρει πολύ σοβαρά όλο αυτό. Θε να είμαστε ειλικρινεί. Ναι. Νομίζω ότι έχει θυμώσει που δεν μπορεί να πει όλα αυτά που θέλει να πει. Ναι. Εγώ αυτό αισθάνομαι. Δεν μπορεί να μην γιατί να πει. Βγήκε με πολύ τσαμπουκά την ώρα που ήρθε στο αεροδρόμιο. Είπε: Τώρα θα τα δείτε όλα τα επόμενα 24 ώρα. Θα δικαιωθώ, θα σα δώσω αποδείξει, φωτογραφίε, ντοκουμέντα. Και δεν είπε τίποτα. Πέντε μέρε μετά θα μιλήσω όταν πρέπει να μιλήσω. Ναι. Το έχω πει εγώ στο κανάλι. Αυτό δεν το κάνει χωρί δικηγόρο. Ο δικηγόρο βλέπει τι έχει υπογράψει και σου λέει το τι μπορεί να πει. Έτσι πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα, παιδιά. Ναι, ακριβώ. Ναι. Άρα δεν είχε δικηγόρο στο αεροδρόμιο, νομίζω. Όχι, μόνο δεν είχε, ναι, εννοείται. Ναι, μπορεί να έχει συμβουλευτεί κάποιον για να τη πει τι πρέπει το να πει. Το θετικό, βέβαια, στην υπόθεση είναι ότι ο Χρήστος Δάντης είναι καλά. Έχει δεν πώς. Έπαθε ναι, τίποτα. Ναι, γιατί πώς. Έφαγε μεγάλη σαβούρτα. Παιδιά, πρέπει να είναι αυτό που. Παιδί μου, εξέδρα ήταν. Ήταν εξέδρα. Ίσως ήταν ένα stage το οποίο μπορεί τα φώτα ξέρει καμιά φορά σε τυφλόν και δεν βλέπει πού σταματάει. Δεν βλέπουν τα όρια. Πηγαίνοντα λοιπόν να χαριεντιστεί εκεί με του μπροστινού και να κάνει τι προσπασιών κάνει, Καλοδόντια. Μήπω είναι αυτό αρέσει που βγαίνουν από κάτω από την πίστα. Χαρίδιστε, είναι απλό. Να του κοίτα. Είχαμε, είχαμε, δεν έχουμε, είχαμε. Επειδή φαίνεται ότι έχει συνέχεια η πίστα, μήπω είναι αυτό που βγαίνει από κάτω και σαν σέρα. Όχι, ρε, φορούσε και γυαλιά. Η πίστα σταμάταγε, δεν είχε κάτι μπροστά. Τα λουλούδια, μάλλον. Καμιά φορά βάζουν φωτάκια για να ξέρει το στόχο. Ένα καγκελάκι. Και δεν μιλώντα και γελώντα με τον κόσμο και αυτό, δεν το είδω. Νομίζω ότι είναι από τα μοναδικά πεσήματα που δεν γελάω. Δεν μπορώ να γελάσω αυτό, παιδιά, γιατί μπορεί να χτυπήσει πραγματικά πολύ άσχημα. Καλά, σίγουρα χτύπησε στα πλευρά του. Το θέμα είναι ότι δεν έσπασε τίποτα, γιατί είδαμε στο αεροδρόμιο ότι περπατάει κανονικά. Ήταν και μεγάλο το
ύψο, παιδιά. Γιατί ναι, ναι, στην αρχή τότε και εγώ λέω αυτή έτσι. Είναι πόσο να είναι τόσο. Αλλά εξαφανίστηκε ο άνθρωπο. Περαστικά να είναι και γύριστα. Λοιπόν, ο Γιώργο Λιανό μίλησε, είπε αυτά που είχε να πει. Βγαίνει λοιπόν και υποστηρίζει, παίρνει ουσιαστικά το μέρο τη παραγωγή. Γιατί όλα αυτά που βγαίνουν και λένε οι παίκτε και δεν είναι ένα, δεν είναι μόνο ένα Αγροστόπουλο, είναι η Δαλάκα, είναι η Ασημίνα. Αφήνουν όλοι υπονοούμενα βγαίνοντα από αυτό το παιχνίδι. Άρα λογικά έπρεπε να βγει σαν παρουσιαστή και να υποστηρίξει, ρε παιδί μου, την πλευρά τη παραγωγή, ότι εμεί είχαμε αποδείξει. Δεν μα λένε τι και πώ, λογικό είναι να μην μα λένε. Και δεν χρειάζεται να μα δώσουν, φαντάζομαι, γιατί είναι μια παραγωγή δική του. Ακριβώ. Μπορούν να κάνουν και ό,τι θέλουν, θα μπορούσα να σα πω. Να τη διώξουν και έτσι επειδή τι θέλουν. Φαντάζομαι στο συμβόλαιο δεν υπάρχει ώρα που να λέει ακριβώ πώ πρέπει να φύγει κάποιο. Αν συντρέχουν λόγοι που η παραγωγή πιστεύει ότι κάποιο πρέπει να φύγει, θα μπορούσαν και να τον διώξουν. Ναι, εκτός αν δεν το έχει υπογράψει. Ναι, κατάλαβε. Ναι. Αν το έχει πει ότι αυτό θέλω να το βγάλει τα πόδια. Περισσότερο δεν το έχουν διαβάσει αυτό το συμβόλαιο, πρέπει να σου πω. Είναι πολλέ οι σελίδε. Είναι πάρα πολλέ οι σελίδε. Εντάξει, θα πάρει. Δεν έχουν βάλει δικηγόρο. Σε ένα δικηγόρο και το τσεκάρει, ρε παιδί. Δεν μπορεί να φύγει με το συμβόλαιο από εκεί. Πρέπει να το υπογράψει την ίδια μέρα, αλλά θα πρέπει να έχει το συμβόλαιο τον δικηγόρο σου μαζί. Γι' αυτό και ο Τριαντάφυλλο όταν είχε πάει στην Ατζούντα τον είχε μαζί του. Mm. Μπαίνει σε ένα δωματιάκι, παίρνει το χρόνο σου, βλέπει όλο το συμβόλαιο. Αν μπορεί να αλλάξει κάτι δεν μπορώ μέσα να σε αυτό. Πάρω το συμβόλαιο για τον δικηγόρο. Όχι, πρέπει ξέρεις να το υπογράψει την ημέρα που πα. Γιατί θα το βγάλει έξω. Εγώ δεν θα το υπέγραφα πάντω αυτό το πράγμα. Ναι. Εντάξει, εξαρτάται το τι, για πόσο το θέλει, ρε συμπέτη. Κάποια στιγμή κάποια πράγματα να κάνει στη ζωή σου. Ξέρει ότι κάτι θα δώσει, κάτι θα πάρει. Έτσι είναι. Λοιπόν, η ελευθερία ελευθερίου από ό,τι φαίνεται. Και χωρίς να μας το πει δηλαδή ο Λιανός, ξέραμε όλοι ότι θα μπει στην κόκκινη ομάδα. Εύλογο νομίζω. Να τη βάλεις απέναντι. Εγώ θέλω και να δω. Και σήμερα, με συγχωρείς Μπέτη μου, να συμπληρώσω κάτι πάνω σε αυτό, επειδή σήμερα τον άκουσα στη ραδιοφωνική εκπομπή στον Σφαίρα στο πρωινό. Είπε το ότι δεν έχετε ιδέα τι θα γίνει με το που μπουν οι καινούργοι παίκτες. Άμα δείτε τις αντιδράσεις και το τι ακριβώς συμβαίνει, απάθετε σοκ. Περιμένω την αντίδραση του Μάριου Πρίεμου μόλις θα δει μπροστά του την Ελευθερία Ελευθερίου. Πιστεύω θα είναι κάτι αντίστοιχο με την Μαργιαλένα όταν είχε δει την Κεφαλά. Και τον Σάκη επίσης και η Κεφαλά νομίζω είναι μέσα σε αυτό το κρου. Ναι. Στο οποίο πήγε τώρα. Να ζήσουμε δεύτερο δηλαδή. Να σας και θα τον βάλουν προφανώς στην κόκκινη. Δόξαση! Να αποκτήσει λίγο ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, δόξα! Ναι, δεν τρέπεται. Δηλαδή, όχι, ναι. Και την Κεφαλά κανονικά θα πρέπει να τη βάλουν. Βέβαια, όπου και να τη βάλουν. Και στις δύο ομάδες θα τη βάλουν. Στη μία θα έχει το Σάκη, στην άλλη θα έχει τη Μαργιαλένα. Το σατανικό είναι να την βάλει τώρα στην κόκκινη ομάδα. Βέβαια. Για να τρίβεται ή να τρελαίνει τη Μαργιαλένα. Εννοείται, ρε. Είπε τρίβεται, είπε τρίβεται. Όχι, ενώ να. Είναι κακιά λέξη. Δεν κακιά, είναι ερωτική όμω. Εντάξει, ερωτικά μιλάμε. Μπορεί να είμαστε ειλικρινοί, αλλά. Λοιπόν, έχουμε αποκλειστικό. Κι άλλο. Αποκλειστικό δυνατό. Τι γίνεται σήμερα. Γεννήθηκαμε και γεννήσαμε αποκλειστικά. Καραμπαμπάμ, καραμπινάτο που λέμε, έτσι. Ναι. Κώστας Τσουρός, λοιπόν, μίλησε στην κάμερά μας. Μας λέει για τις αλλαγές, διότι πολλά γράφονται τον τελευταίο καιρό για το Μέγκα Καλημέρα. Μπορεί να αλλάξει, λένε οι συντελεστές. Μπορεί να αλλάξει ώρα. Μπορεί να μετακινηθεί. Ακούγονται πάρα πολλά. Εμείς. Το πετύχαμε, ο Πάνος Παπαδόπουλος με τα υπέροχα αυτά και τα ακουστικά. Τέλει. Τον πέτυχε λοιπόν έξω από το στούντιο και μας τα είπε όλα. Κώστας Τσουρός αποκλειστικά, εδώ στο πρωινιάτικο. Έχεις ξυπνήσει. Όχι, δεν με βλέπεις. Μα πάτε καλά. Συμπυκνώθηκε η εκπομπή κατά μία ώρα. Μία ώρα λιγότερη εκπομπή. Πώς θα είναι, τι αλλαγές. Αυτό που κάνουμε μέχρι τώρα θα το κάνουμε και από τη Δευτέρα. Θα γίνει και κάποιες άλλες αλλαγές μπροστά, πίσω, κάτι άλλο. Όχι, δεν θα γίνει κάτι άλλο. Αυτή η εκπομπή, μα ούτως ή άλλως γίνεται λόγω επικαιρότητας, λόγω εκλογών. Το ξέραμε αυτό, για να μην έχετε την απορία. Το ξέραμε από πέρυσι ότι στην προεκλογική περίοδο φέτος θα είμαστε λιγότερο. Η εκπομπή τώρα θα γίνει αμιγώς ψυχαγωγική. Θα μειωθεί ο ρόλος της ενημέρωσης στην εκπομπή. Αυτό ισχύει. Ούτως ή άλλως, αυτή τη στιγμή που θα υπάρχει μια τετράωρη εκπομπή πριν ενημερωτική, εμείς θα είμαστε δύο ώρες παρακάτω που θα πρέπει να καλύπτουν την ψυχαγωγία. Αυτό που κάνουμε πάντα καλά, νομίζω. Θα επηρεάσει κυρίως το κομμάτι που εσύ είσαι στο πιο ενημερωτικό. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Έχεις ανανεώσει για του χρόνου, έχεις κάνει συζητήσεις. Όχι, όχι, είναι νωρίς ακόμα, δεν ξέρουμε τίποτα για του χρόνου. Δεν έχουμε αρχίσει συζητήσεις για του χρόνου. Δεν ξέρω η Ελεονόρα, εγώ πάντως δεν έχω αρχίσει συζητήσεις. Η διάθεσή σου όμως είναι να παραμείνεις. Τα εννοείται. Πάντα. Η προτεραιότητα είναι το κανάλι στο οποίο βρίσκεσαι. Ξέρουμε ότι είσαι πολύ περιζήτητος. Κρούσεις από άλλα κανάλια έχεις δεχτεί. Και εσύ είσαι περιζήτητος, από ό,τι ξέρω. Μπέτη, ακούς. Είναι ένας ο Κώστας, άμα θέλει να το γυρίσει. Εγώ όμως πριν πείτε οτιδήποτε θα πω ότι είναι κούκλος. Ναι. Παιδιά, κάτι είχε. Δεν ξέρω, τα μουσια, άφησε μουσια. Όχι, ωραίος, ωραίος, είχε τόσο. Καλέ, πιο ωραίος από ποτέ είναι. Αλήθεια. Ναι, πάρα πολύ όμορφος. Πού σου εγώ, μία ώρα αργότερα ξεκινάει η εκπομπή από ό,τι κατάλαβα. Ξεκινάνε, ναι, θα ξεκινάει στις 9. Πόσο χαρούμενος είναι ο Τσουρός τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν καταλαβαίνω. Μία ώρα μετά, ναι. Δεν μπορεί να ξυπνήσει το πρωί αυτό το άτομο. Δεν μπορεί. Αφού το τέλειωμα τη προάλλη που είχαμε πάρει στο Μουτσινά, του λέω πώ τα καταφέρνω. Μου λέει, αλλά τα καταφέρνω.
Λοιπόν, γιατί γενικότερα θα υπάρξουν ανακατατάξεις λόγω των εκλογών από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί όλα τα κανάλια θα βάλουν περισσότερο χρόνο στις εκπομπές. Λογικό μου ακούγεται εμένα. Αλλά αυτή θα μειωθεί. Δεν θα πάει μία ώρα παραπάνω από όταν μειωθεί και η Δανάη μετά. Όχι. Η Δανάη θα μειωθεί και στη μελέτη. Η Δανάη πόσο να πάει, πια δύο ώρες είναι εκπομπή. Δηλαδή τι το κάνουμε, μία ώρα σφινάκι. Δεν είναι βέβαια πολύ νωρίς, λέω, για να κλείνουν τα συμβόλαια για του χρόνου, φαντάζομαι. Δηλαδή για μια τέτοια εκπομπή και για την Ελεονόρα, θεωρώ ότι θα έπρεπε ήδη να έχουν αποφασίσει. Πιστεύω όλα τα κανάλια έχουν ψιλοξεκινήσει έτσι ένα... Νομίζω ότι όλοι ξεκινάνε αυτή την περίοδο λίγο έτσι αναγνωριστικά. Πώς το βλέπεις, πόσο αυτό, αν όντως θέλει το κανάλι να συνεχίσει μαζί του, σε πλησιάζει, σου λέει πώς το βλέπεις, να μιλήσουμε. Καλά, να άμα δεν πει το ποσό, αγάπη μου, δεν ξεκινάει κουβέντα. Τίποτα, δε, άμα δεν πει νούμερο. Τι να πει, το βλέπεις να φεύγεις από το Μέγκα, θα σου πει γιατί να φύγω, μια χαρά είμαι εδώ. Ναι, αλλά ρε παιδί μου, πως θες μια αλλαγή, γιατί να θέλω, λέγει, μια χαρά είμαι στο Μέγκα. Και μετά λες, τάκ, τόσα. Τώρα το σκέφτομαι. Τώρα ναι, να το συζητήσουμε, τι σκέφτεστε καλλιτεχνικά. Νόμιζα ότι τα οικονομικά. Στο τέλος, ότι είναι περιζήτητος ο Πανούλης ο Παπαδόπουλος. Ο Πανούλης είναι περιζήτητος. Κάτω τα χέρια από τον Πανούλη όλοι, που τον έχω... Είμαστε όπεν, αλλά και τόσο. Σεστεμένος ο Πανούλη. Εμείς τον γεννήσαμε. Όχι, ότι δεν είχε ταλέντο, το παιδί είχε ταλέντο. Το ταλέντο του το πήραμε και το κάναμε. Το αφήσαμε. Αυτάκια. Αυτά και για το κρύο. Μόνο αυτός, ρε φίλε. Πεθαίνω για παρόν. Μόνο αυτός. Λοιπόν, θεός. Πάμε και σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν φύγουμε, να σας υπενθυμίσουμε τους διαγωνισμούς μας. Επειδή έχει αρκετό κρύο, εμείς θέλουμε να είστε εκεί μέσα στο σπίτι σας ζεστά και οικονομικά πάνω απ' όλα. Γι' αυτό και η MyTherm σας δίνει δύο σύγχρονα κλιματιστικά γκρι 9.000 BTU. Και για να τα κερδίσετε, θα μπείτε στην κλήρωση. Θα στείλετε λοιπόν ένα γραπτό μήνυμα στο 14999 ή θα καλέσετε σε αυτόν τον αριθμό για να μπείτε στην κλήρωση και να τα κερδίσετε. Το ίδιο θα κάνετε και για το Toyota Yaris. Ένα ολόκληρο αυτοκίνητο μπορεί να κερδιθεί με μία κλήση ή με ένα γραπτό μήνυμα. Αν είστε λοιπόν τυχερός ή τυχερή, και όχι ένα τυχαίο αυτοκίνητο, ένα βραβευμένο αυτοκίνητο της χρονιάς του 2021, αξίας 16.000 ευρώ, δικό σας το 14999, ή με κλήση ή με γραπτό μήνυμα. Είμαστε έτοιμοι, Adam's Family, για το Jesus. Επιτέλους μόνοι. Επιτέλους, με παραμιλείς πάρα πολύ καιρό. Διώξε αυτό το think από πάνω σου. Δεν το διώχνω αυτό το χέρι. Αυτό το χέρι λέει μόνο της αλήθειας. Είναι σαν το μαγικό καθρέφτη που μου λέει αν είμαι πιο όμορφος. Αυτό μου λέει πόσο καλός είμαι. Μα είσαι ο πιο όμορφος. Θα ήμουν εγώ μαζί σου άλλωστε αν δεν ήσουν ο πιο ωραίος Γκόμες. Αγάπη μου, Γκόμενος δεν θα μιλήσει. Μα είσαι και εσύ τόσο όμορφη σήμερα, δεν μπορώ, δεν αντέχω. Καλέ, πού είχαν όλοι μας, παρατήσανε και φύγανε. Πήγανε να φάνε, αγάπη μου, Τσικνοπέμπτη είναι. Μείναμε εδώ να λέμε εμείς τα Multi και τα Survivor, κατάλαβες. Πού είναι τα παιδιά, για να τα δούμε έξω, τσικνίζουνε. Πού είναι η Μαρία και ο Παναγιώτης. Μπορώ να σας αφιερώσω κάτι. Ναι, κούκλα μου, δώσε πόνο. Αμάρτησε μαζί μου και έλα. Έλα. Να σου πω κάτι, μόνο καμπουράκι και ο Στάδη. Θα τρώνε και εμείς θέλουμε να φάμε, ρε φίλε. Έλα ψυχούλα, στο στόμα τον ταΐζω. Αναστέλει και νεκρούς. Τι τρώτε τώρα, και τι έχετε φτιάξει. Θα καταλάβετε για γεύση, για μυρωδιά. Ακόμα και αν δεν πεινάς, μυρίζοντας αυτά τα υπέροχα κρέατα του Αγγελί, γίνεται χαμός. Χαμός, δεν λες τίποτα. Έχουμε τον Κωνσταντίνο εδώ πέρα που έχει γεμίσει τη σχάρα με πράγματα, με κεμπάβ, με λουκάνικα. Γέμιζε, Κωνσταντίνε, γιατί σε λίγο δεν θα μείνει τίποτα. Θα έρθουν εκεί. Τίποτα. Ορίστε να περάσετε να πάρετε όλοι. Θα έρθει όλη η συμμορία να φάει. Φαγητό. Έτσι. Όλοι. Τι έχεις. Να ευχαριστήσουμε επίσης και τον κήπο της ΕΔΕΜ σήμερα που μας έστειλε ένα φόρτο μαλακάκι που θα σας τα κόψω εγώ σε λίγο μια τέλεια σαλάτα. Τέλεια. Για λίγο νόμιζα ότι είναι αυτά που έφαγαν τα ζωάκια πριν τα φάμε. Θέλετε σουβλάκια, μπιφτέκια, λουκάνικα τζουμαγιά. Φέρε μια πιατέλα να πάρουμε και εμείς μια γεύση. Φέρε μια πιατέλα καθώς θα έρχεσαι. Σας στέλνουμε τώρα κάτω, σας στέλνουμε. Τέλεια. Λοιπόν. Έλα, εδώ είσαι. Βάλε κάτι ακόμα και ερχόμαστε. Μα αφήσαμε τον Παναγιώτη πάνω με τα φαγητά, αλήθεια, αυτό κάνω. Αυτό το λάθος. Δεν θα έρθει τίποτα κάτω. Έχει φέρει όλο το κρεοπολείο. Βάλε. Εδώ επιστρέφουμε. Να πούμε, εκτός λοιπόν από τα συγχαρητήρια στο βεστιάριο, σε όλα τα παιδιά, να πούμε συγχαρητήρια στο Control. Βέβαια. Που μας έκανε υπέροχα πλάνα, στο Βάνια μας, στο σκηνοθέτη μας, στα παιδιά πάνω στο Control και στο Γιώργο Ανακτορίδη για τους υπέροχους φωτισμούς. Μπράβο, του. Στο Γιώργο μας. Διότι... Και στην παραγωγή γενικότερα. Γεννινά Σοπούλου, κορίτσι μου εσύ. Λοιπόν,
Πάμε τώρα και στο Survivor. Θέλω να σας πω ότι έχουμε αρχίζει τώρα και αποκτάει λίγο νόημα. Λίγο το πριν. Όντως. Το είπες ότι αποκτάει λίγο νόημα. Ναι, γιατί μέχρι τώρα το είχε χάσει η αλήθεια. Τις τελευταίες μέρες μέχρι και εγώ βαριόμουν να το δω. Το ξέρω, αγάπη. Φαντάσου, το ξέρω. Αλλά χθες είχε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Για λίγο ένιωσα ότι μπορώ να πάω κι εγώ Survivor. Λέω να σου πω, αυτό το έκανα. Το έκανα άνετα κι εγώ. Ναι, γιατί η πίστα ήταν πανεύκολη. Τίποτα, δεν ήταν Survivor. Αυτό ήταν ένα παιδικό παιχνίδι. Εμείς αυτό στη σχολή, για να καταλάβεις, το κάνουμε πρώτο έτος. Αναγνωριστικό, γιατί λέμε είναι άσκηση εμπιστοσύνης, ρε παιδί μου. Λες τον άλλο, εμπιστέψουμε, θα σε οδηγήσω εγώ. Στη σχολή πάει καλύτερα από αυτό που είδαμε χθες. Δεν πήγαινε τόσο καλά. Τα σχόλια λοιπόν και ο προβληματισμός των συμπαικτών για την υγεία της Μελίνας συνεχίζονται. Η Μελίνα λέει: αν κερδίζαμε έπαθλα, θα ανάρωνα πιο γρήγορα. Μα δεν μας έλεγε προχθές ότι τρώει όμως στο νοσοκομείο και δεν του στερεί. Άρα γιατί το λέει αυτό. Δεν τρώει στο νοσοκομείο τόσο καλά από ό,τι έχω καταλάβει. Είναι με ορούς και με τέτοια. Δεν τρώει φαγητό. Σπύρος Μαρτίκας με ψήφισε μια κλίκα της υποκρισίας. Ξανά τίτλος. Πρωτοσέλιδο. Λοιπόν, και στον Κώστα Παπαδόπουλο, πόσο εμετικά που το πόνειρο είσαι. Του είπε. Τι πείτης. Πω, άστο. Ρίχτε το. Χθες στο συμβούλιο γύρισε και η Μελίνα. Χάρηκα γιατί την είδα καλύτερα στην υγεία της. Ξαφνικά πετάει ότι δεν νιώθει καλά με την ομάδα της και ότι νιώθει απομονωμένη. Πράγμα το οποίο εγώ θεωρώ ότι δεν ισχύει, γιατί όλοι έχουμε κάνει την προσπάθειά μας. Και μετά πετάει ότι έπεσε κάτω και δεν τη βοήθησε κανείς από εμάς. Λιποθύμησε και δεν τη βοήθησε κανείς από εμάς. Είσαι χρήσιμη στην ομάδα. Σε θέλουμε να παίζεις. Σε θέλουμε να παίζεις όμως. Και εγώ, ρε παιδιά, θέλω. Ωραία, πήγαινε στο γιατρό σήμερα με το καλό να δεις τι γίνεται. Δεν έχω φύγει στον άλλο κόσμο και άκρημα η κοπέλα και έτσι όπως τη βρήκε το κολάρο και ο Παναγία μου. Είσαι σε βλέπουμε να λιποθυμάσαι. Πάμε στη συμβούλο να λιποθυμάσαι. Τι να πούμε κι εμείς. Ακόμα μία φορά ο κάθε ένας είχε τη δική του απόφαση, τη δική του γνωμάτευση. Και ελπίζω αυτό το πράγμα να σταματήσει, γιατί συνήθως αυτή την ομάδα, όταν υψώσεις λίγο φωνή, βρίσκεις και κάπως το δίκιο σου. Πέτα το κολάρο λοιπόν και πες δεν ακούω τίποτα, είμαι καλά, θέλω να παίξω. Αν η ομάδα όλη κέρδιζε τα έπαθλα και δεν χάναμε και ποτέ, ίσως ήταν ευλακία μου αυτό. Θα έτρωγα κανονικά και θα γινόμουν και καλύτερα πολύ πιο γρήγορα. Αυτό τη σχέση έχει τώρα, δηλαδή, ρε Μελίνα, σοβαρά μιλάς τώρα. Αυτό φταίει. Ένας άνθρωπος που δεν είναι μέσα στο σκορ και δεν ευθύνεται για τις ήττες καθόλου, επειδή οπότε πρέπει να κερδίζουμε εμείς, δηλαδή, με αυτό. Έφαγα 10 ψήφους και κρίμα. Οπότε η κοπέλα πρέπει να πάει πίσω για να γίνει καλά. Για να τρώσει εσύ να γίνει καλά, αυτό μου λες. Αυτό που λες δεν είναι σωστό. Λες και εμείς. Και λες και εμείς. Εμείς χάνουμε δηλαδή. Κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή πιστεύεις ότι χάνουμε για να μην τρώσει να μην γίνει καλά. Αυτό είπες τώρα μόλις. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Αυτό είπες. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Δεν με ψήφισε η ομάδα μου. Με ψήφισε μια κλίκα της υποκρισίας. Με ψήφισε μια κλίκα η οποία κάνει την Αφροδίτη να κλαίει, όντας περιφρονημένη από τους ίδιους. Όταν ήδη φτιάχνουν ένα σημείο και το περιφράζουν αυτοσχέδια για να μην πλησιάσουμε οι υπόλοιποι. Μία κλίκα που κρύβεται πίσω από τις αλήθειες της. Μία κλίκα τελικά που σε εκθιάζει για την αγωνιστικότητά σου και σε δύο μέρες σε ψηφίζει. Δεν θα ψηφίσω το Χάντε και θα ψηφίσω το Μαρτίκα για το λόγο ότι ο Στέλιος είναι σαν μπαμπάς μας στην Καλύβα, βοηθάει πάρα πολύ, προσφέρει πάρα πολλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο Κώστας βρήκε τον μπαμπά του στην ομάδα μας. Πόσο εμετικά κουτοπώνυρος γίνεσαι, Κώστα μου. Πόσο νομίζεις ότι εξασφάλισες τη θέση σου στο παιχνίδι για μία άλλη εβδομάδα, καταρακώνοντας την προσωπικότητα και την υπόλοιψή σου τόσο εμετικά. Άκουσα φθηνές δικαιολογίες γιατί δεν επιλέχθηκε ο Στέλιος, ας πούμε, αλλά δεν άκουσα κανένα λόγο γιατί ψήφισαν εμένα. Όχι ότι με νοιάζει. Με νοιάζει αδικία. Εκθίασες το Χάντα. Και πουλήθηκες για τα πιτάκια. Τα πιτάκια είναι τόσα. Δεν αξίζει να πουληθείς. Άμα ήταν 33 εργύρια, ίσως. Για 33 πιτάκια, ίσως. Η λέξη κλίκα εμένα πια μου ακούγεται σαν ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο. Το άκουγα πάντα, το ακούω και τώρα, αλλά αν κάποιοι μας επιλέξουν είναι κλίκα, ενώ οι άλλοι που δεν μας επέλεξαν είναι η ομάδα. Τώρα για τα πιτάκια, είναι ντροπή να συζητάμε τέτοια πράγματα. Για 33 πιτάκια, Ιούδα. Πώς είναι, περίμενα θα το πει. Εδώ εμένα κόντυψε να με πουλήσει για 4 πιτάκια εδώ πέρα, αυτούς εδώ παραπάνω. Εγώ, εκεί. Για το κρέας. Φαντάσου για 33 θα γινότανε. Φαντάσου τώρα για τα πιτάκια. Θα γινότανε. Ρε Μαρτίκα, ρε αγόρι μου γλυκό. Μην μιλάς έτσι. Μιλάει τώρα εδώ ο Φραγκενστάιν. Ο οποίος είναι κομμάτια από διάφορους ανθρώπους. Ποιο είναι το πρόβλημά του, κατάλαβες. Ποιο είναι το πρόβλημά του. Το πηγαίο. Δηλαδή,
τι είναι αυτό το πράγμα. Λέει για μια κλίκα που είναι αυτό που έχει ήδη μια κλίκα. Ποιο είναι το πρόβλημά του, άκου τη Μαρία. Το πρόβλημά του κατάλαβε ποιο είναι. Ότι ψηφίστηκε. Όχι, το πρόβλημά του ήταν ότι ξέφυγε από αυτή την κλίκα Κώστα ο Αναγνωστόπουλο και ουσιαστικά βγήκε αυτό στον τάκο γιατί μέσα στο σχέδιο δεν υπολόγισε ποτέ ότι μπορεί αυτό να βγει στον τάκο, αγαπητέ. Μα εκείνο τον έβγαλε εκτό κλίκα. Αυτό δεν ήθελε. Αυτοί πίστευαν ότι είναι στου 7, αλλά τελικά δεν ήταν 7, είναι 6. Ναι, γιατί αλλά... έφυγε ο Κώστας και πήγε με το Στέλιο Χαταμάκη. Ο Μαρτίκας ψήφισε, είπε για τον Παπαδόπουλο. Τι σχέδια είναι αυτά που λένε αυτοί. Ο Μαρτίκας δεν είπε για τον Παπαδόπουλο, δεν του είπε, ας πούμε, και καλά, ότι είναι δυνάμος παίκτης. Τον αδικεί. Και τι θα κάτσει τώρα, θα κάτσει ο Παπαδόπουλος τώρα να κάτσει, ας πούμε. Άλλο το τι λέει. Την Αφροδίτη δεν την πέταξαν από την ομάδα έξω. Ο Μαρτίκας, αυτή η άλλη υποομάδα. Άρα γιατί λέει η άλλη ομάδα που κάνει την Αφροδίτη να κλαίει. Εσείς την πέταξατε. Έχεις ακούσει ποτέ τον Μαρτίκα να λέει κάτι για την ομάδα του? Ποτέ. Μονίμως λέει κοιτάξτε αλλού. Είναι αυτό που γίνεται χαμός εδώ και λέει κοιτάξτε εκεί πετάει. Είναι αυτό που πολύ σωστά είπε χθες η Μέη σε ένα story που έκανε, το ότι εσείς είστε παρέα, εμείς όλοι είμαστε η άλλη κλίκα. Ναι. Κατάλαβε, αυτή δεν είναι κλίκα, είναι παρέα. Όχι, αγάπη μου, αυτό θέλω να πω. Η άλλη είναι συμμορία. Ναι, δεν είναι, χοντρά, δηλαδή... Φέτος το βαρεθήκαμε. Πιστεύω ότι λίγο το βαρεθήκαμε. Να μπουν οι νέες παίκτρες να γίνει κάτι. Εμένα λίγο η Μελίνα με στεναχωρεί που δεν παίζει από την άλλη. Δηλαδή τόσο καιρό. Και τώρα δεν έχω καταλάβει. Πονάει όντως, δεν πονάει. Η Μελίνα όμως λένε ότι θα παίξει μέσα στις επόμενες ημέρες και ότι θα φέρει και πάρα πολλούς πόντους. Αλήθεια. Θα κατάφερε το θηρίο, μπράβο. Εγώ κατηγόρησα την ομάδα της βέβαια. Δεν γίνεται καλά. Δεν φέρνετε έπαθλα για να γίνω εγώ καλά. Χτες τους έλεγε ότι παιδιά, εγώ δεν σας εμποδίζω γιατί ναι, μεν δεν παίζω γιατί οι γιατροί μου λένε να μην παίζω. Απ' την άλλη, δεν σας τρώω και το φαγητό, δηλαδή δεν σας στερώ από κάτι γιατί τρώω στο νοσοκομείο. Και τώρα τους λέει: δεν κερδίζετε, δεν φέρνετε έπαθλα να φάω, γιατί άμα φάω θα γίνω καλύτερα. Βέβαια, η Μελίνα κερδίζαν οι μπλε, να πούμε έτσι. Δεν ήταν δυνατή. Δεν κερδίζει αυτό, αλλά άμα είναι μια παίκτρια εκεί ένα μήνα που είναι καλή και δεν παίζει κιόλας και η άλλη εύλογα σου λέει: κάθετε, κάτσετε αυτή, κάθετε εκεί, παίρνει τα λεφτά, τρέχουμε εμείς από τους αυτούς. Το πρόβλημά σου είναι με τα λεφτά της Μελίνας. Εσύ εκτιθεί, α πούμε έτσι που σε εκτιθεί και παίρνει τα λεφτά η Μελίνα, σε χαλάει τώρα δηλαδή. Αφήστε κάτω ρε. Τώρα θα πάμε να δούμε τι έγινε στο επαφείο του κοινωνίας. Γιατί το παγώ. Γιατί είμαι η κεντρικιά. Τέλος. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ανακοινώσω το επόμενο επίπεδο επικοινωνίας το οποίο διεκδικούν οι διάσημοι. Σε περίπτωση λοιπόν που επικρατήσετε, θα έχετε τη χαρά να δείτε φωτογραφία και να διαβάσετε μηνύματα από την οικογένειά σας. Yeah. Αυτό είναι το έπαθρο το οποίο κυνηγάτε. Στέλιο. Από ποιους περιμένεις μηνύματα? Περιμένω από τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Ποιο είναι πιο ευαίσθητο, ποιος αγγίζει όταν σου πενταλιώνεις? Ο γιος μου είναι έτσι λίγο πιο ευαίσθητος. Η κόρη μου είναι λίγο πιο πειραχτήρη σαν και εμένα. Και τουλάχιστον όσο ήμουν εκεί μου έλεγε φύγε από το σπίτι. Ο γιος μου τις τελευταίες μέρες. Ανυπομονώ να τους δω, να διαβάσω τα μηνύματά τους. Μία λέξη ότι είναι καλά. Και άμα θέλω να γυρίσω, εγώ τα παρατάω όλα και γυρίζω. Άμα μου πει ώστε ένα παιδί, μπαμπά, έλα πίσω, δεν μπορώ. Φεύγω τώρα. Και ας έχω έρθει εδώ για να τους πρικίσω. Αυτά είναι τα στηρίγματά μου εδώ και γι' αυτό είμαι εδώ. Και ας είμαι και βδομάδα παραβδομάδα υποψήφιος, τα αντιμετωπίζω όλα αυτά για αυτούς. Και δεν μπαίνω σε καμία κλίκα, δεν πουλέμε σε κανέναν. Ναι. Είμαι εδώ για ιερόσκοπο, για τα παιδιά μου. 3-1 το σκορ για την κόκκινη ομάδα. Επόμενη αναμέτρηση, Γκότσης και Μαρτίκας. Αριστερά λίγο στήθος. Στήθος αριστερά κι άλλο. Στοπ! Πίσω! Πες μου που να πάω, δεν μου έλεγε. Μου έλεγε στοπ, πες. Πέφτεις κάτω και σου λέω σήκω και έρχεσαι σε μένα. Μου λέει σήκω, δεν μου έρχεσαι να πάω. Σήκω πρώτα, δε. Να μου πεις σήκω, το ξέρω θα σηκωθώ. Πού να πάω θες να μου πεις. Μην κουνιέσαι, σήκω και μην κουνιέσαι. Δεν θέλω αυτό να μου πεις. Τι να σου πω, δε. Γιατί ξέρεις που πας. Σήκω, γύρι να φύγε. 7-2 το σκορ για την κόκκινη ομάδα. Περνάμε στα δεύτερα ματσαρίσματα. Σπύρος και Τάκης. Ο Σπύρος είναι έτοιμος να βάλει το καλάθι. Το βάζει στο καλάθι του Τάκη. Δεν το έχει καταλάβει ο Τάκης. Είναι έτοιμος να σκοράρει. Πιάνει τον ποπό του Σπύρη και σκοράρει. 7-3 το σκορ. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Γι' αυτό ψηφίστε με την άλλη ομάδα. Μόνο το Σάκη είπα.
Σπύρο, μην ουρλιάζεις σε κανένα. Ούρλιαξα! Μόνο το σάκι! Μην ουρλιάζεις, δεν είμαστε μωρά εδώ για να ουρλιάζεις σε κανένα. Δεν καταλαβαίνετε, είστε μωρά, ναι! Δεν φωνα... Γιατί δεν καταλαβαίνετε. Προσωπικά δεν φώναξα, αλλά μην ξαναφωνάξεις. Στον πάγκο θα γίνουμε μαλλιά κουβάρια στον πάγκο. Δεν φωνάξαν όλοι. Δεν φωνάξαν όλοι. Δεν φωνάξαν όλοι. Δεν φωνάξαν όλοι. Μόνο δεν φωνάξαν. Για αυτού δεν φωνάξαν. Για αυτού δεν φωνάξαν. Όχι τον πάγκο. Για αυτού δεν φωνάξαν. Δεν φωνάξαν. Στοπ, το αριστερό σου χέρι κάθωσε. Ο Κατσούλης κοντά στη λήξη του αγώνα το καταφέρει. Τελικό σκορ 13. Οι κόκκινοι κερδίζουν και την τρίτη σερή επικοινωνία. Με το χαρείς, και μη με σκέφτεσαι. Δεν στεναχωριέ, είμαι καλά. Ναι, το βλέπω. Μπορείς να το χαρείς. Θα μου κάνεις αυτό το χατήρι. Μόνο έτσι θα με κάνεις χαρούμενη. Εγώ είπα στην κάμερα, μου λέει, δεν έχεις κανένα παιδί. Και λέω, όχι, Μαριάννα, να κάνουμε ένα. Αλλά έχεις νεύρα και δεν το συνέχισα. Πότε το έπρεπε. Όταν εκεί λέγαμε για τα παιδιά που έχουν υπόλοιποι. Μου λες, εσύ δεν έχεις παιδί. Λέω, όχι, αλλά Μαριάννα, θες να κάνουμε ένα. Αλλά δεν με κοίταξες καν. Κοιτάξω. Θα κάνουμε ένα παιδάκι, θα πούμε. Κάνουμε ένα παιδάκι. Παιδιάκι, μωράκι. Παιδιάκι. Ο Γιάννος λέγεται το κάνουμε από τώρα, τον άκουσα στο ραδιόφωνο. Να έχουμε και το πρώτο μέρος. Και δεν κάνουμε πρόβα από τώρα. Θα το κάνουμε Truman Show, να το δούμε κιόλας να μεγαλώνει στην κυλίτσα της, να το γεννήσει κάτω το Σεπτέμβρη. Τύπου γαλάζια λίμνη. Και να το αφήσουν εκεί το παιδί, να το μεγαλώνουν τα survivor κάθε χρόνο. Όσοι παίκτες πηγαίνουν εκεί, θα μεγαλώνουν αυτό το παιδί. Κοίτα, τους αφήνουν να έχουν και ένα love affair, έτσι, ένα λίγο, να δούμε και τίποτα, γιατί... Λίγο να μιλάνε λίγο πιο καθαρά, μπορούμε. Αυτό το... Λοιπόν, θέλεις να σε πάω, θέλεις από εκεί να σε πάω χθες στο Σπύρο Μαρτίκα. Δεν άντεχα τηλεόραση, την είχα βάλει στο ένα, και πάλι ακουγόταν μέσα στο σπίτι. Έξαλλος ο Μαρτίκας. Επιτέλους, τον είδαμε έξω από τα ρούχα του. Ναι, όχι να βγάζει μόνο λόγους. Εγώ σας το πανευρίασα, γιατί πρώτη φορά δεν ήταν αυτός που όριζε το παιχνίδι για τη στρατηγική. Του κάνει στρατηγική πίσω από την πλάτη του και αυτό τώρα δεν μπορεί να το δεχτεί. Δεν είστε δεν, κύριε παιδιά. Είναι ένα τόσο απλό παιχνίδι. Νομίζω ότι γι' αυτό τσαντίστηκε. Γιατί είναι απλό. Ας μου μιλάει ένα, θα μου λέει δεξιά. Στοπ. Δύο βήματα. Στοπ. Εδώ τσαντίστηκε εσύ τώρα, ας πούμε, που το περιγράφεις. Δεν τσαντίστηκε. Γιατί είναι τόσο απλό που το βλέπαμε το σπίτι όλοι και λέγαμε. Εδώ μπορεί να είναι πολύ εύκολο αυτό. Έλα, φωνάζουν πάρα πολύ όλοι μαζί. Αυτό του έλεγε και ο Σπύρος. Μη φωνάζετε όλοι μαζί, έναν είπα το σάκι. Άμα φωνάζουν και από την εξέδρα, δύο είναι οι καθοδηγητές. Εσύ δύο πρέπει να μιλάνε. Ο Ηλίας ο Πόκορης είχε στη φωνούλα του. Πρέπει να τα μιλάς ήρεμα. Δεξιά. Ευθεία. Γιατί η φωνή είσαι. Δεν μπορείς, γιατί είναι και η άλλη ομάδα δίπλα που ουρλιάζει. Οπότε ο ένας πάει και προσπαθεί να περτερεί το άλλο. Δεν μπορεί. Δεν ήταν αυτό. Το πρόβλημα σου λέει να με βγάλουν και την άλλη εβδομάδα τώρα. Τι θα κάνω, την κλείτωσα μια τώρα. Τι φοβάται, τα λέτε 13 φορές πέρυσι. Άντε να το κάνει 20 φέτος. Ο Γιάννος πάντως στο ραδιόφωνο είπε ότι αυτό που τον τρέλανε το Μαρτίκα είναι ότι έγινε όλη αυτή η συνωμοσία πίσω από την πλάτη του και δεν την πήρε γραμμή. Δεν την πήρε χαμπάρι και το είδε στο συμβούλιο. Αυτό είναι που τον ισοπαίδωσε πάρα πολύ. Τον ισοπαίδωσε. Τα λέει η Μαρία, αλλά δεν την ακούτε. Τα λέει το Μαράκι με πέρα. Και αυτό ο Σπύρο δεν έχει ένα κινητό να βλέπει τη Μαρία κάθε πρωί στο Πρωινιάτικα. Άντε, βρε Σπύρο, βρε ένα κινητό και συνδιαβάζει και να βλέπει τα του. Τόσα υπάρχουν. Λοιπόν, πάμε και στο τρίτο μα πουλτι. Τα παράπονα λοιπόν τη Εύη μετά την ήττα τη μπλε ομάδα. Η Εύη δεν δέχεται τη συγγνώμη του Τάκη. Ο Τάκη τα έχει βάλει με την Εύη τώρα, δεν ξέρω τι. Συνεχίστηκε λοιπόν ο καυγά του και στην Καλύβα. Για να τα δούμε. Ζακλίν Καλύβα. Είδα και σε ένα έξαλλο σε αρκετές στιγμές. Κάποια φάση σε είδα να τα βάζει με την Εύη Σαλταφερίδου. Την Εύη την αδίκησα. Να πω ότι ξεκάθαρα τι έγινε. Είχα πει στην αρχή ότι θέλω μόνο τον Κρυζακού. Είχαμε συμφωνήσει όλοι. Την ώρα του παιχνιδιού σταμάτησα να ακούω τον Κρυζ και δεν ήξερα ότι ο Κρυζ είχε κλείσει τη φωνή του και είχε πει στην Εύη να μου μιλάει. Διάλεξα το παιχνίδι, λέω γιατί μου μιλάς, αφού είχα πει στον Κρυζ. Μετά ήταν τελείως λάθος αυτό που έκανα. Τελείως μα τελείως λάθος. Ήταν ηλίθιο αυτό που έκανα. Η Εύη ίσα με βοήθησε σε συγκεκριμένη φάση. Εύη, σου ζητώ συγγνώμη. Δεν ξέρω αν μπορείς να δεχτείς, γιατί ξέρεις ότι είναι πολύ έντονος ο χαρακτήρας μου. Εννοείται ότι είναι δεχτή η συγγνώμη του Τάκη. Του είπα, άλλωστε έχω ένα κακό, εγώ δεν μπορώ να το κρατήσω. Όταν με ενοχλεί κάτι το λέω. Θεωρώ ότι δεν θέλω να ξαναβοηθήσω. Από εδώ και πέρα ας κάνουν ό,τι θέλουν. Απλά δεν αντέχω τις φωνές. Δεν μ' αρέσει. Δηλαδή να φωνάξω, να βοηθήσω μπορώ. Όταν με κοιτάνε στα μάτια και με αγριοκοιτάζουν, δεν μ' αρέσει. Νιώθω ακριβώς το ίδιο συνέστημα με την Εύη. Πιέστηκα τόσο πολύ να δίνω οδηγίες, να βγαίνει η φωνή μου, να ακούγομαι, να δίνω σωστή καθοδήγηση και οι παίκτες που χάνανε με στραβοκοιτάζανε. Λες σκέφτηκα εγώ συνέχεια. Εμένα αυτό με διέλυσε ψυχολογικά. Και όπως είπε και η Εύη, και εγώ πραγματικά δεν πρόκειται να ξαναμπω σε αγώνα να βοηθήσω. Εφόσον λέτε το όνομά μου, δεν είμαι ευαίσθητη. Εμένα θα με δείτε να κλαίω όταν αδικούμε. Όταν μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε τελειώνει ο αγώνας και βγαίνεις με νεύρα και με κοιτάς έτσι, και μετά μου κλείς το μάτι,
Εγώ συγγνώμη. Δηλαδή, όσο συγγνώμη και να μου πει, με νοιάζει να μην το ξανακάνει. Γιατί δεν λες ποιο αγριοκοίταξε σήμερα. Δεν μου λέει κάτι. Πε του αγριοκοίταξε λοιπόν. Εγώ θέλω να δημιουργηθεί. Γιατί πολύ απλά τη συγγνώμη τη δικιά μου δεν τη δέχεται κανένα. Εγώ, μα δεν θέλουμε να δεχτούμε τη συγγνώμη σου. Θέλουμε να αλλάξει αυτό που κάνει. Αυτό του λέω. Εσένα σε αγριοκοίταξε σήμερα με ήρωα. Εσύ φέρνει ένταση. Εγώ το ένιωσα αυτό με την Εύη και σήμερα και χθε. Εσένα σου βρήκατε ξυλαστήριο θύμα εμένα. Όχι. Το θύμα είμαστε εμεί οι. Τι έγινε, Στέλλα μου τώρα εσύ. Τι έγινε, για πες μου, τι μου λες τώρα σε μένα, εσύ τι μου λες τώρα. Δεν κατάλαβα, τι δεν μιλάμε, Τάκη. Τι δεν μιλάμε, για πες μου, δημιούργησα ένταση, σου δημιούργησα ένταση και σένα. Δημιούργησε ένταση. Εσύ δεν δημιούργησε ένταση. Εσύ δεν δημιούργησε ένταση. Που βγες και φόρασες και έπαιξες αγκαλιά σαν που έκλαιγες. Τι? Φώναξα, μη μου φωνάζεις, φώναξα. Όχι, είπα... εσύ μη μου φωνάζεις φώναξα... και πώς μιλάς. Φώναξα και είπα γιατί Εύη. Γιατί μία, δύο, τρεις, δεν είμαστε παιδάκια. Τάκη, εντάξει. Εντάξει. Αν θέλει να κάνει διάλογο, μπορούμε πάρα πολύ όμορφα και πολιτισμένα να κάνουμε διάλογο. Διαφορετικά δεν θα μου ξαναυψώσει τον τόνο της φωνής του, ούτε θα μου υποδείξει το δάχτυλό του σε μένα. Ή θα υπάρχει σεβασμός, ή θα αλλάξουν τα πράγματα. Άτσα η Στελίτσα! Ξύπνησα τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι! Ένα, δύο, τρία σου λέει! Όπα! Άτσα! Όλοι, εκθές, όλοι ξυπνήσανε, παιδιά! Γιατί αγάπη έκρηξη. Μου, όταν χάνει συνέχεια, ναι, δεν γίνεται, δεν αντέχει. Καλά, χάνουνε πολύ. Να ρωτήσουμε την Τίκη να δούμε τι ήταν, να δούμε τα ζώδια. Αν θα αλλάξει. Ναι, ναι, ναι. Αλλά όχι, παιδιά, να σου πω κάτι. Είναι φοβερό. Εχθές είχαν όλοι μία έκρηξη. Δηλαδή, αυτό το... υπάρχουν κάποια παιχνίδια μέσα στο Survivor το οποίο βγάζει του εκτινάσει όλου, α πούμε. Το εκθεσινό νομίζω ότι σε έβγαλε όλο το θυμό. Δεν εξαρτάσαι εσύ από τον εαυτό σου. Εξαρτάσαι από έναν άλλον που σου δίνει οδηγίες. Οπότε, όταν χάνει, ρίχνει το σφάλμα πάντα στον άλλον που σου δίνει τις οδηγίες. Και αυτό φέρνει ένταση στην ομάδα. Η μπλε, ένα λόγο παραπάνω γιατί χάσανε κιόλα. Και έχουν οπότε... και τον Τάκη. Έχουν και τον Τάκη, οποίος... χάνουν και όλα τα κακά τη μοίρα σα. Δεν κατάλαβα. Η Εύη θα τα φέρει. Στην αρχή που ήταν εκεί στο άθλημα και είπε: ο Τάκη, σου ζητάω συγγνώμη, βγήκε εκτό αυτού, ήταν λάθο μου. Είπε, το δέχομαι, δεν είπε. Το δέχομαι, είπε. Μετά όταν πήγανε στο πρόχειρο κατάλημα. Τι ωραίο το πρόχειρο κατάλημα. Ναι, ναι. Όταν πήγανε εκεί, γιατί το πήρε πίσω. Και λέει, δεν μπορώ, ρε παιδί μου, ούτε το βλέπω δεν αντέχω. Μπορεί να γίνανε και πράγματα που εμείς δεν τα βλέπουμε, ρε παιδί μου. Κάτι να τις είπε έξτρα. Γιατί στη συνέχεια να ανέχεσαι το πρόβλημα ενός άλλου. Ή τον τρόπο με τον οποίο το αντιμετωπίζει. Γιατί εγώ να έχω με ρε φίλε τον Τάκη όλη την ώρα και τα νεύρα του και το πώς θα ξεσπάει. Είπα, μωρέ, μια, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι. Όχι, ρε φίλε, όταν εμένα με επηρεάζει σε προσωπικό επίπεδο τόσο πολύ και μου δημιουργεί τέτοιο ψυχολογικό μέσα μου τρελό, γιατί εγώ να σε ανέχομαι όλη την ώρα και επειδή από πέρυσι, άμα βάλει πόση συγγνώμη, έχει πει ο Τάκης, αγάπη μου. Είναι περισσότερες από τα επεισόδια που έχουμε δει. Χάθηκε το μυαλό του, μωρέ. Αυτό σου λέω. Δηλαδή, δεν μπορεί εσύ να προκαλεί και να κοιτά και να γροκοιτάζει όταν είσαι και άντρα μια κοπέλα και να συνέχεια να τη μειώνει και να. Ότι τι, α πούμε, να σε φοβάται και μετά να πηγαίνει και να λέει συγγνώμη. Δεν μπορώ με τον Παναγιώτη που γυρίζει. Και έχει πίσω το μαξιλάρι που έχει κοιμηθεί. Είναι. Καλά, στο Twitter να δει τι γράφουν για τον Παναγιώτη μα. Τι γράφουνε. Αλήθεια. Πε τώρα, φίλε, είναι τέλειο. Ότι είναι ο Τσαουσόπουλο. Ντίδη και Τσαουσόπουλο. Μιχάλη, αδερφέ μου! Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Λοιπόν, πάμε σε ένα break, γιατί μας μυρίζουν αυτά εδώ, μου έχουν την πίστη, μην θα τσατσακίσω τώρα. Θα τσατσακίσω, μπορώ να πάω πάνω να φάω χωρίς τον Παναγιώτη και θα τα φάω. Θα πας, περίμενε, βγες εσύ από το επόμενο, μετά το επόμενο διάλειμμα. Λοιπόν, MyTherm, δύο σύγχρονα κλιματιστικά γκρι 9000 BTU από τη MyTherm, η οποία είναι ελληνική βιομηχανία, λοιπόν, μια ελληνική εταιρεία, καταλληλότερη είναι για την επιλογή για θέρμανση χώρων με πετρέλαιο ή αέριο, καθώς με τη σύγχρονη σχεδία των προϊόντων επιτυχάνει υψηλή απόδοση και μεγάλη οικονομία. Αυτά ωστόσο θα τα πάρετε στέλνοντας ένα γραπτό μήνυμα στο 14999 ή καλώντας αυτό τον αριθμό. Μπαίνετε στην κλήρωση και παίρνετε δύο σύγχρονα κλιματιστικά 9000 BTU. Το Ιώτα Γιάρης, έκδοση Active. 1000 κυβικά, 72 άλογα πεντάθυρο αξίας 16.000 ευρώ. Εκεί να με είχατε, θα το είχα πουλήσει πραγματικά σε πραγματικά. Τι στο καλό, δεν κάθε μέρα, κάθε μέρα. Λοιπόν, 14999. Ο αριθμός που στέλνετε γραπτό μήνυμα ή καλείτε, μπαίνετε στην κλήρωση και παίρνετε ένα φανταστικό αυτοκίνητο αξίας 16.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Μόνο με το γραπτό μήνυμα ή την κλήση σε αυτόν τον αριθμό. Είμαστε έτοιμοι. Πάντα. Βουτάτε. Λίγο, αλλά πριν συνεχίσουμε αυτή τη μαγική άντρεμψη οικογένεια που έχουμε φτιάξει εδώ πέρα, θέλω να συνδεθούμε τώρα με την Μπέτη, η οποία τρώει τον αγλέωρα εκεί πάνω. Μπέτη. Ω Θεέ μου. Η οικογένεια είναι όλοι μαζεμένοι κάτω, γιατί η μητέρα βγήκε έξω να σας φέρει φαγητό. Καταλαβαίνετε, είναι υπέροχη. Και η μαμά τρώει έτσι το φαΐ. Δείτε. Χρακ. Πρόσεχε, ρε. Θα κοπεί. Τι τρως, τι έχετε εκεί πέρα, λέγε τι έχετε φτιάξει. Σας έχω ετοιμάσει εδώ φανταστικά. Κωνσταντίνε, τι ψήνουμε, πες μου. Μέρα και πάλι. Έχουμε πολύ ωραίο μπιφτεκάκι, μοσχαρίσιο, κεμπάπ, καλαμάκι, κοτόπουλο.
Ωραία. Έχουμε τα ωραία τα λουκάνικα Τσουμαγιάς, χωριάτικο λουκάνικο με πράσο και χωρίς πράσο, με κρεμμύδι. Τέλεια. Έχουμε καλαμάκι κοτόπουλο χοιρινό, καταπληκτικό. Και μπριζολάκι. Για περάστε, για περάστε, δοκιμάστε και θαυμάστε. Δεν παχαίρε, τι θα σας φέρει η μανούλα. δείτε εδώ, τι ωραίο που φέρε λίγο από το ζεστό τώρα, θέλω λίγο από το ζεστό. Λουκουμάκι τέλειο. Λουκουμάκι σαν το Φλέτσερ μου, που είναι έτοιμος να πει τα διεθνή. Το λουκουμάκι μου. Το πιο ωραίο λουκουμάκι είσαι, Φλέτσερ. Αγάπη, εσύ έφτιαξες τίποτα ή απλά τρως, κάνεις κάτι. Η μητέρα δοκιμάζει, αγάπη μου. Μόνο γιατί δεν σα έφτιαξα γι' αυτό. Θέλει κάτι τι μα έστειλε. Του μιλάει, αγάπη μου, του μιλάει και παίρνουν άλλη γεύση. Του ελέγχει να δουν αν το έχουν ψήσει καλά. Βέβαια. Φτιάξε μια πιατέλα. Η μαμά δοκιμάζει και σα τα φέρνει. Λοιπόν, να δούμε το Φλέτσερ που έχει τα διεθνή του και εγώ έρχομαι. Έγινε. Okay. Είμαστε έτοιμοι. Δημήτρη Φαράντο, Φλέτσερ, είσαι εδώ. Δημήτρη. Ο Φλέτσερ είναι εδώ. Τρέλανε με. Τέτοια είσαι, εδώ περιμέναμε. Είσαι θεός. Είσαι θεός. Είσαι νεκρός. Ανήκω στο κοινό μου, όπως καταλαβαίνετε. Καλή σας ημέρα. Τσικνοπέμπτη εδώ, Φλέτσερ διάθεση. Είναι καλά πήγε και αυτό. Καλά πήγε. Λοιπόν, ναι, και το σκέφτηκα από εδώ, το σκέφτηκα από εκεί και νομίζω ότι θα ήταν μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Τσικνοπέμπτη μένει σήμερα, αλλά χθες ήταν η γιορτή των ερωτοπιτσουνακίων. Οπότε να ξεκινήσουμε με ένα σχετικό θέμα, με ένα πολύ ερωτευμένο ζευγάρι, άσχετα αν ο ένας από τους δύο δεν φαίνεται και τόσο ερωτευμένος, φαίνεται λίγο βαριεστημένος. Ο λόγος φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, για Τζένιφερ Λόπεζ, Μπεν Άφλεκ, όπου σου λέει την ημέρα των ερωτευμένων τι να κάνουμε, τι να δείξουμε στον κόσμο, πώς μάλλον να δείξουμε ότι είμαστε πολύ πολύ αγαπημένοι, με ποιον τρόπο. Δώσανε όρκους δηλαδή. Χτύπησαν ένα τατού μετά αρχικά τους. Το είδα, το είδα. Με ένα πολύ ωραίο έτσι βέλος. Κάπου εδώ στα πλευρά βλέπουμε εδώ και το τατού. Η Τζένιφερ Λόπεζ, να σας πω, δεν έχω καταλάβει που το έχει χτυπήσει ο Μπεν Άφλεκ. Ναι, όντως, είναι λίγο τσουριασμένο το τέρμα. Είναι λίγο X-File το τατού του Μπεν. Φαντάζομαι μέσα στις επόμενες μέρες, μάλλον θα το εξηχνιάσουμε και αυτό το μυστήριο. Αυτά ξέρεις τώρα, είναι από αυτά τα οποία τα κάνεις. Ναι. Κάποια στιγμή μετανιώνεις, γιατί λες Παναγία μου, γιατί το έκανα. Εγώ μετάνιωσα, αγάπη μου. Με το που φεύγω, όλοι θέλετε να μου φάτε τη θέση αυτή. Μέχρι και το θα μου φάσεις τη θέση. Με τη φόντα θα μου τη φάσεις, αφού δεν μιλάς. Ναι, ναι, φύγε εδώ τώρα. Άντε, έλα, αλέ. Αμολάτε. Λοιπόν, τι ωραίος που είσαι εκεί, Φλέτσερ. Έτσι θα τον βγάζω κάθε μέρα στα διεθνή. Αυτό είναι καταδικασμένος. Είναι νομίζω πιο τέλειος. Νομίζω είσαι πιο τέλειος. Είσαι τέλειος. Θέλετε να κάνουμε ένα τατού τώρα όλοι εδώ πέρα, να έχουμε κάτι να μας ενώνει μετά από αυτή την ημέρα. Ναι. Σαν τα παιδιά τα πιτσουνάκια που κάνουν εκεί τα βέλη. Να κάνουμε κάτι. Να γράψουμε κάτι απλό. Ποιος είναι πρωινιάτικα. Να πάρουμε μία σφαίρα. Πρωινιάτικα. Κατάλαβες να το μοιράσουμε. Κάποια θα έχει το κάδι δηλαδή. Να σας πω ότι δεν είναι ο πρώτος έτσι άντρας της Τζένιφερ που χτυπάει το όνομά της σε τατού. Είχε προηγηθεί στον καρπό ο Μαρκ Άντονι. Δεν πήγε καλά αυτό όμως. Εντάξει, είχε όμως και τα παιδιά. Να ρωτήσω κάτι, την ιδέα την έχουν από μόνοι τους ή τους την παίρνει αυτή την ιδέα στο μυαλό? Νομίζω ότι μάλλον η Τζένιφερ, γιατί αν κρίνουμε το γεγονός ότι είχε κάνει τατού και ο Ματέιμον. Αυτού μου αρέσει πιο πολύ το τατού. Τη Τζένιφερ δεν μπορείς να καταλάβεις που είναι αυτό. Στο πόδι. Μήπως είναι εδώ, εγώ έχω την αίσθηση ότι είναι εδώ κάπου. Εδώ που παίρνει αίμα, από εδώ, εδώ στη γλίδα σου. Να σα πω και η τέτοια Τζολί δεν είχε κάνει πίσω το όνομα του πρώην τη και μετά τη σβήστο. Χωρίσανε και είχε σβήσει. Υπάρχουν ειδικά μηχανήματα πλέον. Υπάρχουν μονογράμματα, εύκολα σβήνουνε. Είναι και ένα ουίσκι αντίστοιχο τέτοιο, δεν χρειάζεται να σβήσει. Και είναι και κάτι που ούτως ή άλλως στο σβέρκο δεν φαίνεται τώρα σε γυναίκα, γιατί πέφτει το μαλλί, το κρύβει. Επίσης, πολλοί ξέρεις τι κάνουν. Το κάνουν κάτι άλλο μετά. Το χρησιμοποιούν, πατάνε πάνω του και βγάζουν ένα άλλο σχέδιο. Αυτό δηλαδή είναι απλό. Εμείς πια που του χωρίσαμε από τώρα του ανθρώπου. Αν είναι δυνατό. Άμα μπορούσαμε αυτό να το παίξουμε στοιχηματά και μεταξύ μα έτσι για την πλάκα, α πούμε. Και να μαζευόμαστε μετά από χρόνια. Θα είναι καλή απόδοση. Θα είναι πα σου φεύγει λίγο. Δηλαδή λες, το έχω αυτό, το κατέκτησα. Α, λες τώρα και καλά ότι. Μα να σου πω κάτι, έτσι κι αλλιώς αυτοί οι δύο ήταν μαζί. Και. Δηλαδή, θέλω να πω ρε παιδάκι μου ότι δεν είναι κάτι που περιμένανε. Περιμένανε τον γάμο. Να. Όλο το υπόλοιπο το είχανε. Τη σχέση την είχανε χρόνια. Όχι ρε παιδιά, εμένα ήταν άλλο πράγμα. Επειδή με ρωτάει η Δέσποινα, μου λέει, γιατί είσαι, όχι, εγώ το είδα στην αρχή, τρόμαξα γιατί ήταν στους
Και ήταν και πρόσωπο. Δεν ήταν γράμμα ή το όνομα, ας πούμε, Μαρία ή ένα μη. Όχι, το μη πήγε, το έκανε στο δεύτερο μήνα. Γιατί είχε και μία καρδιά με ένα μη. Λες, εντάξει, λέω εγώ μέσα μου, ότι μπορεί να το γεμίσει. Όταν ήρθε με όλο το πρόσωπο εδώ. Θα έπρεπε να ζωγραφίσει ολόκληρη την πόλη, πάντα. Λες, εδώ τώρα τι να κάνεις. Είσαι σίγουρος? Εγώ όχι, τον είχα ρωτήσει. Τις βάζεις γυαλιά. Απλά. Όχι, μου έχει πει ότι αν γίνει ποτέ κάτι και με πληγώσεις, γιατί μου λέει δεν θα το έχω για πάντα. Γιατί ναι, θα είσαι ο ένας και ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής μου, ό,τι και να γίνει. Ωραία. Αλλά κάτι, αν με πληγώσεις όμως, είπε, θα σε κάνω νεκροκεφαλή. Πάντως, νομίζω δεν υπάρχει θέμα και πρόβλημα με τον Μπεν Αφλεκ να καμουφλάρει το συγκεκριμένο τατού, αν αύριο μεθαύριο πρέπει ένα χωρισμό με την Τζένιφερ. Γιατί να σας θυμίσω, Τζένιφερ λέγανε για την προηγούμενη, άρα πολύ πιθανό να λένε για την επόμενη. Αλλά τέλος πάντων, να αφήσουμε τα. Για να μην μπορεί να το διαφάσει. Μπορεί να είναι και για την προηγούμενη, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις. Ίδρυκα. Λοιπόν, να αφήσουμε τα αγαπησιάρικα, να σας πάω σε μια δυσάρεστη είδηση, γιατί όπως έγινε γνωστό χθες το απόγευμα, νωρίτερα, χθες το πρωί, έφυγε από τη ζωή η πολύ γνωστή, αγαπημένη και πολύ σεξι ηθοποιός, η Ράκελ Γουέλς, σε ηλικία 82 ετών. Μία από τις πιο σεξι γυναίκες του πλανήτη. Τη βάλα στις 100. Είχες εγώ μπορεί σε πολλές να, και να την έβαζα στις 10. Ναι. Δες εδώ τώρα 70 κάτι χρονών γυναίκα, wow, έτσι. Είναι υπέντε. Για μένα ίσως από τις ωραιότερες και φυσική ομορφιά. Δηλαδή όταν πρωτοβγήκε η Ράκελ Γουέλς και είχε κάνει αυτή την ταινία 1 million years, 10,000 BC, δεν θυμάζε. Το αυτό εδώ. Αυτή είναι από τις πιο πουλιστερές αφήσεις όλων των εποχών. Αυτή και της... όχι, James Bond. Όχι, η άλλη, η Ξανθιά, η Φάρα Φόσετ. Είναι οι δύο πιο πουλιστερές αφήσεις όλων των εποχών. Δείτε εδώ γυναίκα, παιδιά. Ναι, δηλαδή, απίστευτη. Ο Θεός έπλασε τη γυναίκα. Απίστευτη. Έλεγα λοιπόν όταν μεγαλώσω ότι θα γίνω... Ράκελ Γουέλς. Σέδαν... στον ξάδερφό μου που τον έφυγε. Και γίνεται νεκρή από του άντρε. Του λέω: θα μεγαλώσω, θα προσθέσω πράγματα, θα βάλω. Θα δώσω πόνο, ρε παιδί μου. Θα γίνω Ράκελ Γουέλς. Και μου λέει: με τη φόντα, μωρή, αυτή ήταν ενάρα και στα νιάτα τη. Άρτον και στο γάμο σου να σου πει και του χρόνου. Να σας θυμίσω ότι γεννήθηκε 5 Σεπτεμβρίου του 1940 από Βολιβιανό πατέρα, Αμερικανίδα μητέρα. Οι σχέσεις των γονιών της δεν ήταν και καλύτερες και πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Αυτός ήταν ουσιαστικά και ο λόγος όπου στράφηκε στο τραγούδι, στην υποκριτική και στο χορό. Λοιπόν, επίσης κέρδισε το 1973 Χρυσή Σφαίρα, το 1987 προτάθηκε για δεύτερη φορά για Χρυσή Σφαίρα που δυστυχώς δεν την κέρδισε. Όπως είπαμε και νωρίτερα, συμπεριλήφθηκε σε πολλές λίστες με τις πιο σεξι γυναίκες στον κόσμο, ανάμεσα σε αυτές και μία ενός πολύ γνωστού ανδρικού περιοδικού και σίγουρα είναι μία εντάξει. Θέλω να σας πω ότι ο Ράιαν Γκόσλινγκ την είχε ως είδωλο. Ήταν η γυναίκα που θαύμαζε πιο πολύ από όλες και γνώρισε την Εύα Μέντες και την παντρεύτηκε. Γιατί είναι ίδιες, θέλω να σας πω. Δεν είναι καταπληκτικό αυτό? Βέβαια. Που την είχε ο Ράκελ Γουέλς ως η θεά, η απόλυτη γυναίκα και γνώρισε την Εύα Μέντες που είναι ίδια, παιδιά, με τη Ράκελ Γουέλς. Λοιπόν, για να αλλάξουμε θέμα και να σας πάω τώρα στη Σακύρα, όπου από ό,τι φαίνεται δεν σταματάει να πυροβολεί τον Πικέ. Αυτή τη φορά τι έκανε? Ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok, όπου τη βλέπουμε εδώ να σφουγγαρίζει και να τραγουδάει μία επιτυχία της Σίζα, όπου προσέξτε να δείτε τι λένε οι στίχοι. Μπορεί να σκοτώσω τον πρώην μου, δεν είναι η καλύτερη ιδέα, η νέα του κοπέλα είναι η επόμενη, πώς έφτασα εδώ? Και συνεχίζει, μπορεί να σκοτώσω τον πρώην μου, τον αγαπώ ακόμα, καλύτερα να είμαι στη φυλακή παρά μόνη, τα έκανα όλα από αγάπη. Παιδιά, αυτή να σας πω κάτι, το έχει τερματίσει. Σου λέει, τερματίσει όρισα, καλέ, μου βρήκε μια μικρούλα, θα το κερδίσω όλο με δόξα και με χρήματα. Θα δώσω τον πόνο εκεί και θα το πάρω όλο πίσω. Δεν κουράζει όμως λίγο σιγά σιγά? Συγγνώμη, τώρα αυτό δεν καταλαβαίνετε, είναι το απόλυτο τρόλ. Υπέροχο. Παιδί μου, την σφουγγαρίζει. Όλες οι εκπομπές στο ίντερνετ είναι γεμάτο με τη Σακύρα κάνοντας αυτά τα λόγια του τραγουδιού, τα λόγια ενός άλλου τραγουδιού. Γίνεται viral συνέχεια. Γίνεται viral, αλλά λίγο κατηνέ viral. Καλά κάνει για να δημιουργεί και σύγχυση και στην καινούρια. Άσε, και ακόμα δεν έχει πιάσει τις μαρμελάδες στο στόμα της. Ακόμα δεν έχει πει κάτι για τις μαρμελάδες. Έχει μαρμελάδα με το όνομά της. Ότι το επόμενο κρίμα θα είναι αυτό, να αρχίσει να πετάει μαρμελάδες, δεν ξέρω κάτι να κάνει σχετικά. Να πασαλίβεται. Το θέμα, ναι, πολύ, πολύ, πολύ. Να ανοίξει ένα ντουλάπι και να δει. Εγώ θα έβρισκα έναν καλύτερο από τον Πικέ. Αχ, πάλι. Αυτή θα ήταν η καλύτερη εκδίκηση. Γιατί μπορεί να έχει πιο θέλει καλύτερο τον Πικέ, σιγά που δεν θα βρει. Αν θέλει να βρει. Δεν θα βρει. Καλά, με καρδιά αν έχει κάπου.
Πάντως, μιλώντας για τον Πικέ, να σας πω ότι έδωσε μια συνέντευξη σε μια περσόνα τέλος πάντων εκεί στην Ισπανία, λίγο YouTube, λίγο influencer, λίγο απ' όλα, λίγο δημοσιογράφος. Και ουσιαστικά είπε ότι ουσιαστικά η Κλάρα Τσία είναι αυτή που του ελέγχει τη ζωή. Ότι αυτός είναι και καλά μια μαριονέτα, ας πούμε. Γιατί για παράδειγμα τον ρώτησε αν ασχολείται καθόλου πλέον με τη μόδα. Πριν το χτύπημα στην πινακίδα. Μετά η Κλάρα έπαθε διάρκεια, δεν θυμόταν τίποτα. Για είμαι που πάω, τι κάνω. Και είπε αυτός ότι δεν ασχολούμαι. Και ότι ουσιαστικά ό,τι φοράει το επιλέγει η Κλάρα. Τέτοια Κλάρα. Τέτοια την εμπιστεύεται πάρα πολύ. Στην ίδια, στην ίδια. Τα τέτοια ακούει η άλλη, γι' αυτό γυρίζει τα βίντεο κλιπ μετά. Εμένα δεν μου δίνει σημασία τώρα και κάνει σκυλάκια. Να δούμε τώρα τη δουλειά του σπιτιού θα κάνει την επόμενη φορά. Πάντως στην ίδια συνέντευξη αποκάλυψε ότι ουσιαστικά το πιο γνωστό πρόσωπο που έχει στο κινητό του από celebrities εκτός ποδοσφαίρου είναι αυτό της Σακίρα. Μάλιστα. Πάντως, άμα πάρουμε τα στάδια του χωρισμού, τώρα λογικά έχει περάσει το σοκ, να είσαι στην άρνηση και μετά όμως εδώ πέρα λένε τα στάδια του χωρισμού είναι η απομόνωση. Οπότε κάποια στιγμή λογικά θα μπορεί να εξαφανιστεί η Σακίρα, δεν θα δουν ποτέ. Με αυτή τη σειρά πάνε για όλες τις γυναίκες είναι. Σοκ, άρνηση, κλάμα αυτό έτσι πάνε, ας πούμε. Τώρα... Πάμε τώρα και σε δύο έτσι πρώην φίλες, που ποτέ βασικά δεν ήταν φίλες. Σελίνα Γκόμες, Χέιλι Μπίμπερ. Κοίτα πόσο πιο ωραίο είναι το κοντινό του 40 τώρα, εγώ θα τρελαθώ. Ναι, 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 ναι. Γιατί είναι στο green, ασπρόμαυρος, είναι κούκλος, είναι θεός. Ναι, ναι, ναι. Και έχει και αυτό το ασπρόμαυρο, το επιβλητικό πίσω. Καλευτούσου μισέ μακιά σου, Παναγία μου. Κοιμήσου έτσι. Μη σηκώνεις χέρι για άλλο πρόμα. Τράβα μίλα της. Τράβα μίλα της. Λοιπόν, πάμε σε Σελίνα Γκόμες, Χέιλι Μπίμπερ, όπου τι το θέλει αυτό, ανέβασε ένα βιντεάκι η Χέιλι, που μετά από λίγο βέβαια το κατέβασε, όπου ουσιαστικά ήταν μια γυναικοπαρέα, έτσι κορίτσο παρέα, πείτε ό,τι θέλετε, συζητούσαν και ακούγεται να λέει ότι και δεν της λέω ότι της άξιζε, αλλά ο χρόνος του Θεού είναι πάντα σωστός. Mm. Όλοι υπέθεσαν ότι το είπε για τη Σελίνα Γκόμες και ότι ουσιαστικά ήταν ένα σχόλιο για το πώς είχε εμφανιστεί με μπικίνι πριν από λίγες ημέρες στα social. Εννοείται ότι πάρα πολλοί κόσμος την έκραξε, τη Σελίνα, για την απόφαση αυτή, αλλά οι περισσότεροι τελικά ήταν αυτοί που την αποθέωσαν και κατακεράβνωσαν την Χέιλι Μπίμπερ. Η ίδια το αρνήθηκε βέβαια. Ότι αλλά αυτές δεν φιλιώσαν το τις προάλλες σε κάτι. Σε, μια εκείνη, σε κάτι βραβείο εκεί στο Λος Άντζελες. Το είχαμε παίξει κιόλας. Τα μάτια του κόσμου. Το κάναμε αυτό. Πάμε και σε κάτι άλλο τώρα. Και τώρα... Λέω μήπως δεν είναι η μπηχτή για αυτήν, ρε παιδί μου. Μήπως το πήγε κάτι άλλο. Υποτίθεται ότι είχαν και κόντρα στο παρελθόν και την είχε κατηγορήσει και η Σελίνα ότι της έκλεψε τον Τζάστιν κτλ. Αλλά τώρα νομίζω ότι έχουν λυθεί αυτά. Ό,τι έχει γίνει έγινε, δεν αλλάζει κάτι. Η καρδιά του ανθρώπου. Μεταξύ του, ρε παιδί μου, τρώγονται. Και εκεί, παιδί μου, ένα μικρό κρεβάτι. Χωριό. Παιδιά, εντάξει, μην νομίζετε και αυτοί κάτι κάπως πρέπει να έχουν να ασχοληθούν. Αυτό. Δεν βλέπετε εδώ η Σακίρα κάθεται και σφουγγαρίζει. Την άλλη να πλένει πιάτα. Λοιπόν, πάμε και στο επόμενο μας θέμα, γιατί κοντοζυγώνει ο Μάιος, το έχουμε ξαναπεί, έρχεται η στέψη του βασιλιά Καρόλου και η Καμίλα, προσέξτε τι θα φορέσει. Τι? Θα φορέσει το στέμα της Queen Mary. Αλλά προσέξτε, χωρίς το γνωστό αυτό πανάκριβο διαμάντι, το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα του κόσμου. Να το βγάλουν. Το κόκκινο, κάπως έτσι πρέπει να λέγεται. Τι θα το κάνουν, το βγάζει το διαμάντι και το βγάζει. Αντί αυτού, θα βάλουν κάποια άλλα από τα διαμάντια της βασίλισσας Ελισάβετ. Τα Cullinan, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, ναι, γιατί υποτίθεται υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα με το συγκεκριμένο διαμάντι. Ανήκει στην Ινδία, ανήκει στη Μεγάλη Βρετανία, υπάρχει μία κόντρα, μία αντιπαράθεση για το σε ποια χώρα από τις δύο ανήκει και δεν θέλουν να ρίξουν λάδι στη φωτιά. Οπότε από τη μία θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη της βασίλισσας Ελισάβετ, από την άλλη όμως δεν θέλουν να προκαλέσουν και διπλωματικό επεισόδιο. Οπότε για τον λόγο αυτό δεν θα υπάρχει πάνω στο στέμα. Δεν δώσανε στέμα της βασίλισσας, δώσανε... η Μέρη ποια είναι, η αδερφή της, δεν είναι. Είναι... Ναι, αλλά αυτό είναι το στέμα που φοράνε όλοι όταν γίνεται τέλος πάντων η στέψη. Καλέ, ποιο βασιλιά, εμείς εδώ έχουμε τον βασιλιά της πίστας, Γιάννη Φλωρινιώτη! Θα γίνει χαμός! Θα γίνει χαμός σήμερα. Το περιμένουμε όλοι πώς και πώς. Βέβαια. Και επειδή ξέρω ότι είστε πάρα πολύ γλυκατζίδες, θα έλεγα να πάμε στα σημερινά μας viral, γιατί ένας φοβερός, αθεόφοβος τύπος, έκλεψε περίπου 200.000 μικρά σοκολατένια αυγά, τα οποία όμως δεν είναι απλά σοκολατένια αυγά, είναι αυτά που έχουν μέσα και την κρέμα. Τα οποία είναι φόβερα. Τι να τα κάνει 200.000 αυγά αυτός, τα έκλεψε. Κοίταξε, δεν ξέρω τώρα αν θα τα πουλήσει κάπου. Ίσως να τα λάτρευε τόσο πολύ, να αγαπούσε τη σοκολάτα. Αν τα κλέψει μερικά τόσο, να τα φάει. Αυτά πάντως, παιδιά, όπως βλέπουμε και τα πλάνα, πήρε ένα φορτηγό. Μαζί με το φορτηγό τα πήρε. Δηλαδή ήταν στο φορτηγό και το έκλεψε.
Μήπως είχε να κλέψει αυτοκίνητο, δεν ήξερε μέσα ότι έχει σοκολατάκι. Εδώ πήρε ολόκληρο το φορτηγό σου. Αλλά σίγουρα πρέπει να είναι πολύ γλυκατζής, μπορεί να είναι και φίλος μας, θα μπορούσε κανείς να πει. Τον αγαπάμε ήδη, άμα θέλει να τα δώσει κάπου, είμαστε εδώ εμείς. Τι να τα κάνει. Και να σας πάω τώρα και μια βόλτα μέχρι την Ινδία, για να δείτε λίγο τι έπαθε εκεί ένας άνθρωπος. Επέλεξε να παραγγείλει κάποια ψώνια, σούπερ μάρκετ ουσιαστικά, μέσω delivery. Και μέσα λοιπόν στα ψώνια αυτά, παρήγγειλε και ψωμί πιθός. Και αυτό που βλέπετε εδώ και σαλεύει είναι ένα. Ποντικάκι. Ωραίο. Μέσα στο ψωμί του τόστ, παιδιά. Όχι, ρε. Σκέψου τώρα να ανοίξει. Γιατί, για να κάνει κατευθείαν σάντουιτ. Παιδιά, θυμάστε που είχε βγει. Δεν ξέρω αν ήταν στην Ελλάδα το ματραχάκι με στη σαλάτα. Σκευασμένο. Φυσικά. Όπω. Εντάξει, παιδιά, συμβαίνουν αυτά τώρα. Επειδή αυτά τώρα. Τι συμβαίνουν. Να βρει δύο ώρε ρεύμα μηχανοποιημένο το σύστημα. Δεν είναι κάποιο που βάζει. Σε ποια χώρα έγινε. Σε ποια χώρα. Στην Ινδία. Δεν βάζει κάποιο με τα χεράκια το ψωμί μέσα σε μια συσκευασία και το πιέζει. Σημαίνει ότι στο εργοστάσιο ψωμιού υπήρχαν προφανώ. Πολύ αρουραίοι. Μ' άρεσε. Έχει φαγητό. Θα υπάρχει και κάποιο αρουραίο. Το θέμα είναι. Στο σπίτι μου έχει φαγητό, δεν υπάρχει αρουραίο. Δεν είναι το ίδιο, ρε Μακαλιά. Στο σπίτι μου έχει μεγάλε τετραγωνικά. Εκτό αν με τι σκυλελέ στο εργοστάσιο θα πεθάνουμε όλοι. Πάτε καλά, λοιπόν, κανόνε συγγενεί στο εργοστάσιο. Παιδάκι μου, κάπου θα έλα ρε παιδιά τώρα, τα κάναμε όλα. Δεν θυμίσω το Slumdog Millionaire, πώ λεγόταν που έπεφτε όλο μέσα στα. Μη στο θυμίσω. Μακαλιά, μήπω να πα και να βάλει ένα χεράκι. Δεν ξέρω αν πρόσεξα καλά, αλλά πάνω στη συσκευασία για το ψωμί του τόστ γράφει ότι είναι ψωμί του τόστ για δίαιτα κέτο, που είναι πρωτεϊνική δίαιτα και ίσως γι' αυτό μέσα να ήταν. Πέθανε και το χέρι, και το χέρι πέθανε. Ήταν το πιο ζεστό που μπορούσα να σας πω κρύο. Δεν είναι κάτι άλλο. Αυτά και με εκείνα τέλος πάντων. Αυτά και με εκείνα φλέτσε τα πήρε όλα και έφυγε. Πρέπει να αποχωρήσω για να επιστρέψω λίγο αργότερα για να χορέψω, γιατί πρέπει να ξεδώσω. Σωστό. Πρέπει να ξεδώσω. Λοιπόν, εσείς πριν φύγετε, πριν πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, να σας υπενθυμίσω τα δώρα και τους διαγωνισμούς μας. Διεκδικήστε δύο σύγχρονα κλιματιστικά γκρι 9.000 BTU από τη MyTherm με τα πρωτοποριακά προϊόντα θέρμανσης ελληνικής βιομηχανίας MyTherm. Θα έχετε ζέστη λοιπόν όλο το χειμώνα και οικονομία. Μπορείτε λοιπόν να τα κερδίσετε στέλνοντας ένα μήνυμα στο 14999 ή καλώντας αυτόν τον αριθμό. Μπορείτε να κερδίσετε όμως και ένα ολόκληρο αυτοκίνητο, ένα Toyota Yaris, ένα best seller της ελληνικής αγοράς, ένα αυτοκίνητο αξίας 16.000 ευρώ για τα μάτια σας και τα χέρια σας μόνο. Στο 14999 καλείτε ή στέλνετε γραπτό μήνυμα, μπαίνετε στην κλήρωση και κερδίζετε το αυτοκίνητό μας. Είστε έτοιμοι να ξαναχορέψουμε? Ναι, ναι. Φλέτσερ ήρθε να χορέψει κι αυτός. Ναι, ναι. Δώστε το. Πειράζει που είσαι μεγάλη φίρμα, πειράζει. Πειράζει. Πειράζει που είσαι και πολύ πεντέτα, πειράζει. Πειράζει. Όχι, δεν πειράζει. Και μας αρέσεις και σε θέλουμε και σ' αγαπάμε και υποφέρουμε. Μας τη δίνεις και παθαίνουμε κι όταν μας λείψεις αρρωσταίνουμε. Πειράζει που είσαι μεγάλη φίρμα, πειράζει. Όταν έχει τα νεύρα τη Αντωνάη, ναι. Αυτό το είναι ο Βέντερ. Και σήμερα, όταν έχει τα νεύρα σου, έτσι ακριβώς. Πόσε αλήθειε θα αντέξει αυτή η εκπομπή, δεν μου. Λοιπόν, τώρα πια φορεμένοι μπορούμε να τι λέμε κιόλα, ρε παιδί. Ναι, ναι, ναι. Παιδιά, δεν νιώθετε ότι μπορείτε να πείτε ότι θέλετε ντυμένη έτσι, γιατί δεν είσαστε εσεί. Ναι, αυτό θα κάνουμε.
Λοιπόν, Παναγιώτη Χατζηδάκη, παρόλο που η ατμόσφαιρα είναι λίγο ηλεκτρισμένη, προφανώς, εγώ θέλω να σας πάω σε κάτι πάρα πολύ ωραίο και πολύ αγαπησιάρικο από το κορίτσι μου, το πανέμορφο, την Άννα Τιμπεζάν, που μία αγκαλιά νομίζω ότι μπορεί να περιγράψει όλο το συνέστημα το οποίο έχει μία μανούλα, έχοντας λοιπόν το παιδάκι της στην αγκαλιά. Στιγμές από το σπίτι, στιγμές όπου η Άννα πραγματικά πέρασε και καλές και ευχάριστες, βέβαια πλέον μόνο ευχάριστες από τη μητρότητα που νομίζω ότι της έχει έτσι δοθεί. Τι να σας πω τώρα, της έχει δοθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και ειλικρινά μέσα σε αυτό έχει βρει την ουσία της ζωής και για το ρόλο που... Και μια οικογένεια που δεν είχε, ρε παιδί μου. Μια οικογένεια που δεν είχε και ουσιαστικά μέσα από αυτό το παιδάκι, αυτό που μου είπε και η Άννα και από όλα αυτά τα οποία έχει περάσει, έχει καταλάβει γιατί έχει έρθει σε αυτόν τον κόσμο. Υπέροχες φωτογραφίες, πολύ όμορφες και πολύ ζουνιάρικες. Τι τυχερό που είναι αυτό το παιδάκι, Μαρία, που έχει τόση αγάπη γύρω, τόσο κόσμο που το αγαπάει και το λατρεύει. Τι όμορφο που είναι αυτό. Γιατί το δικό σου το παιδάκι, αυτό το μικρό, για αυτή η Μπέμπα, η μικρή, θέλω να σα πω, δεν υπάρχει. Έπρεπε να δείτε το Σοηλέδη που κοίμησε την Μπέμπα χθες με τα πόδια. Σαν ποδοσφαιριστής, την είχε βάλει στα πόδια και την πήγαινε. Θέλω να σου πω ότι χθες μετά από αυτό το story που έβαλε ο Άρης με το παιδάκι, το δικό σου το μωράκι στο μαξιλάρι που έγραψε ότι κάνω babysitting, θέλετε. Έστειλε πάρα πολλοί κόσμοι μηνύματα. Ότι θέλει babysitting. Και μεγάλες κοπέλες στείλανε μηνύματα. Μεγάλες κοπέλες ακούω εσύ. Ωραία, όμορφα κορίτσια με πλούσιο τελέ στείλαν μηνύματα και λέγανε ναι, θέλουμε babysitting. Θέλουμε και εμεί να μα διαχειριστώ και εγώ. Πόσα να αντέξει, κούκλα μου και εσύ, πόσα. Χτυπά κι άλλο, θα τα αντέξω. Το νου σου Άρης ο Ηλέντη, φίλε. Άκου, άμα πας αλλού και κάνεις babysitting και δεν έχεις εμένα, θα σε σκίσω. Πρέπει να φέρεις και τον Ιωαννάκο μια μέρα. Ναι. Άμα είναι να το κρατάτε, δεν έχω κανένα πρόβλημα, παιδιά. Λοιπόν, να παίξουμε μαζί του. Πάντως, εγώ θέλω να σας πω τα προηγούμενα χρόνια, καθώς ήμουν αρκετά κοντά έτσι στα Ματίνα Τσιμτσιλή που γνώρισα τα παιδάκια της, θέλω να σας πω ότι είναι αγγελούδια και αυτά, μπέπι μου, σαν τις δικές σου τις πανέμορφες κορούλες, οι οποίες θέλω να σου πω ότι έχουν και αυτές το ταλέντο που έχει μεγάλη σου η κόρη, δηλαδή δημιουργούν πράγματα. Εδώ λοιπόν βλέπετε τι ακριβώς δημιούργησαν για τη μαμά και τον μπαμπά, για τον Άγιο Βαλεντίνο. Είναι αυτοσχέδια γλυφιτζούρια, από ό,τι αντιλαμβάνομαι πρέπει να είναι κάποια πολύ μεγάλα πουράκια με δύο μπισκότα βάση. Από πάνω βάλανε και καρδούλα σοκολατάκι και έτσι λοιπόν. Μπράβο τα χρυσά. Τη μαμά και τον μπαμπά στο σπίτι και τους ευχήθηκαν Happy Valentine's. Τι ωραία. Μπράβο. Υπέροχα. Υπέροχα. Τώρα λοιπόν, μιας και που βρισκόμαστε έτσι σε πολύ ωραίο συνέστημα έρωτα, θέλω να σας πάω σε ένα ζευγάρι που εγώ προσωπικά τα αγαπώ πάρα πολύ αυτά τα παιδιά και ήμουν σίγουρη ότι θα είναι ξανά μαζί. Ο λόγος λοιπόν για την Κατερίνα Δαλάκη και για τον Δημήτρη Φιντηρίκο, που από ό,τι φαίνεται τα παιδιά αποφάσισαν να δώσουν άλλη μια ευκαιρία στη σχέση τους. Το έλεγες εσύ, γιατί θυμάμαι ότι όταν μπήκε η Δαλάκα μέσα στο Survivor, είχε ακουστεί ότι είχαν χωρίσει γιατί ο Δημήτρης Φιντηρίκος δεν ήθελε να μπει η απόφαση της Κατερίνας στο Survivor. Σαν να μην μπήκε είναι. Τόσο λίγο που έμεινε. Και όμως τη στήριξε με όλα όσα έζησε η Κατερίνα μέσα. Ακριβώς. Και είναι μαζί τώρα και μπράβο του. Είναι μαζί και καλά κάνουν έτσι και ουσιαστικά δεν το διατυπανίζουν πάνω πάρα πολύ. Γιατί τα καλά πράγματα καλό να τα κρατάμε και για εμάς έτσι μέχρι να είναι όλα τέλεια και όλα καλά. Αλλά από ό,τι φαίνεται οι προσωπικές τους δημοσιεύσεις τους πρόδωσαν. Αλλά εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό. Βάσανε δηλαδή δύο φωτογραφίες που φαίνεται ότι είναι στον ίδιο χώρο. Ακριβώς. Σαν τα χιόνια. Wow, τι βλέπω εδώ, Χριστέ μου. Έλα λίγο. Μέχρι να δούμε το βιντεάκι που έρχεται από Λάμπρο Κωνσταντάρα, θα σε υποδεχτώ με είσοδο τρομερή. Πρέπει να έρθει εδώ ένας άνθρωπος, μία ιστορία. Θέλω απλά να δείτε τι φοράει. Παρακαλώ. Ωραία. Παρακαλώ. Η θεότητα ίδια. Τα περισσότερα έπονται. Ήθελε να έρθει να κάνει ένα πέρασμα γιατί ετοιμάζεται ο μεγάλος. Την κάναμε σήμερα, παιδιά. Δεν θα περιμένουμε το Μάιο. Να σας πω κάτι όμως. Μέχρι το Μάιο περιμένετε αν δεν έχετε ξεστολίσει. Γιατί πολύ καλά κάνει το φιλαράκι μου ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Γιατί σου λέει τι να ξεστολίζω τώρα. Σε 11 μήνες εδώ θα είναι πάλι το δέντρο. Αλήθεια είναι. Θα φύγει η Ναταλία μου. Θα φύγει όπου να είναι. Παιδιά, είναι Άκου Λάμπρο, βγάζεις τις μπάλες, κρεμάς μάσκες αποχρειάτικες και αντί για γυρλάντες βάζεις κομφετί. Φεύγουν οι απόκρισεις. Και κρεμάς τις μάσκες, βάζεις γυρλάντες, κρεμάς κόκκινα, αυγά. Μπορείς να το κάνεις καταλήγο, δηλαδή, το έλα. Το καλοκαίρι βάζεις μαγιό και μάσκες. Το καλοκαίρι κρεμάς, βατραχοπεδιλάκια, μασκούλες, μπαλίτσες, ρακέτες, τέτοια πράγματα. Παιδιά, το κάνεις θεματικό, όπως και όπου θα Φθινόπωρο θα βάλεις φύλλα. Παιδιά, εγώ θα σας τα πω όλα. Χρησιμοποιήστε λίγο τη φαντασία σας. Και μία συμβουλή λίγο πριν κλείσω. Προς όλους όσους είναι συντονισμένοι. Μην πετάτε σκουπίδια και πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Γιατί. Ορίστε γιατί. Όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές, κορίτσια. Στη μούρη σας να τα βάζετε. Καλά
Σταματήστε. Ω, έλα, Wednesday, τρελάνε μας. Τρέλανε μας, Wednesday, τρέλανε μας. Καλά, φανταστικό. Εντάξει, άκουσε τα χίλια μύρια η Έλενα, γι' αυτό και πολύ καλά κάνει και το σατυρίζει όλο αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Μαράκη. Σας αφήνω, παιδιά. Τι, πού πας έτσι. Πάω στο γιο μου. Θα κυκλοφορήσει έτσι. Στο καρβελάκι μου, στο γιο μου. Πώς το λένε, παιδιά, το γιο του Adam, της Adams Family, της Πορτίσια. Έχει μπει το φόρεμα μέσα στο τακούνι. Λοιπόν, γι' αυτό το έβαλα, αγάπη μου, για να δείτε και κάτι. Για όνομα του Θεού, η μητέρα σας είμαι, να μην σας χαρίσω κι εγώ κάτι, ένα δωράκι. Αγάπη μου, αγόρι μου. Τι παίζει τώρα, τι παίζει, δεν ακούω. Δώστε λίγο. Για δώστε. Αδιαφορώ. Στο πηγαπτή, όλα αυτό που θέλω σαν τρελή είναι μια πατάτα από εδώ μέσα. Παπαμάρισε μαζί μου και έλα, 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 έλα να με τρελάνεις. Κάποιες αμαρτίες. Τι σου έχω σήμερα. Τι πες, Μπάξλε. Ο Μπάξλε, Μπάξλε. Μωρό όνομα που του βρήκανε του ανθρώπου. Κάικα, κάικα. Λοιπόν, τι έχω σήμερα. Μαζί με τα κοψιδάκια τα ωραία που θα ψήσουμε και θα το τσικνήσουμε. Ναι. Έχω ετοιμάσει πατάτες τσακιστές στο φούρνο, πεντανόστιμες. Όνειρο. Μόλις βγήκανε από το φούρνο με παρμεζάνα. Οπό, οπό, και επίσης θα κάνουμε και μία σαλατούλα. Για να το κοροϊδέψουμε λίγο, να πούμε ότι φάγαμε και λίγο διαιτητικά σήμερα. Και καλά, και καλά, παιδί μου. Για ναι, γαριτούρα τα θέλουμε, για να αλλάζει λίγο γεύση. Γι' αυτό την έχουμε, είδες, έχω κάνει σε τουρτίτσα σήμερα. Μα τι ωραία, κάτω τι ωραίος παξιμάδι. Παξιμάδι, πάρ το μαζί όλο εδώ. Ναι, για βάλε μου, για βάλε εδώ, μου. Έλα εδώ, αγάπη. Φανταστική μου. Σαλάτα, πολύ ωραία. Λοιπόν, φύγαμε να δούμε καρτά υλικών για να ξεκινήσουμε. Φύγαμε. Άμε, ρίξτε την. Λοιπόν, για τις πατατούλες θα χρειαστούμε 1 κιλό πατάτες baby, 150 γραμμάρια ελαιόλαδο, 3 σκελίδες σκόρδο, μία κουταλιά του γλυκού ξερή ρίγανη, μισή κουταλιά του γλυκού καπνιστή πάπρικα, αλάτι πιπέρι, 150 γραμμάρια παρμεζάνα τριμμένη και προαιρετικά λάδι τρούφας. Mm. Και για τη σαλατούλα μας, να δούμε και τη σαλατούλα να την πάμε πιο μετά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Και για τη σαλατούλα θα την κάνουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολη. Ωραία. Ξεκινάω τις πατατούλες. Τις πατάτες, λοιπόν, θα μου τις βάλετε, τις μπέιβι, θα τις πλύνετε πάρα πολύ καλά και θα μου τις βάλετε σε βραστό νερό να βράσουν για 15 λεπτά ακριβώς. Θα τις σουρώσετε και μόλις τις βγάλετε, έχουν μαλακώσει τόσο ώστε με ένα ποτήρι, με ένα βαρύ αντικείμενο θα τις πιέσετε να τις τσακίσετε. Βλέπεις πως τις κάνω, ωραίες. Τσακιστές. Παιδιά, είναι πεντανόστιμες πατάτες. Είναι πεντανόστιμες, γίνονται γρήγορα, τις πετάς στο φούρνο και τις ξεχνάς και είναι λουκουμάκι. Μόλις λοιπόν βάλουμε τις πατατούλες, τις τσακίσω εγώ εδώ όλες όμορφα και ωραία, θα τις βάλουμε ελαιόλαδο από πάνω. Εδώ, έτσι. Λίγο λαδάκι. Θα τους ρίξω αλατάκι και πιπεράκι. Θα βάλεις και καμιά ριγανίτσα, φαντάζομαι. Θα βάλουμε και ριγανίτσα, βέβαια. Θα βάλουμε και λίγη πάπρικα. Ναι, γιατί πήρανε και ωραίο χρώμα. Ωραίο χρώμα. Το κινήσανε. Είναι θα πολύ... ρίξω, λοιπόν, ρίγανη από πάνω και καπνιστή πάπρικα. Και θα μου βάλετε τις τρεις σκελίδες σκόρδο που σας λέω. Θα μου τις βάλετε ολόκληρες. Δεν θα μου τις καθαρίσετε. Θέλω να πάρω μόνο το άρωμα, χωρίς να πάρω όμως τη βαριά γεύση του σκόρδου. Okay. Δεν καταλαβαίνει σκόρδο μέσα καθόλου. Καθόλου. Όπως είναι λοιπόν εδώ, θα μου τις βάλετε για 20 λεπτά στους 200 βαθμούς να πάρουν χρωματάκι. Μόλις βγουν από το φούρνο, θα μου πασπαλίσετε λίγη παρμεζάνα τριμμένη και θα μου βάλετε πάλι τις πατατούλες στο φούρνο για 10 λεπτά και να πάρουν ωραία χρυσή κρουστίτσα από πάνω. Ωραία. Να λιώσουν και το τυράκι και μόλις τις βγάλετε από το φούρνο, εάν θέλετε, μου ρίχνετε και λίγο λαδάκι τρούφας από πάνω, όπως θα ρίξω εγώ εδώ σε αυτές τις έτοιμες. Πάρα πολύ. Να αρωματιστούν. Εύκολες οι πατατούλες μας. Πανεύκολο, καλέ. Αυτό ήταν όλο. Αστείο. Άντε πάμε να κάνουμε λοιπόν και τη σαλατούλα. Περίμενε, σε τι βαθμούς ψήνουμε. 200 βαθμούς για 20 λεπτάκια στην αρχή, μέχρι να σκουρίνουν λιγάκι. Θα τους αέρα ή πάνω κάτω. Δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία, ό,τι θέλουμε, ό,τι έχουμε. Μόλις σκουρίνουν θα τις βγάλουμε από το φούρνο, θα πασπαλίσουμε με παρμεζάνα τριμμένη, θα τις ξαναβάλουμε για 10 λεπτά στο φούρνο. Να πάρει ωραίο, να λιώσει η παρμεζάνα και να βγάλει ωραία αρώματα και να πάρει ωραία κρούστα. Και μόλις τις βγάλουμε από το φούρνο, θα ρίξουμε, αν θέλουμε, και λίγο λαδάκι τρούφας. Εύκολο, φύγαμε. Πανεύκολο. Πάει αυτό. Πάει πάμε αυτό. Να κάνουμε λοιπόν και τη σαλατούλα μας. Ωραία.
Πώς την έκανες τώρα τέλεια ολοστρόγγυλη, τη βάζεις σε φόρμα τέτοια? Θα τη βάλουμε μέσα σε φόρμα εδώ αποσπόμενη. Ωραία. Του cake. Και είναι πανεύκολη, θα σου πω τι χρειαζόμαστε. Λοιπόν, έχω εδώ ένα πακέτο παξιμάδια χαροπιού. Ωραία. Τα έχω σπάσει με τα χέρια μου σε χοντρά κομμάτια και θα ρίξω ελαιόλαδο. Ωραία. Και ξύδι μπαλσάμικο. Φύγαμε λοιπόν να δούμε και τα υλικά μας. Ναι. Λοιπόν, θα χρειαστούμε ένα πακέτο παξιμάδια χαροπιού, 200 γραμμάρια ελαιόλαδο, 200 γραμμάρια μπαλσάμικο γλάσο, 400 γραμμάρια κατοίκι δομοκού, 400 γραμμάρια φέτα, 400 γραμμάρια ντοματίνια κομμένα στη μέση, μισό ματσάκι φρέσκια ρίγανη, αλάτι πιπέρι και ένα ματσάκι baby roca. Τέλεια. Λοιπόν, φύγαμε. Έχω ρίξει ελαιόλαδο στα παξιμάδια και θα ρίξω και λίγο μπαλσάμικο μέσα. Και θα τα ανακατέψεις να πάει παντού. Θα τα ανακατέψουμε να πάει παντού και εδώ θα προσθέσω ελάχιστο αλατάκι και πιπεράκι, ναι, για να το αρωματίσουμε και να δώσουμε λίγο παραπάνω γεύση στο παξιμάδι μας. Ωραία. Ένα γρήγορο ανακάτεμα εδώ. Να πάει παντού. Να πάει παντού και θα έρθετε και θα μου τα αδειάσετε μέσα στη φόρμα. Μα βγαίνει πολύ τέλειο, σαν στρώμα βγαίνει. Βγαίνει και... σαν τούρτα, ναι, σαν cheesecake φαντάσου. Ναι, 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 ναι. Αυτή είναι η ιδέα του cheesecake, αλλά σε αλμυρό. Λοιπόν, θα στρώσουμε τα παξιμαδάκια μας εδώ. Τέλεια. Και φύγαμε να κάνουμε το τυράκι αποπάρω, μας. Το τυρί μας. Το τυράκι, ναι, μας. Για το τυράκι μας, λοιπόν, έχω εγώ τα 400 γραμμάρια φέτας, την οποία θα την τρίψω με τα χέρια μου. Ωραία. Θα τη σπάσω. Εδώ. Ναι. Και στη συνέχεια θα προσθέσω μέσα 400 γραμμάρια κατοίκι. Πολύ ωραίο το κατοίκι. Του πάει πάρα πολύ. Το κατοίκι είναι τέλειο. Είναι κρεμμόδες. Και θα είναι... το κάνει όντως σαν να είναι βάση. Λες σαν... και είναι η κρέμα του cheesecake. Ακριβώς, ακριβώς. Ανακάτεμα απλό. Εδώ δεν θα ρίξουμε τίποτα άλλο μέσα. Σκέτο. Όπως είναι. Και θα έρθουμε λοιπόν και θα το ρίξουμε πάνω ακριβώς από το τυράκι. Από το παξιμάδι μας. Με ένα κουταλάκι. Θα το στρώσουμε όμορφα περιποιημένα. Έτσι. Για να βγει και τέλειο, γιατί βγαίνει πολύ ωραίο. Βέβαια. Βγαίνει σαν τούρτα. Βγαίνει σαν τουρτίτσα, ακριβώς. Θα στρώσουμε λοιπόν εδώ σε όλη την επιφάνεια να πάει παντού το τυράκι μας. Και τώρα έχουμε τα ντοματίνια μας. Πολύ ωραία. Στα ντοματίνια μας, όπως τα έχω κόψει εγώ στη μέση, θα έρθουμε και θα ρίξουμε μέσα. Εδώ είμαστε. Λίγο αλατάκι. Λίγο πιπεράκι. Mm-hmm. Αυτή πάντως η σαλάτα είναι τόσο εντυπωσιακή και τόσο ωραία που ταιριάζει και σε όλα τα τραπέζια. Σε όλα τα τραπέζια. Δεν χρειάζεται και τσικνοπέμπτη. Και σε ένα εορταστικό τραπέζι είναι πολύ απλά ωραία. Απλά γιατί τσικνοπέμπτη, εγώ τη διάλεξα σήμερα. Θα μαζευτούμε φίλοι. Θα έρθουν φίλοι στο σπίτι να παρουσιάσουμε κάτι ωραίο. Όμορφο, είναι να και εντυπωσιακό. Ακριβώς. Θα ρίξω λοιπόν ελαιόλαδο, αλατάκι πιπεράκι και μπαλσάμικο. Λίγο μπαλσάμικο κρέμα μέσα στα ντοματίνια μου. Mm-hmm. Ένα πολύ γρήγορο ανακάτεμα. Να πάει εδώ, και αυτό παντού. Να πάει παντού και θα ρίξουμε επίσης και τη φρέσκια ρίγανη. Ωραία και η φρέσκια μοσχοβολάει, ρίγανη. Μοσχοβολάει. Του δίνει. Πώς θα κάνουμε τώρα. Θα ρίξουμε λοιπόν τα ντοματίνια μας από πάνω. Ωραία. Και στο ίδιο μπολάκι εδώ που έχει περισσέψει μέσα αυτό εδώ το ζουμάκι το ωραίο από το ζωμό από τα ντοματίνια, το λαδάκι και το ξυδάκι. Mm-hmm. Θα έρθουμε και θα βάλουμε λίγη φρέσκια ρόκα. Α, για να πάρει λίγο για την... να πάρει τη γεύση από την ντομάτα. Μπράβο. Εδώ δεν θα ρίξουμε τίποτα άλλο. Μόνο ό,τι ζουμάκι έχει μείνει στο μπολ μας. Για να μην είναι ξερή, ρε παιδί μου, να έχει λίγο τη για να γεύση. Μην είναι ακριβώς, να έχει ωραία γεύση. Θα έρθουμε λοιπόν και θα βάλουμε τσαπ τη ρόκα μας από πάνω. Ωραία. Και στο τέλος, εάν θέλουμε, έχουμε λίγο μπαλσάμικο. Μπορούμε να ρίξουμε μερικές κλωστές που λέω εγώ μπαλσάμικο από πάνω. Έτσι, για το design. Και είναι πεντανόστιμη. Πικάσο, ζωγράφισες πάλι. Ζωγραφίσαμε πάλι σήμερα. Μιλάμε φανταστικά, ε. Πάρα πολύ ωραία. Πεντανόστιμα. Τέλεια συνοδευτικά για την τσικνοπέμπτη. Γιατί δεν μπορείς να έχεις μόνο κρέας. Πρέπει να έχεις μια πολύ ωραία δροσερή σαλάτα που αλλάζει τη γεύση. Έχεις και την πατάτα. Συνοδευτικές πατάτες πεντανόστιμες. Μπράβο ρε Καρβέλα, μπράβο. Ευχαριστώ. Φεύγει η μητέρα Μορτίσια. Επιστρέφει λοιπόν στο Καρβέλα τραπέζι της. Διότι έχει... Καρβέλα, νομίζω μας έβαλε τα γυαλιά ξεκάθαρα. Ο Καρβέλα μας έβαλε τα γυαλιά. Λοιπόν, Άντζελα. Τι εμφάνιση είναι αυτή, Άντζελα, που έκανε σήμερα και την έναρξη και ήσουν ασύγκλονιστη. Τρόμαξα σήμερα. Τρόμαξα λίγο, να ξέρεις. Ήσουν καταπληκτική. Και δεν ήταν μόνο αυτά που έκανε, ήταν και που έλεγε. Έλεγε και πράγματα, σαν να έλεγε εξόρια. Λατινικά ήταν. Α, λατινικά έλεγε. Το λατινικό, ναι, κάτι τέτοιο. Μελέτησε το ρόλο, το μελέτησε. Τέλεια. Λοιπόν, για να πούμε. Λοιπόν, σήμερα η συνάντηση ήλιου Κρόνου, τελευταία φορά στο ζώδιο του υδροχόου. Η επόμενη θα είναι το 2051. Επομένως, ναι, του χρόνου θα είναι στους ηχθείς. Όχι, τώρα λοιπόν έχουμε.
αφοσίωση δεσμεύσης, έχουμε να κάνουμε με την κατάρριψη των εμποδίων, έχουμε να κάνουμε με την αντοχή και την συγκέντρωσή μας γενικότερα και επίσης την σταθερή άνοδο και τον έλεγχο της ζωής μας. Για να δούμε λοιπόν πού επηρεάζει και πώς, καθώς και η Σελήνη σήμερα είναι στο ζώδιο του εγώ καιρού, άρα λοιπόν το έχουμε εις διπλούν. Πάμε λοιπόν για τους κρυούς. Εδώ τι έχουμε, δομή και πειθαρχία στους στόχους που θέτεται. Εδώ λοιπόν δεν είναι μόνο ότι θέλω, είναι ότι θα πρέπει να είμαι και πιο συγκεντρωμένος ή συγκεντρωμένη και φυσικότερα ό,τι κάνουμε είναι λίγο πιο μακροπρόθεσμα, δηλαδή μην περιμένουμε και τα άμεσα αποτελέσματα. Από την άλλη θέλω να σας πω ότι η επαγγελματική επιτυχία συνδέεται και με την δυναμική ή και την υποστήριξη φίλων, συνεργατών ή γενικότερα στις ομάδες στις οποίες εντάσσεστε. Ταύρι μου, εδώ μιλάμε για την στρατηγική σας κατάκτηση. Είναι πολύ σημαντική αυτή η σύνοδος, καθώς είναι στην κορυφή του οροσκοπίου σας. Άρα λοιπόν, μιλάει για τα επαγγελματικά σας και τα κοινωνικά σας, γενικότερα για όλο το σύνολο της ζωής σας και θέλει πιο συνειδητές επιλογές και ευθύνες. Ιδιαίτερα μάλιστα, οι βελτιώσεις μπορεί να έρθουν εκεί που μπορεί να είσαστε ιδιαίτερα άκαμπτοι, δηλαδή, ή να μην, ξέρετε, να είσαστε λίγο πιο σκληροπυρηνικοί. Για όσους λοιπόν έχετε εργαστεί, η κατάκτηση λοιπόν και η άνοδος έρχεται. Και τι θέλει, υπομονή και αφοσίωση. Δίδυμή μου, πολύ θετική απέναντί σας. Εδώ μιλάει για τις ρεαλιστικές αξιολογήσεις, γενικότερα να μπορείτε να δείτε την πραγματικότητα. Αυτή η σύνοδος θέλω να σας πω ότι σας βοηθάει και στη σταθεροποίηση, σας βοηθάει επίσης και στη θωράκισή σας. Και για εσάς λοιπόν, βελτίωση των δεξιοτήτων, δηλαδή μπορεί κάποιοι να μάθετε κάποια ξένη γλώσσα, μπορεί να θέλετε να κάνετε κάτι το οποίο αφορά τα επαγγελματικά σας, που θα σας βοηθήσει στη συνέχεια να τα χρησιμοποιήσετε. Και για εσάς λοιπόν, αυτό που πρέπει να έχετε στο νου σας είναι ότι χρειάζεται χρόνος. Καρκίνη μου, τελευταίο διάστημα όπου που είναι σε αυτό το δύσκολο τομέα, στον 8ο ηλιακό σας οίκο. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με την να εστιάσετε και να δείτε τις αδυναμίες. Δεν αφορά μόνο τις δικές σας αδυναμίες, αλλά μπορείτε να δείτε και τις αδυναμίες των άλλων. Εδώ λοιπόν μπορεί να έχετε κάποια ευάλωτα συναισθήματα και ξέρετε, έχει χρειαστεί πολύ να είσαστε πιο σκληροί, να μην τα αφήνετε να εκδηλωθούν ή να βλέπετε κάποιες αποστάσεις και με τους άλλους. Αυτό λοιπόν εδώ είναι κάτι το οποίο μπορεί πλέον να λυθεί, να διορθωθεί και να είσαστε πιο καλά. Από την άλλη, σθένος και κύρος σε όποιες διαπραγματεύσεις, διότι αφορά και τα οικονομικά σας. Επομένως, δίνει μία δύναμη, καθώς μέχρι αρχές Μαρτίου θα έχουμε κι άλλα με τον Κρόνο, τα τελικά όπως είπαμε, και μπορείτε να έχετε μεγαλύτερα ωφέλη σε οικονομικό επίπεδο. Λιοντάρια μου, δικό σας κυβερνήτης ο Ήλιος. Απέναντί σας συναντά τον Κρόνο. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με τον απολογισμό των δεσμεύσεων. Θέλουμε να δούμε, θα κάνετε μια επαναξιολόγηση με ποιους συνεργάζεστε, με ποιους είστε, ποιοι είναι κοντά σας, ποιοι σας κάνουν να αισθάνεστε ασφαλείς, ποιοι σας δημιουργούν αποστάσεις και φυσικά θα πρέπει να βγουν από την ζωή σας. Εδώ λοιπόν να ξέρετε ότι βγαίνει η αλήθεια των άλλων, βγαίνει και η αλήθεια η δική σας και πόσο μπορεί να είσαστε δυναμικοί μέσα στις όποιες σχέσεις υπάρχουν, είτε φιλικές, θεωρητικές είτε επαγγελματικές. Παρθένη μου, ο Ήλιος συναντά τον Κρόνο στον δικό σας οίκο, αυτό το έκτο ηλιακό οίκο που είναι δικό σας και μιλάει φυσικά για την οργάνωση, μιλάει για την παραγωγικότητά σας, δηλαδή πόσο εστιασμένοι είσαστε στο να είσαστε παραγωγικοί. Και επίσης, τι αποδόσεις υπάρχει αυτό μέσα από το σύστημα το οποίο χρησιμοποιείτε. Κάποιοι μπορεί να αισθάνεστε ότι μπορεί να έχετε ρουτινιάσει μέσα στην εργασία σας και ίσως να βάλετε κάτι έτσι εναλλακτικό, να επαναπροσδιορίσετε τι κρατάτε και τι αφήνετε. Και γενικότερα είναι πολύ καλό διότι δίνει ρεαλιστικές προσδοκίες. Ζυγή μου! Στον τομέα λοιπόν της χαράς και της δημιουργικότητας μπορεί να υπάρξουν αναθεωρήσεις σε διάφορα σχέδια, τα οποία μπορεί να σας δοθούν κάποιες περισσότερες πληροφορίες, να νομίζετε ότι κάτι προχωράει ενώ δεν είναι έτσι ακριβώς. Και γενικά έχει να κάνει με την αντικειμενική εξέταση. Και όχι μόνο σε σχέδια, έχει να κάνει και με τις σχέσεις σας. Αν λοιπόν είσαστε πιο εγκρατείς, είναι η στιγμή σιγά σιγά που θα μπορέσετε να αφαιθείτε. Μιλάει για ανασυγκρότηση, όπως επίσης μιλάει για την ταυτότητά σας και την αυτοέκφρασή σας. Σκορπιέ μου, ναι, το ξέρω, πολύ πιεστική
αυτή η σύνοδος, ο χρόνος γενικότερα σας έχει πιέσει, αλλά η αφοσίωση, η επιμονή σας, όπως επίσης πολλές φορές μπορεί να ήσασταν συναισθηματικά αποστραγγισμένοι, να νιώθατε αποστάσεις, την αίσθηση έλλειψης αποθεμάτων. Όμως, από εδώ και μπρος, όποιος έχει μείνει αφοσιωμένος γενικά στο να γνωρίζει τι θέλει να κάνει και να στην οικογένειά του, άμα είναι, το θέμα σας είναι τα οικογενειακά ή άμα είναι τα επαγγελματικά σας. Εδώ λοιπόν υπάρχουν μέσα από τις πιέσεις κίνητρα για βελτιώσεις και φυσικά ο αρνητισμός δεν σας ωφελεί, ούτε οι καχυποψίες. Γιατί να μην ξεχάσουμε ότι έχουμε και, έχετε και τις εκλείψεις, άρα λοιπόν εδώ είναι αρκετά πιεστικό απέναντί σας. Το ξώτες μου εδώ για εσάς έχει να κάνει πολύ με το κομμάτι της επικοινωνίας, τη συνέπεια στα λεγόμενά σας και στις συμφωνίες σας. Έχετε το δικαίωμα να αλλάξετε γνώμη και να επανεξετάσετε κάποιες συμφωνίες μπορεί να έχετε κάνει, κάποιες αποφάσεις που είχατε πάρει. Αλλά το θέμα μας είναι γενικά να μην αναλώνεστε. Άρα λοιπόν δεκτές μόνο οι σοβαρές προτάσεις. Είναι σημαντικό να εστιάσετε στην ορθή και τη διαχείριση του χρόνου αλλά και της ενέργειάς σας. Εγώ καιρή μου, πάρα πολύ καλή αυτή η σύνοδος, διότι από τη μία έχουμε την Σελήνη στο δικό σας το ζώδιο και ο Κρόνος είναι δικό σας κυβερνήτης. Άρα λοιπόν, είσαστε σε επαφή με την πραγματικότητα, γιατί είναι σαν να έχουν μπει επιτέλους τα κουτάκια στη θέση τους και να γνωρίζετε τι χρειάζεται να κάνετε από εδώ και μπρος και πώς να κινηθείτε. Επίσης υπάρχει μια αργή και σταθερή πρόοδος, όπως επίσης αυτό συμβαίνει και στα οικονομικά σας. Υδροχόοι μου, για εσάς ώρα δεσμεύσεων είναι στο δικό σας το ζώδιο, η σύνοδος αυτή και όριμων επιλογών, επομένως έχουμε μια νέα διαδρομή η οποία από εδώ και μπρος θα σας ανοίξει νέες κατευθύνσεις, θα σας πάει σε νέες κατευθύνσεις. Άρα, εδώ τι χρειάζεται να τσεκάρετε λίγο είναι τις λεπτομέρειες και μπορεί, η αλήθεια είναι, να φοβάστε αυτή τη στιγμή, να αμφιβάλλετε αρχικά, γιατί είναι μεγάλη ευθύνη και η δέσμευση στην οποία πρόκειται να μπείτε, αλλά όμως όταν είσαστε αφοσιωμένοι, το ξαναλέω, η κατάκτηση είναι δεδομένη. Και τέλος για τους ηχθείς μας, εδώ πετάξτε τα περιτά σας βάρη. Έχει να κάνει πάρα πολύ ο Κρόνος εδώ που κινείται και είναι προς το τέλος του για τις καταστάσεις τις οποίες μπορεί να κουβαλάτε ακόμα, συναισθηματικές, μπορεί να είναι καταστάσεις ζωής. Μπορεί να εμφανιστεί ένα θέμα αυτή τη στιγμή το οποίο δεν είχε επιληφθεί και τώρα χρειάζεται να γίνει. Τα λάθη του παρελθόντος, να ξέρετε, γίνονται η πηξίδα για το μέλλον. Και γι' αυτό λοιπόν εκμεταλλευτείτε το επόμενο διάστημα μέχρι τις αρχές Μαρτίου που θα μπει ο Κρόνος στο δικό σας το ζώδιο για αναδιοργάνωση και αλλαγή νοοτροπίας. Τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, κύριε Φλέτσερ μου, θέλω να σε πάω μία βόλτα. Θα πάμε να... Τι? Θέλω και εγώ να μιλήσω, αλλά δεν έχω μικρόφωνο. Ναι, αλλά έχω εγώ. Γι' αυτό σκύβω εδώ και μιλάω. Στο επίμαχο σημείο. Ναι. Τους μιλάς, τέλεια. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε στη γλυκιά μας καραμελίτσα, στην Άντια Ριγάτου, που έχει προτάσεις. Προτάσεις για τον κόσμο. Τι μπορούμε να ντυθούμε. Ω, να το κορί. Πριγκιπισούλα, τι θα ντυνότανε. Πριγκιπισούλα. Καλή Τσικνοπέμπτη. Το ότι ντύθηκα πριγκίπισσα δεν είναι είδηση. Είμαι η πριγκίπισσα Ιζαμπέλα. Είδηση είναι ότι είμαι εδώ μαζί με τη Σίση Αλεξιάδου, την ιδιοκτήτρια των Season Store, στο Γέρακα είμαστε αυτή τη στιγμή, η οποία μου έδωσε να φορέσω, ακούστε προσεκτικά, την best seller στολή από 4 έως 10 ετών, παιδιά. Αυτό που φοράω είναι για 10 χρονών κορίτσια. Δεν ξέρω γιατί φοράω εγώ εδώ μέσα, μπέτη μου, τι έχει πάει λάθος αυτή τη ζωή. Καλά, τέλειο. Θέλω να πιστεύω ότι έχει πάει. Φοράς 10 χρονών σε στολή, είναι τέλειο. Εδώ και η απόδειξη πραγματικά είναι η πριγκίπισσα Ιζαμπέλα από 4 έως 10 ετών. Έχω κοτσάρει και το μονόπετρο γιατί ποτέ δεν είναι αργά. Έτσι. Την ομπρελίτσα μου, Σύση μου, είναι όντως το best seller για αυτές τις ηλικίες. Ναι, είναι πραγματικά. Είναι που είναι τα ρομαντικά κοστούμια που χρειάζονται τα κορίτσια αυτή την ηλικία και πραγματικά είναι και πολύ όμορφο και σου πηγαίνει πραγματικά πάρα πολύ. Να πούμε ότι φέτος μου είπε η Σύση ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διάθεση από τον κόσμο για να ζήσουν τη χαρά των αποκρεών. Τώρα, με τον COVID δεν κάναμε και πάρτι, οπότε τώρα θέλουμε να ξεχυθούμε. Έτσι, ναι, έχουν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη διάθεση και μικρή και μεγάλη και με μεγάλη μας χαρά βλέπουμε ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται, θέλει να αντιθεί, θέλει να διασκεδάσει και τα σχολεία βέβαια κάνουν όλα πάλι τους χορούς που κάνουν, οπότε πραγματικά είναι πολύ ευχάριστο. Νομίζω αυτό. Ότι τα κοριτσάκια... Οι μικρές ηλικίες λοιπόν επιλέγουν ακόμα... Τα κοριτσάκια, εκτός από τις πριγκίπισσες που είναι πάρα πολύ in πάντα κάθε χρόνο, φέτος νομίζω ότι το best seller θα είναι η Wednesday, έτσι δεν είναι, Σύση?
Είναι όντως πραγματικά και εμείς δεν περιμέναμε τόσο πολύ μεγάλη ζήτηση. Έχουμε τρεις διαφορετικές βερσιόν για τη Wednesday και ντύνονται όλα τα κοριτσάκια. Δηλαδή πραγματικά θα ήθελα να δω τι θα γίνεται στα πάρτι που θα είναι όλες ντυμένες Wednesday. Ναι. Και παράλληλα και... Ναι, και οι γονείς παράλληλα, έτσι, ντύνονται η οικογένεια Adams και είναι, πραγματικά έχει γίνει μια πολύ πολύ μεγάλη, έτσι, είναι στάση. Είναι και λόγω ότι παίζει σε μια πλατφόρμα ροής αυτό. Ναι, παίζει μια σειρά. Και είναι πάρα πολύ μόδα. Οι μεγάλοι συνήθως τι ζητάνε να ντυθούν, τι άλλο είναι έτσι πολύ super best είναι. Για σένα. Έχουν σούπερ ήρωες, αρέσουν πάρα πολύ γενικώς όλα τα gothic, τα dark, τα όλες αυτές οι βερσιών, γιατί και με την οικογένεια Adams, βρικόλακες και επηρεασμένοι σαφώς πάρα πολύ από το Halloween, έχουν αυτή την τάση, αλλά βέβαια υπάρχουν και πολλά 70s, υπάρχουν disco που προδιαθέτουν κάποιον να χορέψει και προτιμάνε κάτι τέτοιο. Μάμα μία, hippies, ράστα, όλα αυτά τα κουστούμια έτσι προδιαθέτουν να χορέψει κάποιος. Οπότε προτιμάνε και αυτά. Βέβαια είναι ανάλογα τη διάθεση και μπορούν να βάλουν όχι μόνο κουστούμια, αλλά να βάλουν ένα καπέλο, να βάλουν μια περούκα, κάτι να φορέσουν έτσι και μπορέσουν να διασκεδάσουν. Νομίζω ότι ο κόσμος όσο πιο μακριά από τον εαυτό του θέλει δηλαδή να γίνει κάτι διαφορετικό για να ζήσει και κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου, τις απόκριες, να μπει σε έναν άλλο ρόλο. Και νομίζω ότι αυτό έχει και σημασία και αξία. Δεν είναι να βάλεις μια μάσκα ή ένα καπέλο απλά. Είναι ωραίο να γίνεις ένας άλλος. Ακριβώς. Και αυτό είναι που νομίζω ότι μας χρειάζεται πραγματικά σε όλους για να μπορέσουμε να διασκεδάσουμε αυτές τις μέρες. Είναι ό,τι καλύτερο. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα να πολύ. Ότι είμαστε στο Γέρακα. Βεβαίως. Ή πού άλλο μπορούμε να πάρουμε τα αποκριάτικα. Είμαστε Νέα Ερυθρέα, Γέρακα και Καλυθέα. Τρία καταστήματα. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε. Σας φιλώ γλυκά. Πολύ. Ελίζαμπεθ. Σας φιλούμε γλυκά. Και εμείς εδώ όλοι, σύσσωμοι, η οικογένεια Adams θα σας χαιρετήσει, διότι μετά το διάλειμμα, ποιος έρχεται? Ο Γιάννης Βρωρινιώτης! Ποιος είναι πρωινιάτικα? Φτούσου, παιδί μου, φτούσου, του λιγερού, του όμορφου κορμιού σου. Φτούσου, παιδί μου, φτούσου, να με προσέχεις, να με έχεις στο νου σου. Να με έχετε στο νου σας, όχι εμένα. Τον έναν, τον μοναδικό, τον ανυπέρβλητο, τον βασιλιά της πίστας, Γιάννη Βλωρινιώτη! Πειράζει που είσαι μεγάλη φίρμα, πειράζει. Σε θέλουμε και σ' αγαπάμε κι υποφέρουμε. Και μας τη δίνεις και παθαίνουμε κι όταν μας λείψεις αρρωσταίνουμε. Πειράζει που είσαι μεγάλη φίρμα, πειράζει. Πειράζει, πειράζει που είσαι και πολύ βεντέτα, πειράζει. Πειράζει, πειράζει, πειράζει πω που μπεις θα κάνεις όλα λίμπα, πειράζει, πειράζει, όχι δεν πειράζει. Και μας αρέσεις και σε θέλουμε και σ' αγαπάμε κι υποφέρουμε και μας τη δίνεις και παθαίνουμε. Αν μας λείψεις αρρωσταίνουμε. Πειράζει που είσαι μεγάλη φίρμα, πειράζει. Πειράζει, πειράζει που είσαι και πολύ βεντέτα, πειράζει.
Μοναδικός και... Πανέμορφη. Και δεν ήρθες μόνος. Έχει έρθει και ο Νίκος και η Άννα και το Γουγουλίνι. Σε λίγο. Κρατηθείτε, παιδιά. Κρατήστε δυνάμεις, γιατί θα γίνει χαμός μετά. Θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε, όλο. Καιρό έχουμε να εμφανιστούμε τηλεόραση, θα τα δώσουμε όλα σήμερα. Ήρθες όμως βασιλιάς. Δεν περιμέναμε τη στέψη του Καρόλου. Έχουμε σένα. Πάμε να κάτσουμε. Βασικά το έχω κάνει το κουστούμι αυτό. Ναι. Επειδή με αποκαλούσαν βασιλιά της πίστας. Βέβαια. Πήγα τώρα πια, αλλά μια φίλη μου στην Κύπρο, ναι, μου λέει τι βασιλιάς, αυτοκράτορας. Αυτοκράτορα. Μου το πήρε και μου το έκανε αυτοκρατορικό. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Λοιπόν, πάμε να κάτσουμε. Έλα να πάρεις μια νασούλα. Το μικρόφωνο το αφήνω εγώ σου σας. Πάμε να κάτσουμε. Καλώς ήλθες. Κάτσε, πιες λίγο νεράκι. Και εγώ έτσι κάνω στις ενάρξεις, λαχανιάζω, Γιάννη μου. Κουράζομαι πολύ. Εσύ όμως αντέχεις, μπράβο σου. Κάτσε άνετα εκεί, στη γωνίτσα. Πιες λίγο πόσα νεράκι. Πόσα χρόνια ιστορία έχει αυτό το τραγούδι, πόσα χρόνια πίσω είναι. Από το 78. Δεν είναι τρομερό ότι ακόμα και σήμερα το τραγουδάμε σαν να είναι σημερινό αυτό το κομμάτι. Είναι καταπληκτικό, πραγματικά. Πιες λίγο νεράκι, πιες λίγο νεράκι. Να πάρεις μια ανασούλα. Στην υγειά σου. Στην υγειά σου, στην υγειά σου. Γιάννη μου, θα σε ξεκινήσω από τα παλιά, από τα παιδικά χρόνια που δεν ήταν εύκολα. Αλλά εσύ, ένα παιδί που πέρασες τόσο δύσκολα και στα ορφανοτροφεία, γιατί η μητέρα σου δεν μπορούσε να σε μεγαλώσει και αναγκάστηκε να σε δώσει ορφανοτροφείο, πάντα ήθελες να βρίσκεις τη θετική πλευρά της ζωής και την ομορφιά. Αναζητούσες την ομορφιά. Γι' αυτό και πάντα ήθελες να ντύνεσαι και να τραγουδάς. Ναι, από μικρό παιδί. Βασκάρισα να τραγουδάω, ήμουν ανήπιο και μαζί με ένα κορίτσι τότε, στην ηλικία μου, τραγουδούσαμε ντουέτο πριν μου σεγόντο. Σχολικά τραγούδια από τότε. Και βγήκες πάρα πολύ μικρός στην πίστα, τύπου 12 χρονών. 13 στα 14. 13 στα 14 και το κρύβανε τότε, γιατί ήταν ένα ανήλικο παιδί που προσπαθούσαν... Ναι, μου λέγανε να λέω ότι είμαι 16-17. Ναι, για να μπορέσεις να και τραγουδάς. Και μέχρι τα 50 το είχα ξεχάσει και έλεγα 2 χρόνια παραπάνω. Αλλά... ήσουν πάντα πρωτοποριακός, πάντα ντυνόσουν, πάντα ήσουν μπροστά από την εποχή σου. Αυτό... Δεν το έκανα για να εντυπωσιάσω, το έκανα γιατί μου άρεσε. Όπου έβλεπα βιτρίνα που, κάτι που άστραφτε, έτρεχα κατευθείαν, τι είναι αυτό που άστραφτε. Αυτό που άστραφτε όμως μπορεί να σε προσέλκυε, φαντάζομαι, επειδή ακριβώς έζησες φτωχικά χρόνια και δύσκολα χρόνια, ήθελες όλο αυτό να το ξορκίσεις με έναν τρόπο. Ναι. Να του βάλεις στολίδια, να του βάλεις πλουμιστά πράγματα. Μέχρι και τον Δεσπότη όταν είδες δεσδυμένος, ζήλεψες. Από τον Δεσπότη πήρα την ιδέα. Τα πετραχίλια. Πήγαμε στην εκκλησία και μόλις είδα τα πετραχίλια, αυτά τα στράσκα της Παναγία μου, τα γίνονται. Σπούτσα τα μεγαλώσω να φοράω τέτοια ρούχα. Όμως κατάφερες, έκανες την οικογένειά σου. Κοίταξε, δεν έχω παράπονο. Πέρασα δύσκολα χρόνια σαν παιδί και στα ορφανοτροφεία και εδώ και εκεί. Αλλά κατάφερα στη δουλειά μου τουλάχιστον, 62 χρόνια κλείνω τώρα, να περάσω στην αντίπερα όχθη, να γίνω μια διαχρονική αξία και να είμαι και σχολή για πολλούς τραγουδιστές που βγήκαν μετά από μένα και όχι μόνο. Είναι αλήθεια ότι ζείτε μαζί με τη γυναίκα σου, τη μάχη? Ναι. Ζείτε μαζί, είναι καταπληκτικό. Μετά από 13 χρόνια. Χωρίσατε δηλαδή για κάποια χρόνια, αλλά τώρα ζείτε μαζί. Τι ωραίο που είναι αυτό. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πολύ αγάπη στην οικογένεια. Και καλά που έγινε αυτό, γιατί και εγώ τώρα τελευταία περνάω ένα πρόβλημα λίγο με την υγεία μου. Είχες περάσει δύσκολα με την υγεία σου. Τώρα είσαι κάπως καλύτερα. Και τα παιδιά καλύτερα, είμαι, το παλεύω. Το παλεύεις. Εντάξει. Δυστυχώς μου τυχαίο, έκανα το τρίτο το εμβόλιο και έπαθα αυτό. Από εκεί και μετά, ε. Από εκεί και μετά είμαι με οξυγόνα ακόμη. Mm. Αλλά δεν το βάζω κάτω. Όχι, όχι, μην το βάζεις αυτό κάτω. Αυτό που κάνω, το κάνω εμείς με τόσο αγάπη. Έτσι σε γνωρίσαμε και έτσι σε θέλουμε πραγματικά. Και έτσι είμαι. Και νομίζω ότι, δεν ξέρω αν ήταν το γεγονός ότι ήσουν τόσο πρωτοπόρος και πάντα μπροστά από την εποχή σου, δέχτηκες και πάρα πολύ πόλεμο. Γι' αυτό και παρεξηγήθηκα πάρα πολύ τότε. Ναι. Ήμουν πολύ μπροστά από την εποχή. Ο πρώτος τραγουδιστής που ντύθηκε κεντρικά και λαϊκός τραγουδιστής, γιατί είμαι εγώ πολύ καλός λαϊκός τραγουδιστής. Σε πείραζε που κάποιος. Η χρειά μου είναι λαϊκή. Και έκανα, το μπέρδεψα το μοντέρνο με το λαϊκό, ντύθηκα κεντρικά. Πράγμα που δεν τολμούσαν άλλοι να το κάνουν. Πιστεύεις ότι μπορεί η συνάντησή σου με τον Μάνο Χατζηδάκη και την εκπομπή που κάνατε τότε στο τρίτο πρόγραμμα να ήταν ένα έναυσμα να σε δει και λίγο διαφορετικά ο κόσμος? Οι δημοσιογράφοι τότε με ρωτούσαν, σου έκανε καλό αυτή η εκπομπή ή κακό?
Λέω, μα γιατί με ρωτάνε αυτό το πράγμα. Ολόκληρος Χατζηδάκης που δεν μίλησε για κανέναν άλλο τραγουδιστή, ούτε για Καζαντζίδη, ούτε για Βοσκόπουλο, ούτε για Νταλάρα και μίλησε μόνο για μένα, οπωσδήποτε. Καλό μου έκανε. Μετά όμως σκέφτηκα και είδα ότι μετά την εκπομπή του Χατζηδάκη είχα ένα τέτοιο σαμποτάζ. Ήταν να εμφανιστώ σε θέατρο, λέγανε άμα εμφανιστεί ο Φλωρινιώτης δεν εμφανιζόμαστε. Ήταν να εμφανιστώ κάπου αλλού, άμα είναι ο Φλωρινιώτης εξαιτίας του Χατζηδάκη επειδή με ύμνησε. Αντί δηλαδή να σε παραδεχθούν και να πούνε... Με παραδέχτηκε η κουλτούρα, άλλος κόσμος, αλλά οι συνάδελφοι κι αυτοί ακόμα γιατί μέχρι τώρα... Γιατί τέτοιο πόλεμο από τους συναδέλφους πιστεύεις? Πολύ, πολύ, πολύ πόλεμο, δεν πειράζει, είχα υπομονή εγώ και δεν με ένοιαζε. Εγώ κοιτούσα να κάνω αυτό που κάνω με πολύ αγάπη έτσι όπως το κάνω. Και δεν με ένοιαζε το τι λέγανε και το τι δεν λέγανε. Σα ζήτησε ποτέ κάποιο συγγνώμη από όλους αυτούς που τότε είχαν μιλήσει με άσχημα λόγια για εσάς? Σας είπε ποτέ κάποιο συγγνώμη να σας κακολόγησε στο παρελθόν και μετά να είπε σε είχα δικήσει? Παλιά, κοίταξε τότε μετά, ειδικά του είναι εκπομπή του Χατζηδάκη, πριν κάνω καριέρα, όλοι μου λέγανε είσαι ταλεντάρα, θα γίνεις φίρμα, θα γίνεις αυτό, είσαι μεγάλος. Όταν... Μόλις έκανα καριέρα, άρχισαν το θάψιμο. Εντάξει, αλλά δεν έδινα σημασία. Εγώ έβλεπα ότι ο κόσμος με θέλει. Δεν ράγισε ποτέ κάτι πριν μέσα να κάνω δίσκους. Γέμιζα μαγαζιά, σαν πρώτο όνομα σε μαγαζί. Δεν σε πλήγωνε όμως αυτό που άκουγες, ρε παιδί μου, απ' έξω, ότι μπορεί κάποιοι ας πούμε, να το βλέπαν αυτό ως... Στην αρχή στεναχωριόμουν. Αλλά μετά τότε μας φέρναν, ξέρεις, στο σπίτι, ό,τι γράφαν οι εφημερίδες όλες, ήταν μια εταιρεία ο Κρίκος, που ό,τι γράφαν για μας, μας το φέρανε σε φάκελο. Ναι, ναι, αποδελτίωση. Στην αρχή τα άνοιγα και τα διάβαζα. Μετά δεν τα άνοιγα, τα έβαζα. Σωστά λέω να με επηρεάζουν. Μήπως σε πείσμωσε περισσότερο ότι εγώ είμαι εδώ και κάνω αυτό που μου αρέσει και θα συνεχίσω να το κάνω. Όσο μου λέγανε, εγώ έκανα... Πιο πλουμιστά τα κοστούμια μετά. Ήρθε ένας τραγουδιστής μεγάλος τότε. Του λέει μια τραγουδίστρια, πώς σου φαίνεται ο Φλωρινιώτης. Μα λέει, αφού είναι τόσο ωραία φωνή, τόσο ωραίος τραγουδιστής, γιατί χορεύει και τραγουδάει και ντύνεται με κεντρικά. Μετά από 15 μέρες με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, άνοιξε τηλεόραση, άνοιξε τηλεορητή. Ο τάδε τραγουδιστής φοράει λαμέ και χορεύει σαν και σένα. Και να σου πω, έζησες και μεγάλες στιγμές, μεγάλες δόξες όταν πήγες στην Αμερική. Με τη Shirley Temple που ερχόταν εκεί να σε δει. Μεγάλοι αστέρες του Hollywood ερχόντουσαν να σε δουν. Πήγα στο Hollywood, πήγα για 10 μέρες και κάθισα 7 μήνες. 7 μήνες. Και δεν με αφήναν να φύγω γιατί έπρεπε να γυρίσω. Εγώ είχα κουραστεί, είχα τότε την οικογένεια. Ήταν μέχρι με συστήσαν και με παραγωγούς εκεί και έτσι. Δεν μπορούσα να μάθω την αγγλική γλώσσα με τίποτα. Δεν μου λες, τώρα είσαι ένας ευτυχισμένος παππούς. Έχεις 3 εγγόνια, έτσι. Έχεις από το μεγάλο γιο. Δεν έχω παράπονο ούτε από την προσωπική μου ζωή. Ούτε από την καριέρα μου και στην προσωπική μου ζωή έχω αγαπηθεί τόσο πολύ. Έχω κάνει μόνο 3 σχέσεις στη ζωή μου, μακροχρόνιες, αλλά πέρασα τόσο όμορφα, αγαπήθηκα τόσο πολύ, μου δώσαν τόσο αυτοπεποίθηση. Γιατί όταν είχα βγει από την ορφανοτροφία ήμουνα ένα παιδί κομπλεξικό, φοβισμένο. Οι σχέσεις που είχα με ανεβάσανε πάρα πολύ, γιατί ένιωθα ευτυχισμένος, λέω κάτι είμαι για να με αγαπάνε τόσο πολύ και να κάνουν τόσες θυσίες για μένα. Και αυτό με ανέβασε πάρα πολύ. Τους συγχώρεσες αυτούς που μπορεί να σου φέρθηκαν άσχημα, όπως ο Λευτέρης Πανταζής, η Άντζελα Δημητρίου, που δεν θέλεις ας πούμε, να συνεργαστεί μαζί σου. Δεν, το ξεπέρασες αυτό, προχώρησες. Κοίταξε, η δουλειά μας για μένα είναι ένα από τα πιο βρώμικα τέτοια τη δουλειά μας. Έχει πολλά πισόπλα τα μαχαιρώματα. Πολλά. Πολλά. Εγώ τα έχω ζήσει όλα, σε όλο τους το μεγαλείο. Αλλά δεν έδινα σημασία. Εγώ έκανα αυτό που θέλω. Τότε τα παιδιά σας όμως ασχολήθηκαν με αυτόν τον χώρο. Σας στεναχώρησε ή τους είπατε προχωρήστε. Εγώ τα παρότρινα. Τα παρότρινατε. Βέβαια. Σε αυτόν τον κακό γιατί χώρο. Γιατί έβλεπα αφού το θέλανε. Τι συμβουλή τους δίνετε, τι να προσέξουνε. Το πρώτο τους έλεγα θα τάξετε καλά με τον κόσμο. Πρώτα απ' όλα με τον κόσμο, θα αγαπάτε τον κόσμο, θα σέβεστε τον κόσμο. Εντάξει, μετά και οι εταιρείες και αυτό καλέστε είναι άλλα μια εταιρεία. Μπορεί να σε πάρει, να σου κάνει να δεις και μετά να σε στύψει και να σε πετάξει. Ενώ ο κόσμος, άμα τάξεις καλά με τον κόσμο, πάντα θα σε αγαπάει και θα σε κρατάει. Μέχρι τώρα εγώ βγαίνω έξω, με αγκαλιάζουν, με φιλάνε, με κάνουν. Έχεις αντοχή να ξαναεμφανιστείς σε πίστα ή σε ένα θεατρικό σανίδι, θα ήθελες? Τρελαίνομαι. Ειδικά τώρα, εγώ κάθε καλοκαίρι πηγαίνω διακοπές Μακεδονία και έτσι με φιλοξενούν σε σπίτια. Αλήθεια. Φωνάζουμε ορχήστρες, κάνουμε
δικά μας πάρτι, διασκεδάζουμε. Πολύ ωραία περνάω. Σ' αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος, η αλήθεια. Ναι. Και η Πόντι, γιατί είσαι Πόντιος, να πούμε. Έχω κάνει δύο μεγάλες καριέρες. Έχω κάνει μία στο Ελληνικό, γιατί έχω κάνει και κινηματογράφα. Έχω κάνει και θέατρο και δίσκους στο Ποντιακό. Ήμουν ο πρώτος που πήρα χρυσό ποντιακό δίσκο. Ήμουν ο πρώτος που έκανα ποντιακά βιντεοκλίπ. Είμαι ο πρώτος που έγραψα ποντιακά σενάρια στην ποντιακή διάλεκτο με υπότιτλους, που έκανα ταινίες που γίνανε χαμός. Νιώθεις βασιλιάς, νιώθεις ότι πήρες αυτό που σου άξιζε. Ναι, νιώθω όταν βλέπω τον κόσμο τώρα. Αφού στις Λέκες όταν πηγαίνω, ξέρεις πιο πολύ είναι δικοί μας πόντι που έχουν έρθει από Ρωσία, από Γεωργία. Μόλις με βλέπουν μαγκαλιά, σε βλέπαμε στη Ρωσία, σε βλέπαμε στη Γεωργία. Τι ωραία που είναι η αγάπη του κόσμου, δεν σου δίνει πάρα πολύ δύναμη. Ναι, βέβαια. Ρωτήσω κάτι. Τώρα τα βλέπω, τότε έκανα, λέω είναι η δουλειά μου, τα έκανα και δεν ήξερα. Λέω, εντάξει, θα έχει επιτυχία, θα κάνει. Τώρα που βλέπω τον κόσμο, όμως ακόμη με αυτές τις ταινίες, με νιώθουν σαν να είμαι δικός τους άνθρωπος. Ο Γιάννης Φλωρινιώτης, πώς πηγαίνει δηλαδή στη Λαϊκή, προσπαθώ να κάνω εικόνα τώρα. Έτσι, θα πάει. Πάει με άλλα ρούχα. Όχι, πώς γίνεται αυτό. Πηγαίνω και στη Λαϊκή και στο παζάρι, στον Πειραιά, κάθε φορά για να χαζέψω. Και τι φοράτε εκεί δηλαδή, θα σας καταλάβω, θα σας αναγνωρίσω. Τζινάκι, αλλά κάτι τι να έχει. Ένα στραστάκι. Τελείως απλό. Γιατί να έχει το κάτι τη. Να έχει ρε παιδί μου, μια λάμψη. Το κάτι τη, ρε παιδί μου. Λοιπόν, είχε γενέθλια χτες. Ναι. Ρε, χρόνια πολλά, ρε Γιάννη. Χρόνια πολλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ τα ξεχνάω, τα παιδιά μου το θυμίζουν. Πολύχρονος να είσαι. Μόνο χαρές να γεύεσαι στη ζωή σου. Να έχω την υγειά μου, και γιατί έχω πάρα πολλά να δώσω ακόμα. Το πιστεύω. Αν και μου κλείσανε πολλές φορές το δρόμο, αλλά εγώ ανοίγω άλλους δρόμους. Μου κλείνουν ένα δρόμο, εγώ ανοίγω άλλον. Δεν το βάζω κάτω. Υδροχός, ε. Υδροχός. Οι υδροχόοι πάντα είναι πιο μπροστά από την εποχή τους. Πάντα είναι πιο μπροστά από την εποχή τους. Γι' αυτό μπροστά από την εποχή μου. Λοιπόν, κάτσε εδώ, πάρε μια ανάσα, γιατί θα πάω τώρα εγώ απέναντι και να μιλήσω εκεί με μια κοπέλα για τα δικά μας εδώ τα της εκπομπής. Να αλλάξω κι εγώ, να βάλω ένα ρουχαλάκι. Να αλλάξουμε ρε παιδί μου, έχει δίκιο, γιατί έρχεται και ο Νίκος. Πολύ βαρύ. Και η Ανούλα και το κορίτσι μας, το κογουλίνι μας. Θα χορέψουμε, θα τραγουδήσουμε, θα τον κάψουμε και Στέφανε. Λοιπόν, κάτσε να σου έρθω εσένα. Εγώ τώρα δεν νιώθω normal. Εσύ είσαι κανονική και εγώ είμαι την Μέρη Μορτίζια. Εγώ ήρθα Thursday και βρήκα τη Wednesday. Ναι, σωστό. Είναι καταπληκτικό όμως. Ναι. Είστε πάρα πολύ ωραίοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι καταπληκτικό αυτό που ζείτε σήμερα εδώ. Πραγματικά μπήκαμε στο mood. Αλλά ήρθα να κάνω και εγώ τα δικά μου μαγικά, γιατί στα Body Line κάνουμε μαγικά. Δεν θα φύγω από το concept. Έτσι. Λοιπόν, γιατί σήμερα δεν ήρθα να σας πω να μην φάτε. Γιατί μου λένε, τι ήρθε σήμερα να κάνεις. Σήμερα θέλουμε να φάμε χωρίς τύψεις. Μπορείτε να φάτε χωρίς τύψεις, γιατί τα Body Line είναι εδώ. Και έρχονται με μια τεχνολογία, το Green 460 Laser, το οποίο, Μπέτη, είναι πραγματικά εκπληκτικό. Γιατί είτε έχουμε πάρει λίγα κιλάκια αυτή την εβδομάδα, λίγο Άγιος Βαλεντίνος, λίγο σήμερα που θα φάμε τσικλήσω, λίγο παραπάνω, ακριβώς. Είτε έχουμε πολύ περισσότερα κιλά από πριν, το Green 460 Laser είναι εκεί για σας και θα σας απαλλάξει, γιατί καλύπτει όλες τις ανάγκες. Μιλάμε για ολικό πάχος, τοπικό πάχος, κυταρίτιδα, χαλάρωση, την κατακράτηση. Μιλάμε για προβλήματα και ανάγκες, τα οποία μπορούμε να εστιάσουμε στο καθένα από αυτό ξεχωριστά ή και ταυτόχρονα. Mm-hmm. Λοιπόν, μιλάμε για, όπως βλέπουμε και στα πλάνα, μιλάμε για 6 κεφαλές. Ψυχρού λέιζερ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορούμε να εστιάσουμε παράλληλα σε 6 διαφορετικά σημεία που εμείς επιθυμούμε. Θέλουμε να είναι μπρατσάκια, θέλουμε να είναι κυλίτσα, θέλουμε να είναι περιφέρεια. Έρχονται άντρες και μας λένε, εγώ έχω την κυλίτσα μου και το σουβιάκι μου. Μπορούμε να εστιάσουμε εκεί? Μπορούμε. Βέβαια, αξίζει να τονίσουμε ότι κάθε κεφαλή από αυτές κάνει κύκλο 25 εκατοστών. Τι σημαίνει αυτό? Μιλάμε για συνολικό αποτέλεσμα. Γιατί αν σκεφτούμε 6 κεφαλές απάνω μας με κύκλο 25 εκατοστών η κάθε μία, μιλάμε για όλο μας το σώμα. Αλλά δεν θα μπορούσα να μην σας έχω έρθει γιορτινή και με υπερπροσφορά. Έτσι. Δώστη. Λοιπόν, όποιος πάρει στο 801-11-45-045 και πει ότι βλέπει την οικογένεια Adams σήμερα, θα πάρει πλήρες πρόγραμμα 6 επισκέψεων, μόνο 30 ευρώ τη μία. Θέλουμε όλοι, μα όλος ο κόσμος, άντρες, γυναίκες, η ομορφιά δεν έχει φίλο, δεν έχει ηλικία,
όλοι μπορούμε να αποκτήσουμε το σώμα που τόσο θέλουμε, να απαλλαχτούμε από αυτό το λίπος που τόσο παλεύουμε να χάσουμε, γιατί αξίζει να τονίσουμε ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να δουλέψει ακόμα και σε πολύ δύσκολες περιοχές. Mm-hmm. Όπως είπα πριν, τα μπράτσα για τις γυναίκες. Είναι περιοχές οι οποίες ακόμα και με γυμναστική θέλει πολύ κόπο, πολύ επιμονή. Ή εδώ πίσω στην πλάτη που μπορεί να περισσεύει. Ναι, ακριβώς. Μεγαλώνοντας. Τα σωσίβια στους άντρες που επιμένουν, δεν φεύγουν εύκολα, είναι εκεί, στέκονται. Δεν θα σταθούν, θα φύγουν. Γιατί τα body line είναι εδώ. Και θα το ξαναπώ, γιατί είναι ένα τέλος της εκπομπής. Όποιος πάρει στο 811-45-045 και πει ότι βλέπει την Πέττη, την οικογένεια Άνταμς, όλο αυτό το υπέροχο πράγμα που έχει στηθεί σήμερα εδώ μέσα, θα πάρει αυτή την προσφορά. 6 επισκέψεις, 30 ευρώ τη μία. 180 ευρώ λοιπόν για 6 επισκέψεις. Θα δούμε 6 φορές. 6 φορές με εφαρμογή. Mm-hmm. Βέβαια, να τονίσουμε ότι εκτός από το λίπος, θα μου πεις, έχει φύγει το λίπος, αυτό το εγκλωβισμένο που τόσο έχουμε παλέψει. Μπορούμε να δουλέψουμε παράλληλα και άλλα πράγματα. Όπως σου είπα, μπορούμε να δουλέψουμε παράλληλα και την χαλάρωση. Γιατί αυτή η τεχνολογία, αυτό το λέιζερ, ενεργοποιεί το κολαγόνο. Τι κάνει το κολαγόνο για όσους δεν ξέρουν? Ενεργοποιείται το κολαγόνο και αυτό τι κάνει? Σμήλευση. Είτε προϋπήρχε από πριν, είτε αποκτήθηκε τώρα, που δεν θα αποκτηθεί μάλλον, γιατί αδειάζουμε και σφίγγουμε. Έτσι. Και κατακράτηση. Γιατί είναι πολύ σημαντικό ο μεταβολισμός να λειτουργεί, να δουλεύει. Αυτό που δεν ξέρει πολλοί κόσμος είναι ότι όσο πιο σωστά δουλεύει ο μεταβολισμός σας, τόσο πιο γρήγορα χάνετε. Δηλαδή, αν ο μεταβολισμός δουλεύει σωστά, αν πριν θα χάνατε 2-3 κιλά, τώρα μπορεί να χάσετε 7, 8, 10. Δηλαδή, τώρα αυτό έχει να κάνει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Mm-hmm. Είναι πράγματα πολύ σημαντικά που δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Γι' αυτό και θέλουμε να έρθετε να μιλήσετε με τους ειδικούς, να τους δείξετε πού θέλετε εσείς να το φτιάξετε. Τι θέλετε να φτιάξετε? Θέλετε να φτιάξετε την περιφέρειά σας, τα μπρατσάκια σας, όλα. Μα όλα μπορείτε στο 811-45-045, θα το ξαναπώ γιατί είναι υπερπροσφορά και πρέπει να την προλάβετε. Θα πάρετε πλήρες πρόγραμμα 6 επισκέψεων, μόνο 30 ευρώ τη μία. Θέλουμε, Μπέττη, να νιώθουμε όλοι καλά και να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Τέλεια, τέλεια. Θα φτιάξουμε τέλειο κορμί. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ πάρα πολύ. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί θα επιστρέψουμε εδώ με όλη την οικογένεια Φλωρινιώτη. Η οικογένεια Άνταμς, λοιπόν, θα συναντήσει την οικογένεια Φλωρινιώτη και θα το κάψουμε. Καρδιοπατίες, απ' τις πολλές συμπατίες και πράγματα, απ' τα πολλά σου σπάνματα. Να ευχαριστήσουμε, να συνδεθούμε λίγο με έξω που τσικνίζουν ακόμα, να σας πω, γιατί θα συνεχίσουμε να τρώμε μετά από εδώ. Τον Τάσο Αγγελή, τον Κωνσταντίνο που ήταν εκεί έξω, που μας ψήσαν όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα. Ο Καρβέλας μαζί με τον Φλέτσερ είναι εκεί λοιπόν. Τσιμπάνε ακόμα. Τους ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένουμε εδώ πίσω να χορέψουμε. Με τα κρέατα. Με τα κρέατα μαζί εννοείται. Να πάρουμε πρώτα δυνάμεις και σε λίγο ερχόμαστε. Ωραία, ωραία. Φέρτε την πιατέλα μέσα. Ευχαριστούμε τον Τάσο Αγγελή, όλο εκεί το team σύσσωμο. Εμείς εδώ όμως φάγαμε. Και μετά το φαΐ τι έχει? Χώρο τραγούδι. Με τον ένα το μοναδικό, το βασιλιά της πίστας, Γιάννη Φλωρινιώτη, δώσ' το Βαγγέλη.
και σε πειρασμούς. Συνεχώς με βάζεις τελεαστικό. Είναι το φίλι σου, πάω να τρελαθώ. Για την αγάπη σου είμαι τρελός. Έπαψα πια να με διαφέρουν φιλικοί και συγγενείς. Είμαστε το ένας για τον άλλο, δεν μας χωρίζει πια κανείς. Έλα, έλα, έλα μου, πάθος μου και τρέλα μου. Να σου δώσω δυο φυλάκια, μα, μα, στα χυλάκια. Έλα, έλα, έλα μου, χίλι ζαχαρένια μου. Να σου δώσω δυο φυλάκια, μα, μα, στα χυλάκια. Αυτός ο ερωτάς εμείς που ζούμε είναι μια αγάπη παντοτινή. Και ενωμένοι μαζί μπορούμε να κατακτήσουμε όλη τη γη. Μαζί στο πόνο, στη χαρά μας, μαζί στις δύσκολες στιγμές. Κάνουμε αλήθειες στα όνειρά μας, γίναμε μια ή δυο καρδιές. Έλα, έλα, έλα μου, πάθος μου και κρέλα μου. Να σου δώσω δυο φυλάκια μου. Έλα, έλα, έλα μου, χίλι ζαχαρένια μου. Να σου δώσω δυο φυλάκια, μα, μα, στα χυλάκια. Να με προσέχεις, να με έχεις το νου σου. Σα περνάς μπροστά μου και για την καρδιά μου. Είστε γεννημένοι να μας τυραννάς κι ύστερα σου λέει φταίει ο φωνιάς. Είστε γεννημένοι να μας τυραννάς κι ύστερα σου λέει φταίει ο φωνιάς. Φτούσου παιδί μου, φτούσου του λιγερού του όμορφου κοριού σου. Φτούσου παιδί μου, φτούσου, να με προσέχεις, να με έχεις το νου σου. Έχω πάθει πλάκα σου, το ομολογώ. Πέρπατο στον δρόμο
και παραμείνω. Έκοβα την πλάτα σου, το ομολογώ. Περπατώ στον δρόμο και παραμείνω. Φτού σου, παιδί μου, φτού σου, του λιγερού του όμορφου κορμιού σου. Φτού σου, παιδί μου, φτού σου, να με προσέχεις, να με έχεις το νου σου. Φτού σου, παιδί μου, φτού σου, του λιγερού του όμορφου κορμιού σου. Φτού σου, παιδί μου, φτού σου, να με προσέχεις, να με έχεις το νου σου. Oh. Τέλεια! Προσκυνούμε όλη την χρονιά της Family! Μας ξεπεράσατε, αυτό έχω να πω. Το Adam's Family μπροστά σας έσβησε. Αυτό έχω να πω. Άννα μου, σε βρίσκουμε, είσαι υπέροχη, είσαι φανταστική. Όχι, όχι. Είσαι μοναδική. Θέλεις να μας πεις τι κάνεις αυτόν τον καιρό, πού βρίσκεσαι? Λοιπόν, μετά από εδώ κατευθείαν πάμε Αράχοβα το βράδυ. Τραγουδάμε στο Αρχοντικό. Ναι. Εγώ με τον αδερφό μου και το Σάββατο είμαστε με τον μπαμπά στο Red Jasper Καμπαρέ Θέατρο. Ναι. Στην Κεφαλινίας 18 Κυψέλη. Χαμός θα γίνει! Είναι ήδη sold out. Καλά, τώρα εσύ τον έχεις... το ξαναπώ. Κοίτα, τον έχει ζήσει και σαν star Φλωρινιώτη, αλλά τον έχει ζήσει και σαν μπαμπά το Γιάννη. Πώς είναι ο μπαμπάς Γιάννης στο σπίτι? Το ίδιο είναι. Νίκο μου, θες να μας πεις κι εσύ? Κοίτα, καταρχήν χαιρόμαστε πολύ που είμαστε εδώ μαζί σας. Εμείς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την πρότασή μας. Και ήταν μεγάλη μας ευχαρίστηση. Φεράσαμε τέλεια. Ήθελα να πω ένα συνθέτης και τραγουδιστής, ο Ανδρέας Λάμπρου. Έχει γράψει ένα τραγούδι, μια μπαλάντα για μένα, που είναι μέσα σε δύο στίχους όλη η ζωή μου. Μια μπαλάντα έχει τίτλο «Κατάθεση ψυχής». Υπάρχει στο YouTube. Όποιος θέλει μπορεί να τα ακούσει. Τέλεια. Γογουλίνη μου, κορίτσι μου, εσύ. Και εγώ είμαι στα καλύτερά μου. Εγώ με δύο τηλεοπτικά project. Έτσι. Ένα εμπορικό σε όλη την Ελλάδα και ένα που γελάνε το χιλάκι τους κάθε Σάββατο στο Έψιλον. Ολοκληρώνουν τώρα τα επεισόδια. Είμαστε καλά και ξέρεις τι, θέλουμε να πούμε καλή Τσικνοπέμπτη σε όλο τον κόσμο. Βεβαίως. Να πούμε επίσης ότι μετά από πάρα πολύ καιρό μας ξαναβλέπετε όλους μαζί. Ναι. Και μας κάνατε. Και θα συνεχίσουμε. Και θα συνεχίσουμε. Μας κάνατε όμως το μεγαλύτερο δώρο, γιατί καταλαβαίνεις, με καραντίνες, με κορονοϊό. Ήταν πολύ δύσκολο να ξαναενωθούμε. Τα κατάφερε η Μπέτη, μας ένωσε όλους. Και αυτό το έκανες εσύ μόνο και φυσικά ο κύριος Γιάννης, επειδή σε λατρεύει. Και εγώ τον αγαπώ και τον λατρεύω. Πήρε το οξυγόνο του που λέει να αγκαλίσει. Σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Περάσαμε υπέροχα. Είστε μοναδικοί, είστε φανταστικοί. Θέλετε να φύγουμε, να πάμε έτσι, να τσικνήσουμε όλοι μαζί με ένα υπέροχο τραγούδι που χορέψαμε εμείς στην αρχή, που φαντάζομαι το ξέρετε όλοι, το dance, 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 with your hands. Λοιπόν, παιδιά, έγινε μια μεγάλη τέτοια εδώ πέρα, μια μεγάλη σύμπραξη. Φλωρινιώτης Family, Adam's Family, Wednesday τραγούδι, καλή Τσικνοπέμπτη, σας αγαπάμε πάρα πολύ. Περάσαμε φανταστικά, ελπίζουμε κι εσείς να περάσετε υπέροχα μαζί μας. Ελάτε όλοι μπροστά να το χορέψουμε, παιδιά.